εδώ ακριβώς μπροστά σου. Την ώρα που μας σύστησαν και μου πες το όνομά σου, κι ο κόσμος έγινε ξανά εδώ ακριβώς μπροστά μας. Όταν πλεχθήκαν τα φιλιά μέσα στα στόματα μας. Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα όλοι Τζέιν. Φίλοι, όλοι στην Κυριακή, καλημέρα Τάρζαν. Τι ωραία Κυριακή έχει ξημερώσει, τι όμορφη Κυριακή. Έχουμε πολύ ωραία μέρα σε όλη την Ελλάδα. Καλέ, τέλεια. Έχει ένα ανοίγιο με το συμπάθειο να τέτοιο μεγάλο. Και μια άνοδο θερμοκρασία επίση σήμερα. Από το βράδυ και μετά πέφτει. Εντάξει, αλλά πριν ημέρα. Καιρός. Ναι. Χαρείτε τη σημερινή μέρα όπου κι αν είστε, ό,τι και να κάνετε. Φτιάξτε τα καφεδάκια σας. Πάρτε τηλέφωνο τους αγαπημένους σας. Συντονιστείτε εδώ στο Open για να κάνουμε παρέα μέχρι τη μία που θα είμαστε κοντά σας. Και σήμερα έχουμε πάρα πολλά θέματα. Πού να τα βάλω, δεν ξέρω. Σε Κίνα, ακούμπα μερικά εδώ. Ακούμπα εδώ μερικά. Σε Κίνα. Και θα τα μοιράσουμε. Άφησε την τρούφα για αρχή. Δες τι ωραία κοτσιδάκι έκανε η Ντίνα στο παιδί μου. Ναι, σαν του Prodigy. Ο Firestarter. Έχει πάθει σήμερα. Ό,τι βλέπει, κάτι σου θυμίζει. Μα είναι πολύ. Είναι σαν τα Gremlins που ετοιμάζονται να μεταμορφωθούν. Λίγο νεράκι θέλει μόνο. Είναι στην γλυκιά του φάση. Σήμερα κοντά μα ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης για να κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Μ' αρέσει αυτό το όλε. Έχουμε πολύ ωραίες αποκλειστικές συνεντεύξεις. Συνάντησε τον Χρήστο Δάντη, αγόρι μου γλυκό. Το συνάντησα. Δούλεψε στην ίδρωση στη φανέλα αυτή. Ναι. Άλλη φανέλα. Αυτή είναι κανονική, καινούργια. Βγήκαμε, ευτυχώς. Βγήκαμε, βρεθήκαμε στις πρεμιέρες που έγιναν εχθές το βράδυ. Συναντήσαμε τον κόσμο που βγαίνει Σάββατο βράδυ, γιατί εμείς κοιμόμαστε πάρα πολύ νωρίς. Μέρη Χρονοπούλου θα τη δούμε μετά από πάρα πολύ καιρό να μιλάει. Και στα Μάτι Γκαρδέλη έχουμε. Τι λέει για την αποχώρησή του από τη Φάρμα, πώς έγιναν τα πράγματα εκεί. Θα δούμε όλα όσα έγιναν στο Just the Two of Us, γιατί και εκεί έγινε ένα μαναφού. Έγινε πολύ πράγμα εκεί, είχε υλικό. Μια ένταση, παιδιά, έκλειψη. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αστρολογικά. Σάββας Μπούμπουρας αποκλειστικά εδώ στο Open Weekend. Κέφι έχουμε, χαρά έχουμε, χαμόγελο έχουμε και νέα μέτρα από αύριο. Που τίθενται σε ίσχυ για τους ανεμβολίαστους κυρίως, γιατί τα μέτρα έχουν τέτοιο χαρακτήρα. Ουσιαστικά περιορίζουν την κινητικότητα των ανεμβολίαστων. Στοχεύουν τους ανεμβολίαστους ακριβώς. Εμείς, όποιος είναι εμβολιασμένος, πάνε τρουφίτσα μου εκεί στον παππού τον πάνω. Μόλις αναρωτήθηκε ένας φίλος σου, ο Σάξο Ντάντουλας, αυτό είναι τώρα τσαντάκι μου, λέει σκυλί. Σακούλη μου, αγάπη μου, αγόρι μου, φιλαράκο μου, καλά και αγαπημένα. Τσαντάκι του απάντησα. Είναι το παιδί. Θα στο φέρω να το γνωρίσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε γιατί από αύριο μπαίνουμε σε μια νέα καθημερινότητα και σε μια νέα πραγματικότητα. Νέα μέτρα έρχονται περιοριστικού χαρακτήρα, κυρίως για τους ανεμβολίαστους, όπως είπα και πριν. Και έχουμε κοντά μας για να τα συζητήσουμε όλα αυτά τον κύριο Σωτήρη Αναγνωστόπουλο, είναι Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή. Την καλημέρα μας. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Ετοιμαζόμαστε από αύριο να μπούμε σε μια νέα κανονικότητα, η ανεμβολίαστη κυρίως, με περιορισμό σε μερικά από τα, ας πούμε, στα θέατρα, στους χώρους εστίασης, στους κλειστούς γήπεδα, εκθέσεις, συνέδρια. Στα συνέδρια και όλα αυτά. Πιστεύετε ότι αυτά τα νέα μέτρα θα τηρηθούν, είναι εύκολο να μπούμε σε αυτή τη νέα κανονικότητα για τον κόσμο? Προφανώς δεν είναι το ίδιο εύκολο για τους ανθρώπους να τηρούν μέτρα τα οποία συνεχώς είναι αυξανόμενες και κλιμακούμενες δυσκολίες, δηλαδή όσο περισσότερο υπάρχουν όλο και περισσότεροι περιορισμοί. Ωστόσο, με συγχωρείτε, απλώς έχω μια επιστροφή. Να διορθώσουμε τα παιδιά μας από πάνω για να έχουμε μια καλύτερη επικοινωνία, να μας ακούτε κι εσείς. Ωραία, νομίζω ότι είναι καλύτερα τώρα. Είστε καλύτερα. Νομίζω ναι. Ωραία. Λοιπόν, πράγματι θα υπάρχει κάποια δυσκολία μεγαλύτερη για τους πολίτες προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε αυτά τα μέτρα, αλλά μόνο όσοι είναι ανεμβολίαστοι. Διότι οι εμβολιασμένοι δεν έχουν καμία διαφορά στην καθημερινότητά τους. Οι ανεμβολίαστοι είναι αυτοί που θα επηρεαστούν περισσότερο. Αυτό δεν έχει τα μέτρα αυτά, να είμαι ξεκάθαρος, δεν στοχεύουν στους ανεμβολίαστους, αλλά προσπαθούν να βελτιώσουν την πιθανότητα να μην ασθενήσουν. Δηλαδή, να τους προστατεύσουν από την είσοδό τους σε εσωτερικούς χώρους. Στους οποίους όντως υπάρχει ενδεχομένως και συνωστισμός σε κάποιες περιπτώσεις, έτσι ώστε να αποφύγουμε τα δυσάρεστες ασθένειες και την εισοδότηση. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Υπάρχει ένα άλλο κομμάτι όμως, το οποίο αφορά κυρίως τους επαγγελματίες, όσους εργάζονται σε αυτούς τους χώρους που θα είναι κλειστοί για το κοινό, το οποίο δεν θα είναι εμβολιασμένο. Ο αντίκτυπος σε αυτές τις επιχειρήσεις δεν θα είναι σοβαρός? Κοιτάξτε, κάνουμε δυστυχώς, το ακούω από πολύ κόσμο, κάνουμε έναν παραλληλισμό με το lockdown του 2020.
Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Πλέον στα καταστήματα μπορούν να μπουν όλοι, το 75% των ενήλικων είναι εμβολιασμένοι. Άρα τα 3/4 του πληθυσμού μπορούν να μπουν κανονικά στα καταστήματα. Δεν είναι το ίδιο με το lockdown του 2020. Από όσους δεν είναι εμβολιασμένοι στα καταστήματα του λιανικού εμπορίου, τουλάχιστον μπορούν να μπουν όλοι οι πολίτες οι οποίοι έχουν κάνει και rapid test, κάτι το οποίο δεν είναι κάτι τόσο τρομακτικό, είναι μια φοβερή δυσκολία για αυτούς. Έτσι και προκειμένου... είναι απαραίτητο και για τη δουλειά τους το rapid test. Βέβαια, τώρα δύο την εβδομάδα είναι απαραίτητο για να δουλέψουν κιόλας. Και βλέπουμε παράλληλα και μια κάρτα με τα 9 μπλόκα για τους ανεμβολίαστους, γιατί έχουμε κάνει αυτή την κάρτα για να βάλουμε σε ένα πλαίσιο τους χώρους που δεν μπορούν πια να μπουν οι ανεμβολίαστοι άνθρωποι από αύριο Δευτέρα. Είναι και χώροι όμως, βέβαια, να πούμε, Ελένη, ότι αυτοί οι χώροι είναι που έχουν πληγεί και πάρα πολύ από την αρχή της πανδημίας. Ήταν οι χώροι που έκλεισαν πρώτα, είναι τα θέατρα, είναι η διασκέδαση, είναι οι κινηματογράφοι που έτσι κι αλλιώς πέρασαν μια πολύ μεγάλη περίοδο ανεργίας. Οπότε, ναι, την εποχή όμως που δεν υπήρχε το εμβόλιο, δεν υπήρχε αυτό το όπλο απέναντι στην πανδημία και στον κορονοϊό. Τώρα το έχουμε αυτό το όπλο, το οποίο είναι το μοναδικό και είναι ισχυρό. Δεν μπορεί να μην ανακόψει πλήρως την εξέλιξη και την εξάπλωση της πανδημίας, αλλά μπορούμε λίγο να την ανακόψουμε. Είναι γιατί τον μπλόκο γίνεται για αυτό το λόγο στους ανεμβολίες τους. Εσείς τι βλέπετε αντίκτυπο εμπορικά, οικονομικά, ότι θα έχει αυτό? Θα έχει κάποια περαιτέρω επιβάρυνση σε όλο τον κλάδο αυτόν? Γιατί υποτίθεται ότι αυτά τα μέτρα γίνονται για να διευκολυνθούμε και λίγο την εορταστική περίοδο, να δουλέψουν εκεί τα μαγαζιά, να φορτσάρουν τουλάχιστον να κάνουν γιορτές. Πολύ σωστά το λέτε. Ένας από τους λόγους των οποίων λαμβάνεται αυτή τη στιγμή τα μέτρα, ένα μήνα πριν την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, είναι ακριβώς επειδή καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε μια φάση καμπής της πανδημίας και θεωρούμε ότι αν τα μέτρα τηρηθούν όπως τουλάχιστον έχουν υποδειχθεί αυτή τη στιγμή, θα έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα τα Χριστούγεννα. Γιατί πέρσι είχαμε θα βοηθήσει και την αγορά. Πέρσι είχαμε περιμέναμε απ' έξω να πάρουμε την παραγγελία. Click away, click inside, click αυτά. Ο Υπουργός Υγείας. Αν τα μέτρα αυτά δεν αποδώσουν τα προσδοκόμενα, τότε θα πάμε και σε νέα μέτρα, σε νέα περιοριστικά μέτρα. Και ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, κατ' εμέ, είναι τι γίνεται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Διότι ο πολλής κόσμος που μπορεί να θέλει να πάει να ψωνίσει τα μαγαζιά, θα χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο, που δεν μπορεί με τίποτα να περιοριστεί η διασπορά και το πόσο κοντινές είναι οι αποστάσεις και πόσα άτομα μπαίνουν μέσα στο μετρό, στο λεωφορείο, στον προαστιακό. Και ακούμε τόσο καιρό για μια μεγαλύτερη πυκνότητα των κυκλών, των δρομολογίων, την οποία, επιτρέψτε μου, κύριε Ανανοστόπουλε, έχοντας πλήρη γνώση του θέματος, επειδή είμαι κάθε μέρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν την έχουμε δει. Ό,τι λεωφορείο κυκλοφορούσε πριν, κυκλοφορεί και τώρα. Όσο έκανε να περάσει το μετρό, τόσο κάνει και τώρα. Με κόσμο να είναι πυγμένος, σαρδελοποιημένος ο ένας δίπλα στον άλλον. Καταλαβαίνετε ότι, αν και δεν είμαι ο αρμόδιος να σας πω για το θέμα των μέσων μαζικής μεταφοράς, σε κάθε περίπτωση αυτό που καταλαβαίνετε όλοι, ότι ο στόλος των μέσων μαζικής μεταφοράς αυτά που βρίσκονται σε τροχιά, τα σταθερή τροχιά όπως μετρό, τραμ κτλ., είναι συγκεκριμένα. Δεν μπορεί να ξαφνικά να εμφανιστούν εκατοντάδες άλλα λεωφορεία που δεν έχουμε. Ναι. Αυτό όμως που μπορούμε να αλλάξουμε είναι η πυκνότητα. Και γι' αυτό τον λόγο αλλάζουμε το ωράριο στα εμπορικά καταστήματα του λιανικού εμπορίου. Το πρωί με 9 το βράδυ. Ξεκινάει από τις 10 το πρωί προκειμένου να μην συμπλέκονται με τις μετακινήσεις των εργαζόμενων και αυτό μόνο τις καθημερινές. Ο σκοπός είναι δηλαδή με τα ίδια μέσα ή όση διαθεσιμότητα μπορούμε να πετύχουμε των μέσων αυτών, να έχουμε μικρότερη όσο το δυνατόν εμπλοκή μεταξύ των δύο κατηγοριών μετακινουμένων. Έτσι ώστε να μειωθεί κάπως ο πληθυσμός, ειδικά τις ώρες αιχμής. Κύριε Αναγνωστόπουλε, έχετε αφήσει ένα παράθυρο ανοιχτό, το ακούσαμε και στη συνέντευξη τύπου της Παρασκευής, για νέα μέτρα σε περίπτωση που δούμε ότι αυτά δεν εφαρμόζονται όπως πρέπει ή εφαρμόζονται πλημελώς. Μέσα σε αυτά και στο κομμάτι που αφορά στην αρμοδιότητά σας, υπάρχουν σκέψεις για να μπαίνουν με rapid test ή ανεμβολίαστη στα σούπερ μάρκετ? Υπάρχει και αυτή η σκέψη, έχει πέσει στο τραπέζι? Κοιτάξτε, πράγματι καταλαβαίνουμε όλοι ότι η πανδημία είναι ένα δυναμικά εξελισσόμενο φαινόμενο. Δεν είναι ένα φαινόμενο στο οποίο μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα τι θα γίνεται σε ένα μήνα από σήμερα. Το καταλαβαίνετε ότι και πριν από ένα μήνα, αν κάναμε αυτή τη συζήτηση, άλλα θα λέγαμε και άλλα θα περίμενε. Θα λέγαμε διαφορετικά πράγματα. Μα κανείς δεν θα περίμενε ότι θα είχαμε φτάσει στο Νοέμβριο του 2021 και θα είχαμε 8.500 κρούσματα. Γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Εννοείται. Ναι, κύριε Αναγνωστόπουλε. Συνεπώς, κανείς δεν μπορεί να δεσμευθεί για το τι θα γίνει μετά από ένα μήνα. Σε κάθε περίπτωση όμως είμαστε βέβαιοι
ότι αν κτηρηθούν τα μέτρα, και σας λέω, βλέπουμε και βλέπουμε τις προβολές από τα νοσοκομεία, προκειμένου να δούμε ποια εικόνα περίπου θα περιμένουμε σε μία-δύο εβδομάδες. Παίρνετε αυτό καθόλου. Βλέπουμε ότι βρισκόμαστε σε μία καμπή. Βρισκόμαστε σε μία καμπή, είμαστε σε μία μεγάλη πληρότητα στα νοσοκομεία, αλλά βλέπουμε ένα. Τώρα λέμε ότι βλέπουμε καθημερινά, παιδιά, 90 και 70 και φτάνουν τους 100 θανάτους. Ναι. Μιλάμε για νούμερα τα οποία δεν θα ήταν ούτε στη φαντασία μας πριν από δύο χρόνια, ακόμα και τότε που δεν υπήρχε το εμβόλιο. Κύριε Αναγνωστόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε όλα να κυλήσουν ομαλά και να αποδώσουν τα νέα μέτρα αυτά για να έρθουν και τα Χριστούγεννα. Να μπορέσουμε να κάνουμε τα ψώνια μας, τις βόλτες μας, να αισθανθούμε λίγο πιο όμορφα και πιο ελεύθερα αυτές τις γιορτινές μέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Θα μείνουμε στο κομμάτι της πανδημίας, το οποίο είναι σε έξαρση όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη, Βασίλη μου. Είδαμε τις προηγούμενες μέρες και τα βία επεισόδια στην Ολλανδία, με τον κόσμο να ξεσηκώνεται εκεί, γιατί πια δεν αντέχει με τα περιοριστικά μέτρα. Εκεί μιλάμε πια όμως για lockdown, για περιορισμό πολύ ισχυρότερο από την Ελλάδα. Αν το βέβαια, το lockdown στην Ολλανδία δεν είναι λίγο περίεργο, διότι αφορά μόνο στους ανεμβολίαστους και έχει να κάνει κυρίως με το κλείσιμο των καταστημάτων πιο νωρίς. Δηλαδή, εκεί στην Ολλανδία μου λέγανε, και νομίζω ότι θα το πληροφορηθούμε και σε λίγο, ότι ξεκινάνε τα εστιατόρια να σερβίρουν βραδινό από τις 5. Όταν λοιπόν πας και τα κλείνεις στις 7, γίνεται ένας μικρός πανικός και ένας μικρός χαμός από όλους εκείνους που αντιδρούν. Και... για να δούμε όμως. Είχαμε βίαιες διαμαρτυρίες, βέβαια. Έτσι. Είδαμε επεισόδια στο Άμστερνταμ, στο Ρότερνταμ. Είδαμε το βράδυ και στη Βιέννη, βέβαια. Χθες το βράδυ είχαμε και στην Αυστρία. Για να πούμε μια καλημέρα στην Ευελίνα Ρίζου, που είναι δημοσιογράφος και είναι στην Ολλανδία. Καλημέρα, Ευελίνα. Καλημέρα, καλημέρα σας. Σε ποια πόλη είσαι? Είμαι στο Άμστερνταμ. Α, τι ωραία. Πώς είναι η κατάσταση? Πώς είναι η κατάσταση εκεί, και θέλουμε να μας πεις λίγο πώς αντιδράει και ο κόσμος. Εκτός από τις αντιδράσεις τις γενικευμένες που βλέπουμε, τι λέει ο κόσμος, πώς βλέπει, πώς ζει, πώς βιώνει αυτά τα μέτρα στην καθημερινότητά του? Λοιπόν, η κατάσταση είναι σαφώς πάρα πολύ δύσκολη. Τα κρούσματα είναι πάρα πολλά. Άρχισαν δειλά-δειλά να ανεβαίνουν από το καλοκαίρι, μέχρι που τώρα το Νοέμβριο σπάσαμε τον φραγμό των 20.000 κρούσματων. Χαρακτηριστικά, πριν δύο-τρεις μέρες είχαμε... 20.000 κρούσματα. Ναι, 24.000 χαρακτηριστικά περίπου είχαμε την Πέμπτη. Με τι ποσοστά εμβολιασμένων ανθρώπων, κατοίκων? Το 85% του κόσμου εδώ είναι εμβολιασμένοι. Οπότε αυτό μας δείχνει τη δυναμική του ιού. Ο ιός είναι εδώ. Δεν σημαίνει ότι αν κάνουμε το εμβόλιο δεν θα κολλήσουμε, έτσι? Ναι, αλλά είναι τα ποσοστά των θανάτων σε τι επίπεδο κυμαίνονται? Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και αυτό. Είναι άλλο το να κολλάει ο κόσμος πολύ και να μην έχουμε σοβαρά περιστατικά, και άλλο να είναι το αντίθετο. Οι θάνατοι είναι γύρω στους από 30 έως 50 την ημέρα. Αυτό είναι το ποσοστό. Είναι λιγότερη από εμάς. Πολύ χαμηλότερη από εμάς. Λιγότερη από εμάς. Τα κρούσματα βεβαίως είναι διπλάσια. Σε μια χώρα που ο πληθυσμός της δεν είναι και. Είναι 17-18 εκατομμύρια, δεν είναι 50 εκατομμύρια. Είναι μικρή χώρα σε σχέση με αυτά τα νούμερα. Είναι. Ωστόσο, τώρα όσον αφορά το lockdown, μπορεί να περιμένετε ότι εμείς θα είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας, αλλά δεν ισχύει αυτό. Ναι, μεν τα μαγαζιά κλείνουν, τα καφέ, εστιατόρια 8 η ώρα το βράδυ κατεβάζουν ρολά. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η καθημερινότητά μας κυλάει κανονικά, παιδιά. Δηλαδή, δουλειές με μάσκα, μέσα μαζικής μεταφοράς με μάσκα. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς με μάσκα. Στα γραφεία, στις δουλειές, ναι, αν και οι περισσότεροι, όσοι μπορούν δηλαδή δουλεύουν από το σπίτι τους. Αυτό ισχύει πάρα πολύ εδώ. Θεάματα, διασκέδαση, συναυλίες. Όλα κανονικά με κάποιους περιορισμούς. Όλα κανονικά με κάποιους περιορισμούς. Ο κόσμος, παιδιά, κινείται κανονικά. Κλείνει νωρίτερα όμως η εστίαση, έτσι δεν είναι? Στις 8 η ώρα, 7 η 8 η ώρα κλείνει. Άρα, επειδή λες κινούνται κανονικά, μαζεύονται στους δρόμους ή σε σπίτια, εννοείς, η ζωή συνεχίζεται και μετά τις 8, αυτό θέλεις να πεις? Η ζωή, μετά τις 8 δεν μπορώ να ξέρω τι κάνει ο καθένας. Αυτό, απλά, άρα δεν μπορείς να πεις ότι έχει μια κανονικότητα. Σου λέει, πάμε στις δουλειές μας, κινούμαστε κανονικά. Υπάρχει περιορισμός όμως, παιδιά. Ναι, αλλά ζουν κανονικά, ζουν κανονικά οι άνθρωποι. Υπάρχει περιορισμός όσον αφορά στην νυχτερινή διασκέδαση και σε κάποια πράγματα. Πόσα χρόνια βρίσκεσαι στην Ολλανδία? 4 χρόνια περίπου. Άρα έζησες όλη την διαδικασία της πανδημίας, εσύ από μέσα εκεί? Όλη τη διαδικασία
Εμείς προσωπικά ακολουθούσαμε τα μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης, παιδιά, γιατί εδώ ήταν από την αρχή πολύ χαλαρή, πάρα αυτό. Πολύ χαλαρή. Ορίστε. Αυτό ακριβώς που λες, δεν είχαν πάρει, δεν είχαν αντιμετωπίσει τόσο βαριά την πανδημία, ώστε να περιοριστείτε όχι, πάρα όχι. Πολύ, να κλειστείτε μέσα στο σπίτι από την αρχή. Όχι, όχι, και γι' αυτό τώρα ανέβηκαν πάλι πάρα πολύ τα κρούσματα, γιατί με το που πέσανε, λίγο πριν το καλοκαίρι, χαλάρωσαν οι πάντες και τώρα ξανά. Δηλαδή, μέχρι πριν 10 μέρες ο κόσμος δεν φορούσε μάσκα πουθενά. Όμως πειθάρχησε, πειθάρχησαν πολύ περισσότερο και πολύ πιο γρήγορα ενδεχομένως στο πηγαίνετε να εμβολιαστείτε. Γιατί μας είπες 85% ή τεράστιο ποσοστό. Εμείς εδώ 85%. Γιατί ο κόσμος εδώ. Ούτε στον ύπνο μας. Εδώ ο κόσμος υπακούει. Υπακούει, ναι. Εδώ ο κόσμος είναι πειθαρχημένος. Ευελινά, διόρθωσέ με σε κάτι, αν το θυμόμαστε σωστά. Η αντιμετώπιση της πανδημίας και του ιού στην αρχή ήταν αυτή η λεγόμενη ανοσία της Αγέλης, που είχαν ακολουθήσει και πάρα πολλές άλλες χώρες. Δηλαδή, βγείτε ελεύθερα, αν το κολλήσουμε, να νοσήσουμε, να έχουμε τα αντισώματα της ανοσίας. Ναι, όχι τόσο, όχι τόσο, όπως έγινε στη Σουηδία, για παράδειγμα, όχι τόσο έντονα. Αλλά ναι, ήταν πολύ χαλαρή. Όλοι κυκλοφορούσαν έξω κανονικά. Τηρούσαν κάποιες αποστάσεις. Ο κόσμος εκεί πώς αντιμετωπίζει το εμβόλιο, θέλω να μου πεις. Λίγο φοβάται και είναι φοβισμένος όπως είναι εδώ. Δηλαδή στις μικρότερες ηλικίες πέφτουν να εμβολιαστούν. Ή είναι πιο διστακτικοί. Ο κόσμος εδώ εμβολιάζεται. Σου λένε εφόσον πρέπει να το κάνουμε και εφόσον η κυβέρνηση μας λέει ότι πρέπει να το κάνουμε, θα το κάνουμε. Το κάνουμε. Άρα αυτό το 15% που λες, γιατί λες ότι το ποσοστό εμβολιασμού είναι 85% περίπου. Το 15 τι είναι, είναι οι άνθρωποι που είναι σε νεαρότερες ηλικίες και δεν πρέπει να εμβολιαστούν, είναι οι κάποιοι αρνητές. Υπάρχουν αρνητές, παιδιά. Πάντα υπάρχουν αρνητές. Πάντα. Έχουν και εκεί ανθρώπους που τους υποκινούν όπως έχουμε εδώ. Γιατί εδώ οι αντιεμβολιαστές και οι αρνητές συνήθως έχουν από πίσω ανθρώπους που διακινούν fake news, ιστοσελίδες που διασπείρουν τον τρόμο, ανθρώπους οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο και την ανθρώπινη αφέλεια, αθέλης. Εκεί υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα που τους βγάζουν στον δρόμο και τα σπάνε. Σίγουρα, για να έχουμε, γιατί και εδώ έχουμε διαδηλώσεις άγριες, είχαμε και τα επεισόδια προχθές στο Ρότερνταμ. Σίγουρα υπάρχουν ομάδες. Απλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο έντονο το φαινόμενο. Ο κόσμος δεν ασχολείται, παιδιά, τόσο πολύ με τον κορονοϊό. Δεν είναι πολύ φοβισμένοι. Δεν είναι. Δεν υπάρχει αυτή η νοοτροπία δικιά μας. Απλά σου λέει με το κάνουν, γιατί λέει η κυβέρνηση πρέπει να το κάνουν και το κάνουν. Εμείς είναι και λίγο δεν είμαστε διχασμός και όλο αυτό το εμένα θα με περιορίσει σε αυτό, το ότι δεν αντέχουμε πολύ στους περιορισμούς εμείς. Εμείς ξέρουμε, Δημήτρη, μου είμαστε όλοι υποψιολόγοι. Η Ευελίνα και η οικογένειά της όμως εφάρμοσαν τα ελληνικά μέτρα στην αρχή. Ναι, ναι, ναι. Στην αρχή, παιδιά, εγώ έμεινα κοντά 2 μήνες κλεισμένη μέσα, δεν έβγαινα καθόλου. Ήμουν πάρα πολύ φοβισμένη. Νόσησες? Πριν 2 χρόνια. Όχι, όχι. Ευτυχώς προς το παρόν κανείς από εμάς. Αλλά σκεφτείτε, εγώ έχω ένα παιδάκι 6 ετών, πάει στο σχολείο. Να το χαίρεστε. Πρώτη δημοτικού. Ευχαριστώ. Δεν έχει βάλει ποτέ μάσκα στο σχολείο. Ποτέ. Δεν έχει κάνει ποτέ self-test όπως κάνουν τα παιδάκια στην Ελλάδα. Οι δασκάλες δεν φορέσαν ποτέ μάσκα. Ίσως για κάποιες μέρες, λίγο σωστά. Είστε τυχεροί γενικά. Το παίξατε κόρονα γράμματα. Είστε τυχεροί. Αυτό. Τυχεροί και άτυχοι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Και πώς μπορεί να βγει σε κάθε οργανισμό αυτός ο ιός και τι μπορεί να φέρει. Γιατί έχουμε ακούσει τεράστιες πολλές ιστορίες και κακές καταλήξεις σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Έτσι, έτσι. Ευελίνα μου, έτσι. Να σε ευχαριστώ. Πρέπει απλά να είμαστε προσεκτικοί. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ωραίο ταξίδι. Μήπως τελικά. Αλλαγή σχεδίου. Θα του κατονίσουμε την Ευελίνα. Λοιπόν, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Γιατί είχαμε δει την δικαστική διαμάχη που είχε ο Κώστας Δόξης με την πρώην σύζυγό του. Την Παρασκευή 19 του Νοέμβρη οδηγήθηκαν στις δικαστικές αίθουσες ο ίδιος ο Κώστας Δόξας με την πρώην σύζυγό του για την αντιδικία, για την διατροφή την οποία θα έδινε ο Κώστας Δόξας στην γυναίκα του. Γιατί να σας θυμίσω ότι είχε προσβάλει προηγούμενη απόφαση του δικαστηρίου που είχε ορίσει ποια είναι η διατροφή που θα έπρεπε να δίνει εκείνος και για το παιδάκι του, αλλά και τη συζυγική διατροφή που αφορά τη γυναίκα του, ναι, την πρώην σύζυγό του. Λοιπόν, ξέραμε ότι αυτό το δικαστήριο είναι για την Παρασκευή 19 Νοέμβρη. Όμως δεν έγινε. Ορίστηκε νέα ημερομηνία για το Μάιο του 2022. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Άρτεμις Διαλυνά. Είναι συνήγορος της πρώην σύζυγου του Κώστα Δόξα. Για να μας πει λίγο ακριβώς γιατί πήρε αυτή την αναβολή το δικαστήριο και τι μελιγενέστε. Κυρία Διαλυνά, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Εμείς γνωρίζαμε λοιπόν, όπως είπα και πριν σας υποδεχτούμε, πριν σας καλημερίσουμε, ότι το δικαστήριο αυτό ήταν για την Παρασκευή 19 Νοέμβρη.
Έχει οριστεί νέα ημερομηνία και για ποιο λόγο? Ορίστηκε νέα ημερομηνία, ναι. Πήγε στις 6 Μαΐου του 2022. Ο λόγος ήταν διότι θα εκπροσωπούσε την κυρία Δελιθανάση σε αυτό το δικαστήριο ο πατέρας μου, ο οποίος είχε άλλα δικαστήρια εν εξελίξη και δεν μπορούσε να αναβάλει εκείνα για να έρθει σε αυτό το δικαστήριο. Είχαμε ενημερώσει και την συνήγορο του κυρίου Δόξα, οπότε το ήξεραν και οι ίδιοι τους αρκετά νωρίτερα. Άρα το δικαστήριο αυτό που πήγε για το Μάη του 2022 είναι το δικαστήριο για το διαζύγιο του ζευγαριού, του πρώην ζευγαριού? Είναι, ναι, για το διαζύγιο. Για να διαζευτούν, δηλαδή, να χωρίσουν. Το δικαστήριο... Όλα τα υπόλοιπα γίνανε. Της επιμέλειας δηλαδή και της διατροφής έχουν γίνει, έχουν τελειώσει αυτά. Αυτό, ναι, το είχατε αναφέρει, ήταν στις 5 Νοεμβρίου, όπου είχε ουσιαστικά δικαστεί η έφεση του κυρίου Δόξα εις βάρος της κυρίας Δελιθανάστη σχετικά με την επιμέλεια και με τη διατροφή. Για μείωση της διατροφής. Είχε ζητήσει μείωση της διατροφής τότε. Και η απόφαση, και τελικά... Η απόφαση τελικά... Πότε αναμένεται? Δεν έχει βγει ακόμα. Δεν έχει δεν έχει βγει. Τώρα θα περιμένετε, θα περιμένουμε όλοι μαζί μήνες. Ναι, 5-6 μήνες ώστε να... Τόσο περίπου. Τόσο παίρνουν συνήθως οι αποφάσεις. Έχει διαδικασία. Εμείς επικοινωνήσαμε και με τον ίδιο την άλλη πλευρά, τον κύριο Δόξα. Δεν θέλει να κάνει κάποια δήλωση. Αυτή τη στιγμή ποιες είναι οι σχέσεις των δύο αντιδίκων? Εκτός των δικαστηρίων, όπου εκεί, όπως ξέρετε, εντάξει, δεν είναι ότι μαλλιοτραβιούνται, αλλά σίγουρα οι δικηγόροι κατέρευθαν των πλευρών φέρνουν τα δικά τους επιχειρήματα στο δικαστή. Αλλά εκτός από αυτό το χώρο, όλα τα υπόλοιπα ρέουν ομαλά, γιατί υπάρχει και το παιδί στη μέση. Όσο αφορά την μικρή, τη τετράχρονη κόρη τους, αυτή τη στιγμή την αποκλειστική επιμέλεια έχει η πρώην σύζυγος του κυρίου Δόξα? Μάλιστα, ναι, την αποκλειστική. Αυτό μπορεί να αλλάξει με κάποια απόφαση, δηλαδή μέσω των δικαστηρίων που έγιναν. Έχει συζητηθεί. Ναι, μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μπορεί να δούμε ότι φεύγει η αποκλειστική επιμέλεια από την πρώην σύζυγό του και αποφασίζει το δικαστήριο κάτι άλλο. Εάν το εφετείο θεωρήσει ότι έχει δίκιο η πλευρά του κυρίου Δόξα, τότε ναι, μπορεί να αλλάξει αυτή η απόφαση. Από την εμπειρία σας, κυρία Διαλυνά, κάτι τέτοιο είναι σύνηθες, είναι εφικτό? Ακριβώς, επαναλαμβάνω, από την εμπειρία μου σε άλλες υποθέσεις, έτσι δεν θέλω να προδικάσω αυτή τη δικαστική απόφαση. Όχι, δεν είναι, όχι. Δεν διότι συνήθως οι περιπτώσεις όπου αφαιρείται η επιμέλεια από τη μάνα, πιο εύκολα από τον πατέρα, αλλά από τη μάνα, είναι όταν η ίδια της έχει κάποια σοβαρά προβλήματα που δεν μπορεί να την ασκήσει. Δηλαδή, κρίνεται ανίκανη για οικογενειακή. Γι' αυτό σας ρωτάω κι εγώ, γιατί από τις υποθέσεις που τουλάχιστον εγώ γνωρίζω και από τις υποθέσεις που εγώ ακούω, είναι πολύ σπάνιο να πρέπει να πάρει την θέλει η γυναίκα να είναι τρελή, θα πρέπει να είναι ναρκωμανής, θα πρέπει να ασκεί ενδοκογενειακή βία, θα πρέπει να το παραμελεί συστηματικά και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Να δηλαδή το αφήνω, φεύγω για μέρες, ας πούμε. Δεν το ταΐζω, δεν το ποτίζω, δεν το ντύνω. Το παιδί αυτό είναι παραμελημένο. Κινδυνεύει και δεν είναι ασφαλές το παιδί. Σε σχέση με τη διατροφή, τι μπορεί να αλλάξει όταν θα βγει η απόφαση? Δηλαδή, επειδή ξέρουμε εμείς ότι την προηγούμενη απόφαση του δικαστηρίου την έχει προσβάλει ο κύριος Δόξας. Ναι. Σε σχέση με τη διατροφή μπορεί να αλλάξει το δικαστήριο? Τι ορίζει σε σχέση με τη διατροφή? Όλα μπορούν να αλλάξουν. Ναι. Προς το παρόν έχει οριστεί ένα συγκεκριμένο ποσό, νομίζω το ξέρετε κιόλας. Ήταν αυτό που ξέρουμε. 800 ήταν... ευρώ. 500 για το παιδί και 100 για τη μητέρα. Ακριβώς. Και ζητάει ναι, να γίνουν 300 για το παιδί και 300 μόνο για το παιδί, ναι. Συνήθεια. Τώρα, μια δικαστική απόφαση μπορεί είτε να το αφήσει ίδιο το ποσό, είτε να το μειώσει. Είτε να το μειώσει στο βαθμό που επιθυμεί ο ένας από τους δύο διάδικους. Από την νομική σας, από την νομική σας εμπειρία, οι διατροφές βγαίνουν σε σχέση με το εισόδημα το τρέχον? Που γίνεται, δηλαδή τη στιγμή που γίνεται το δικαστήριο, αποφασίζεται το μέγεθος, το ποσό της διατροφής, από το εισόδημα που έχει ένας άνθρωπος εκείνη τη χρονική στιγμή. Ή σε σχέση με τα περιουσιακά του στοιχεία γενικά? Δεν το ξέρω, γενικά μιλάω νομικά. Ναι, γενικά. Είναι ότι είναι μια απόφαση που λαμβάνεται λαμβάνοντας υπόψη πολλούς παράγοντες. Ένας εκ των οποίων είναι το τρέχον εισόδημα, ένας εκ των οποίων είναι τα περιουσιακά στοιχεία, ένας εκ των οποίων είναι ο τρόπος που διαβεί ο ένας και ο τρόπος που διαβεί ο άλλος, οι ανάγκες και τα έξοδα,
ποιος έχει επιβαρημένο το δικό του, ας πούμε, τον δικό του τρόπο ζωής. Δηλαδή, αν έχω εγώ την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού μου, προφανώς και η συμμετοχή μου η οικονομική θα είναι λιγότερη, γιατί συμβάλλω πιο ενεργά στη ζωή αυτού του παιδιού, που αν δεν συνέβαλα εγώ θα έπρεπε να πληρώσω μια νταντά, μια μαγείρισα, μια κοπέλα να καθαρίζει. Οπότε όλες αυτές οι δουλειές μέσα στο σπίτι αποτιμούνται επίσης. Απλά και η απορία μας είναι γιατί η άλλη πλευρά που καλείται να δώσει τη διατροφή, συγκεκριμένα ο Κώστας Δόξας, ναι, κάνει μια δουλειά, η φύση της οποίας είναι περίεργη, γιατί φέτος μπορεί να βγάλει 20.000 ευρώ ένα μήνα και τον άλλο 0. Τον παράλληλο 300, τον παράλληλο 10.000. Είναι και το που ο ίδιος είχε φέρει για αυτή την ιστορία, έτσι, για τη μείωση του... Όλα λαμβάνονται υπόψη και η πλευρά του συγκεκριμένου κυρίου έχει φέρει τα δικά της στοιχεία και εμείς έχουμε προσκομίσει τα δικά μας στοιχεία. Τώρα περιμένουμε να εκτιμηθούν από το δικαστήριο. Η υπόθεση του εξοδικαστικού συμβιβασμού υπάρχει, αυτό έχει τελειώσει από τη στιγμή που όλη αυτή το διαζύγιο πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης. Δηλαδή το να τα βρουν οι δύο αυτοί οι άνθρωποι εξοδικαστικά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στην παρούσα φάση. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο ισχυρίζεται η κυρία Αδελή Θανάση για να μπορέσει να γίνει εύκολα μια εξοδικαστική διευθέτηση. Σωστό. Δεν το αποκλείω, αλλά σας λέω ότι στην παρούσα φάση, στιγμιαία μέχρι σήμερα, σας λέω ότι είναι δύσκολο. Και αναφέρεστε, από ό,τι καταλαβαίνω, και στην βίαιη κακοποιητική συμπεριφορά που, όπως ισχυρίζεται, είχε εκείνος κατά τη διάρκεια του έγαμου βίου του, σωστά? Ναι, σε αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή Κυριακή να είστε και εσείς καλά. Και ελπίζουμε και πάντα γεροί όλοι σας. Να κυλήσουν όμορφα. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή την ώρα, καταλαβαίνεις, Νίκο, τι έχω πάθει, έτσι. Έχω μια παραμάνα η οποία με τρυπάει καθ' όλη τη διάρκεια. Πέφτουν όλα, σηκώνονται. Χαμός στη ζούγκλα. Και ενώ ο Νίκος εδώ με περιποιείται, πάμε να δούμε το μεγάλο δώρο που μπορείτε να κερδίσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέσα από το Open Weekend και μιλάμε για υπερδωράρα. Μια καταπληκτική δωροεπιταγή αξίας 1.500 ευρώ από την αγαπημένη μας Greco Strom. Την υπέροχη αυτή εταιρεία που μπορείτε να βρείτε κρεβάτια, στρώματα, ό,τι ακριβώς αγαπάτε και ό,τι θέλετε. Αυτό το διάστημα στις συλλογές της Bodytopia μπορείτε να επωφεληθείτε των εκπτώσεων έως και 50% είναι οι εκπτώσεις αυτές. 1.500 ευρώ η δωροεπιταγή για να πάρετε ό,τι στρώμα, κρεβάτι επιθυμείτε. 14999. Τηλεφωνήστε πολλές φορές ή στείλτε πολλά μηνύματα. Open κενό το ονοματεπώνυμό σας και μια αποστολή στον ίδιο αριθμό. Με το ίδιο τηλέφωνο και το ίδιο μήνυμα, το Toyota Aygo X-Cool and Go. Αυτή η αυτοκινητάρα, η τέλεια, η υπέροχη, η γρήγορη, η οικονομική, η ευέλικτη, θα έρθει στα δικά σας χέρια. Είναι το τέλειο αυτοκίνητο και πρέπει να το κάνετε δικό σας. Και όταν είναι και δώρο, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Και το τέλειο αυτοκίνητο και τζάμπα. Έμα! Και δώρο επιταγή και αμάξι. Και μόνο με ένα μήνυμα, μόνο με ένα τηλέφωνο, 14999. Αυτός είναι ο μαγικός αριθμός. Πάμε σε διαφημίσεις. Φτιάξτε τα δεύτερα καφεδάκια της ημέρας. Αν είστε από τους τυχερούς που σήμερα είναι Κυριακή και ξυπνήσατε λίγο αργότερα. Και επιστρέφουμε. Μιμή Τενίση έχουμε. Μέρη Χρονοπούλου έχουμε. Σταμάτη Καρδέλη έχουμε. Just the two of us έχουμε. Της Παναγίας στα μάτια έχουμε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Σε θέλω, τελικά μου λείπεις. Τελικά η ανάμνηση δεν φεύγει από το μυαλό. Αγάπη μου, εδώ είμαστε, καλημέρα. Την τζάκωσες, την αφήνει. Και επειδή χαρά έχουμε και από αυτήν εδώ την εκπομπή μας αρέσει να μεταφέρουμε τα χαρμόσυνα, τα ωραία, τα ευχάριστα νέα. Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, Μαράκη. Πραγματικά της τελευταίας στιγμής, γιατί μόλις μάθαμε ότι ο Νίκος Καρβέλας θα γίνει πατέρας για τρίτη φορά. Μπράβο στον Νίκο Καρβέλα.
Πραγματικά μας ευνηδίασε η είδηση αυτή. Χειροκροτώ. Είναι έγκυος η σύντροφός του, Είναι έγκυος η σύντροφός του, η Έλληνα Φερεντίνου. Είναι ζευγάρι τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι 5 μηνών έγκυος. Αλήθεια, τους έχεις συναντήσει. Γυφισιά έξω ένα βράδυ που τρώγαμε. Είχαν έρθει. Καλοκαιράκι ήταν και πολύ αγαπημένοι παιδιά. Ναι. Από αυτά τα ζευγάρια δηλαδή που τους βλέπεις, που χαϊδεύονται έτσι τρυφερά στα χεράκια, που κοιτάζουν στα μάτια. Ναι. Σαν παραμυθάκι το είπε. Μπράβο, να πούμε ότι είναι 5 μηνών έγκυος, περιμένει αγοράκι. Ήδη ο Νίκος Καρβέλας έχει μέχρι στιγμής δύο παιδιά, τη Σοφία Καρβέλα που έχει αποκτήσει με την Άννα Βύση και τον Ανδρέα, ο οποίος είναι έφηβος πια, που έχει αποκτήσει με την Ανίτα Πάνια. Με το καλό λοιπόν. Από το παιδικό χελό το διαβάσαμε αυτό. Τραγουδίστηκε και η Έλληνα Φερεντίνου. Και έχει γράψει και τραγούδια ο Νίκος Καρβέλας. Να σημειώσω. Αμέ. Α, ναι. Αμέ, βέβαια. Oh. Με το καλό. Αυτά είναι τα ευχάριστα, τα ωραία νέα. Με το καλό. Σε έγραψε ένα τραγούδι και καλό τώρα, Καρβέλας. Όμορφη εγγυμή. Μπράβο, να πει. Τραγούδι ζωή. Λάμπρο μου, πού πήγε εχθέ. Λοιπόν, παιδιά, εγώ πήγα στο Εμπατή. Άντε καλέ. Παιδιά, εκεί πολύ χαμό. Ανατροπάρα. Λοιπόν, όμω. Η Βίκυ Δέτσκα και η Ξανθή Μπουτσαλά πήραν τους δρόμους και τα μικρόφωνα και συνάντησαν κόσμο και ντουνιά. Βεβαίως θυμάστε ότι είχαμε τον Σπύρο Μπιμπίλα, έκανε την πρεμιέρα του. Πήγαν όλα καταπληκτικά. Η Μιμή Ντενίση έκανε τη δική της πρεμιέρα από Σμύρνη Σαλονίκη. Ο Μπάμπης Στόκας με τη Μιλίνα Σλανίδου επίσης στο Κρεμλίνο. Αλλά πολύ πρεμιέρα χθες. Χαμός έγινε, χαμός. Και είχαν όλη διάθεση και κέφια να μιλήσουν, να τα βγάλουν όλα από μέσα τους και να τα παρουσιάσουν σε αυτό το βίντεο που θα δείτε τώρα. Είναι παράξενο γιατί. Φέτος κλείνω 40 χρόνια παρουσίαση στο θέατρο και δεν μου έχει τύχει ποτέ να μην παίξω δύο χρόνια. Μέχρι 6 μήνες έχω λείψει. Η συνάντησή μου με τον κόσμο πάλι είναι κάτι για μένα πολύ δυνατό και συγκινητικό. Η συνεργασία με την κόρη σας που ανέλαβε κάποιο κομμάτι από την παραγωγή της ταινίας, πώς ήταν? Όχι, όχι παιδιά. Αυτό είναι μια ανοησία που διάβασα. Δεν ανέλαβε κανένα κομμάτι της παραγωγής. Μα είναι δυνατόν. Η παραγωγή είναι τη Στάνουερ, μια τεράστια παραγωγή. Αναλάμβανε παραγωγή. Τι βλακίες είναι αυτές. Η κόρη μου δούλεψε στο ενδυματολογικό τμήμα και επειδή σπουδάζει business, είπα, ασχολείται με τα τιμολόγια, με τις καταγραφές. Δεν μπορώ να κάνω εσείς. Σας ενοχλεί όμως όταν γράφουν διάφορα πράγματα που δεν ισχύουν? Θα σας κόψω. Δεν είμαστε εδώ για να πούμε τέτοιες ανοησίες. Σας παρακαλώ. Κυρία Ντενίση, Σμύρνη μου αγαπημένη, η ταινία. Θα πούμε για την παράσταση σήμερα. Ούτε για την κόρη μου, ούτε για την ταινία. Εδώ είμαστε για την παράσταση. Σας παρακαλώ πολύ. Στα γαλλικά, μέχρι. Ακριβώς. Ναι, το ξέρετε όμως. Ναι, γιατί παλιά ήταν οι άμαξες έξω από τα θέατρα και όταν είχε πάρα πολλά κόπρανα, σήμαινε ότι είχαν έρθει πάρα πολλοί θεατές στα θέατρα. Γι' αυτό εύχονται καλή επιτυχία στους ηθοποιούς με αυτόν τον λίγο άκομψο τρόπο. Τηλεοπτικά φέτος θα σας δούμε στη δημόσια τηλεόραση. Νομίζω ξεκινάτε. Έχετε ξεκινήσει γυρίσματα. Έχουμε ξεκινήσει. Μαζί με τον Γιάννη. Έχουμε ξεκινήσει μαζί με τον Γιάννη. Είναι μια υπέροχη, συγκινητική και κομική την ίδια στιγμή σειρά, για την οποία θα μιλήσουμε πολύ σύντομα. Η κυρία Γερονικολού μας πώς αισθάνεται που θα είναι Γερονικολού. Και με τον αγαπημένο της και στο θέατρο και στο σίριαλ. Ωραία, γιατί αν δεν ήμασταν μαζί στο θέατρο και στο σίριαλ δεν θα βρισκόμασταν καθόλου. Χρόνος για προσωπική ζωή υπάρχει? Ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια μόνο χρόνος για προσωπική ζωή, ναι. Γράφτηκε ότι είμαι κακότροπη, ντίβα, ότι με κυνηγάνε 15 κομμωτές από πίσω και με περιμένουν όλοι και επειδή αυτό απέχει τόσο πολύ από την πραγματικότητα και δεν με πειράζει που λέγονται αυτά για μένα, με πειράζει που υπάρχει αυτή η άνεση να υπάρχουν τέλος πάντων ψευδείς πληροφορίες εκεί έξω στο διαδίκτυο. Μπήκε στη διαδικασία να διαψεύσεις πράγματα? Όχι, όχι. Σκέφτεσαι κάποιο ενδεχόμενο μιας επισημοποίησης στη σχέση σου? Είδες τώρα με εκμεταλλεύεστε όμως. Δεν έχω κάτι να πω. Δεν έχω κάτι να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακολουθείτε talent shows ή τα μουσικά shows? Πια όχι, όχι. Δεν βλέπω πολύ τηλεόραση. Καραντίνα μέσα βλέπατε? Όχι, έβλεπα ταινίες και τα λοιπά. Γιατί με αγχώνανε, με άγχωνε η τηλεόραση. Λόγω των ειδήσεων. Ναι. Πιστεύετε ότι ενδεχομένως να γίνει ένα lockdown ή και κάτι χειρότερο? Όλα είναι πιθανά. Και αν μου πείτε αν έρθει ότι θα έρθουν οι εξωγήινοι αύριο, θα σας πω ναι, θα έρθουν. Έχετε πάθει σοκ δηλαδή με όλο αυτό που σημαίνει? Μα είναι κάτι το οποίο δεν ξέρουμε πια τι μπορεί να συμβεί και τι όχι. Δεν είναι αυτά που υπολογίζαμε, είναι πάνω από τη φαντασία μας. Μετά από καιρό βγήκατε να δείτε μια ταινία εις κινηματογράφου και θα σε είχε λείψει αυτό? Πολύ. Όχι να μου είχε λείψει, δεν πήγαινε επίτηδες, δεν μ' αρέσει. Κουράζομαι πια. Αλλά για τον Σπύρο ήρθα. Σήμερα ήταν καλή μέρα, ενεργειακά, είμαι φορτισμένη λίγο, αλλά ήταν ο φίλος μου και έπρεπε να έρθω. Θέλαμε να σας δούμε και στο θέατρο ξανά μαζί με τον... Δεν θα δουλέψω. Σήμερα υπάρχει αναγγελία στο διαδίκτυο, δεν θα δουλέψω.
Έγινε κάτι, σα στεναχώρησε. Τότε συμφωνήσαμε σε όλες τις λεπτομέρειες. Υπάρχουν πράγματα που δεν συμβιβάζονται, δεν συνάδουν που λένε. Κρίμα, κρίμα. Θα ξαναδουλέψω. Στέφανος θα με πάρει μαζί του, είμαι σίγουρη. Προχτές βραβευθήκατε και από τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού. Θα πάρει πολλά κινηματογραφικά βραβεία, καλύτερη ηθοποιός, ερμηνείας. Δεν μετράνε τίποτα μπροστά σε αυτή την τιμή που μου έκανε το Χαμόγελο. Σε αυτά τα λόγια που γράφτηκαν στο αγαλματάκι που μου φτιάξαν για μένα. Το διαβάζω ακόμα σπίτι και μου έρχονται δάκρυα. Πώς βλέπετε τον τελευταίο χρόνο όλες τις καταγγελίες στο θέατρο, τι νιώθετε? Μακριά από μένα όλες αυτές τις συζητήσεις, με ανατριχιάζει και να το συζητήσω. Στη Φάρμα σας περιμέναμε, στον κινηματογράφο σας. Στη Φάρμα είμαι. Στη Φάρμα είμαι. Φύγατε. Νόητα, είστε στη Φάρμα ακόμα. Η Φάρμα παίζεται αλλιώς φέτος. Έχουν μπει καινούρια δεδομένα. Αλλά εδώ ήρθαμε για το Σπύρο, να τον τιμήσουμε. Διαβάσαμε ότι αποχωρήσατε από τη Φάρμα. Να βλέπετε Φάρμα, να δείτε Φάρμα. Θα είστε εσείς όμως. Να δείτε Φάρμα. Είναι φαρμακείο. Στη ζωφερή πραγματικότητα που ζούμε. Μπήκατε στο σπίτι κανονικά και αποχωρήσατε μετά από μερικές μέρες. Δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, είναι κάτι περισσότερο. Είναι αυτό που συμβαίνει και τώρα. Και επίσης θέλω να δω τη Φάρμα των Ζώων στο Εθνικό. 6 του μηνός έχουμε πρεμιέρα. Λέτε 6 του μηνός έχουμε πρεμιέρα, που σημαίνει θα σας δούμε στη Φάρμα. Δεν μπορώ να σας πω, υπάρχουν και ρήτρες από πίσω, πολλές, πολύ μεγάλες. Αλλά περνάμε υπέροχα στη Φάρμα. Πολύ. Με το θέμα της Φάρμας μετανιώσατε που είπατε το ναι. Είσαι τρελός για τη Φάρμα. Η Φάρμα, υφίσταται, η Φάρμα ζει. Η Φάρμα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Μας οδηγεί. Μας οδηγεί, ναι, Μέρι. Για τη Φάρμα δεν είναι ένα παιχνίδι, είναι ένα ψυχολογικό παιχνίδι. Είναι πολύ περισσότερο από αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι στη Φάρμα. Θα το δείτε και θα με δικαιώσετε. Να ξεκινήσω δίνοντας αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους δημοσιογράφους, τα παιδιά αυτά που παίρνουν τους δρόμους και τόσο δύσκολα φέρνουν αυτά τα θέματα, γιατί καταλαβαίνω και το έχω ζήσει και το καταλαβαίνω, να είσαι με ένα μικρόφωνο στο χέρι, κουρασμένος από όλη την ημέρα, να τρέξεις από... και να μην μπορείς να βγάλεις άκρη. Τώρα για το Σταμάτη Γαρδέλη δεν έχω καταλάβει. Κοίτα, η αλήθεια είναι η εξής. Λοιπόν, ο Σταμάτης Γαρδέλης, όπως όλοι γνωρίζουμε, είχε μπει στη Φάρμα. Και μάλιστα ήταν και από τα μεγάλα ονόματα, τα δυνατά ονόματα που είχε ποντάρει ο Αντένα λόγω του χαρακτήρα του. Έχει εκρηκτικό ταπεραμέντο ο Σταμάτης Γαρδέλης. Βέβαια, είναι λίγο σαρωτικός. Λοιπόν, μας έκανε εντύπωση γιατί αποχώρησε. Δηλαδή πρέπει να είναι περίπου μια εβδομάδα μέσα. Θα δούμε προφανώς στις οθόνες μας τι ακριβώς έχει γίνει. Ο Σταμάτης Γαρδέλης νιώθει ότι ακόμα είναι στη Φάρμα. Ναι, νιώθει ότι είναι ακόμα εκεί. Εμένα ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, Ελένη, ότι μιλάει για ρήτρες. Επειδή πέρασε από τη Φάρμα και ξέρω ότι υπάρχουν ρήτρες, όταν αποχωρείς, πόσο μάλλον αν αποχωρήσεις και πριν βγει το project στον αέρα, κανονικά πρέπει να είσαι σπίτι σου. Σα στιγματίζει ουσιαστικά... όλους αυτή η Φάρμα, Σε στιγματίζει ούτε ή άλλως είναι μια... Είναι κάτι σημαντικό τώρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό λοιπόν, που σου λέω. Γιατί θεωρώ, είναι έξω. Αυτό σου λέω. Εμένα μου κάνει εντύπωση πρώτον που είναι έξω και δεύτερον που μιλάει. Αλλά μπορεί να έφυγε και ο Θελός. Οικειοθελός έφυγε. Αυτή, περίμενε, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι έφυγε, ότι η αποχώρησή του ήταν οικειοθελής. Αλλά, επίτρεψέ μου να γνωρίζω ότι η αποχώρησή του... τέλος πάντων, οδηγήθηκε ο Σταμάτης Γαρδέλης να κάνει οικειοθελή αποχώρηση. Έγινε ένα περιστατικό. Κάτι ακραίο. Μαζέψαν υπογραφές, δηλαδή πως κάνουμε στο σχολείο, θα μαζέψουμε ποιος θα είναι ταμείας, υπόγραψες, Η Φάρμα έχει κάποιους κανονισμούς και μπροστά από την κάμερα και πίσω από την κάμερα. Προφανώς δεν τήρησε κάποιους κανονισμούς του παιχνιδιού ο Σταμάτης Γαρδέλης. Και οδηγήθηκε σε αποχώρηση και οθελή. Δηλαδή η παραγωγή μαζεύτηκε εκεί πέρα και του είπε: Επειδή δεν το έκανε καλό, όχι, δεν όχι, είναι. Όχι, υπάρχουν πληροφορίες για κάτι πάρα πολύ ακραίο, το οποίο θα το δούμε ή δεν θα το δούμε, θα δείξει ιστορία. Είναι πληροφορίες για κάτι πολύ ακραίο που συνέβη στο παιχνίδι. Δεν επιβεβαιώνεται. Το οποίο είναι... Δεν επιβεβαιώνεται. Δεν επιβεβαιώνεται τίποτα ακόμα. Θα δούμε και αν θα το δούμε κιόλα. Μπορεί και να μην το δούμε. Ό,τι λέμε τώρα. Πάντως είναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο πρόμο για τη Φάρμα. Σαφέστατα. Όλο αυτό που συμβαίνει τώρα να κάθε άλλο να δει τι έγινε με το Γαρδέλη, θα κάθε μια εβδομάδα δει τι έγινε με το Γαρδέλη. Μπορεί ο άνθρωπος στα αγωνίσματα να φύγει, μπορεί κάτι να έγινε. Δεν έφυγε. Δεν είναι ότι έχασε. Έγινε κάτι ακραίο, παιδιά. Θα δούμε... Αυτό λένε τώρα ότι εμείς λέγαμε. Αυτό εγώ δεν ήξερα τίποτα για το Γαρδέλη και τη Φάρμα. Και λέγαμε ότι μπορεί και ο Θελός να αποχώρησε. Αυτό σημαίνει ναι, ότι έχω ρήτρα, δεν μιλάω για τη Φάρμα έξω στους δημοσιογράφους πριν αρχίσουν να προβάλλουν τα επεισόδια. Αλλά εσείς βάζετε στο παιχνίδι τώρα έναν άλλο παράγοντα. Είναι... Συνέβη ένα περιστατικό. Ότι αναγκάστηκε να αποχωρήσει και ο Θελός. Μπράβο. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Που... Βέβαια, ο ίδιος, όπως βλέπεις, το πασάρι με το δικό του μοναδικό, θα πω εγώ, τρόπο. Δεν πασάρι, μένει να... Όχι. Ο τρόπος το λέει ότι κάνει κάποιους παραλληλισμούς με τη Φάρμα των Ζώων. Λέει θα με δικαιώσετε, θα δείτε τι έχει γίνει και θα δικαιωθώ. Άρα, για να δικαιωθεί κάποιος, σημαίνει πως για κάτι. Δεν ξέρω.
ότι έχει αδικηθεί, ότι το κατηγορούν για κάτι άδικα. Έχει διωχθεί. Ότι επίσης, χαρακτήρισε τη φάρμα φαρμακείου. Επίσης, η φάρμα των ζώων, μιλάμε για, αν μιλάμε για το μυθιστόρημα του Orwell, μιλάμε για άγριες και ανθρωποφαγικές καταστάσεις. Πάντως, τα πούμε, παιδιά, ότι η φάρμα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Όχι μην μόνο. Με τη μα φάρμα, είναι δύσκολο πραγματικά παιχνίδι. Δεν μπορώ. Να πούμε για τη Μέρη Χρονοπούλου. Περάσαμε την προηγούμενη Κυριακή. Εντάξει, είσαι στη φάρμα, πας εκεί, θες να πας, δίνεις. Ναι, ρε παιδί μου, δεν σου βάζει κανείς το μαχαίρι στο λαιμό, αλλά είναι δύσκολο παιχνίδι και ο εγκλισμός είναι ακόμη πιο δύσκολος. Οπότε, πού θέλω να καταλήξω, ότι αν είσαι ήδη λίγο εκρηκτικός σαν χαρακτήρας και ξαφνικά έχεις αποφασίσει, έχεις επιλέξει να ζήσεις με 15 ανθρώπους, μπορεί να σου βγει αλλιώς. Ναι. Αυτό θέλω να σου πω, ότι ο εγκλισμός σε οδηγεί σε άλλα μονοπάτια ενδεχομένως. Δεν είναι μόνο ο εγκλισμός, είναι και η προσωπικότητα πολλές φορές που αυτό μπορεί λέμε, να... το ίδιο λέμε. Δεν είναι μόνο ο εγκλισμός. Αυτό δηλαδή, και εγώ μπήκα μέσα και πόσοι άνθρωποι μπήκαν μέσα, μάτια δεν είχαμε εξάρσεις. Δεν είναι διαφωνία μου σε όλα αυτά. Υπογράφεται ένα χαρτί και λες, το αποφασίζεις, λες εγώ θα πάω εκεί. Άρα πρέπει να είσαι έτοιμος από τη στιγμή, όπως πας σε μία δουλειά και ξέρεις ότι θα δουλέψεις με δύσκολο συνεργάτη. Και έρχομαι εγώ τώρα να σου πω, και σε μία δουλειά έχω έρθει εγώ και έχω υπογράψει εδώ. Και τελικά τσακώνομαι με τον Εμιλιόγλου ή με τον Λάμπρο. Και άλλο να τσακωθείς χωρίς να το περιμένεις. Και άλλο να ξέρεις τις συνθήκες. Μα αν ο χαρακτήρας μου εμένα είναι, είμαι εριστική, είμαι κρυκτικός, είμαι κυνηγάω καυγάδες. Είσαι το είσαι λουκουμάκι για reality άμα είσαι ο χαρακτήρας. Τώρα τι να λέμε, παιδιά. Είναι ο χαρακτήρας. Είναι ο χαρακτήρας. Και στον εγκλισμό διωγγώνεται όλο αυτό. Αυτό σου λέω. Αχ, ο εγκλισμός μου θυμίζει την εγκλιζέ. Ο εγκλισμός εδώ πέρα στο χωριό παραπάνω. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, ρε παιδιά. Τι σχέση έχει είναι το χωριό και στην Ελλάδα. Θέλω να πω, παιδάκι μου. Σου να κλειστεί και είσαι μέσα για μήνες, εγκλισμός θα είναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό τη στιγμή που αισθάνεσαι ότι είσαι κάπου πάρα πολύ δίπλα στην κανονική σου ζωή και έχεις την δυνατότητα να φύγεις όποια στιγμή θέλεις. Πώς μπορεί να αισθάνεσαι ότι είσαι τόσο εγκλεισμένη. Αγάπη μου, και από τον Άγιο Δομήνικο μπορείς να φύγεις όποια στιγμή θέλεις και σε 7 ώρες να είσαι πίσω. Αλλά δεν ξέρω πώς είναι. Είναι μια απόσταση. Καλά, εντάξει, παιδιά, το αεροπλάνο θα είσαι. Εξάλλου μιλάμε για ένα reality. Τώρα θα τα δούμε και στην πορεία. Θα δούμε. Δεν είναι όλα όπως είναι στην κανονική ζωή. Να πάμε περίπτωση. Σε ένα άλλο πρόσωπο που είναι πιο λαμπερό, τη Μέρη Χρονοπούλου. Αυτό πήγα να πω και εγώ. Προσπαθώ να πω τόση ώρα, Δημήτρη μου, ότι έχουμε τη Μέρη Χρονοπούλου να πούμε κάτι, είπε τόσα πράγματα και μιλάμε μια ώρα για το Σταμάτη Γαρδέλη που είναι τέλειο και φοβερός. Ο Σταμάτης Γαρδέλης μια χαρά. Καλά, βάλτε μας και αστυνομία μας, πεις πόση ώρα θα μιλάμε. Αστυνομία, βέβαια, σου πάρω αστυνομία. Είναι στάρ, παιδιά, η Μέρη Χρονοπούλου. Είναι η στάρ, η παλιά σκοπή στάρ που είναι η ντίβα που έχει την άποψή τη, δεν κάνει τι εκτόσει τη, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που είπε ότι εγώ αυτά που είχα πει να κάνω, αυτά που είχα πει να συμφωνήσω δεν τα συμφώνησα και αυτό και δεν είναι. Με στη δουλειά αυτή. Το Στέφανο αναφερόταν, είπε Στέφανο Κροκολή. Στην τελευταία συνευλία που πήγα του Στέφανο Κροκολή στον Πειραιά, ήταν εκεί. Βέβαια, στην τελευταία σειρά. Πρόσωπο κατέβηκε ο Στέφανο, τη φίλησε, τον τίμησε με την παρουσία τη, γιατί τώρα καταλαβαίνει, όπω και το Σπύρο Μπιμπίλα τίμησε. Yeah. Όταν σηκώνεται αυτό ο άνθρωπο να έρθει και να παρακολουθεί την παράστασή σου, τη δουλειά σου, πόσο τιμητικό είναι και πόσο ωραίο το αντιμετωπίζει. Μην δεν είστε, κατάλαβα τι έπαθε. Μην ταινίσει, εντάξει, δεν ήθελε προφανώς να μιλήσει για οτιδήποτε άλλο. Τη έγινε μια ερώτηση που ήταν άστοχη, ιδιαίτερη χαρακτήριση. Ήταν άστοχη ερώτηση. Ήταν ένα δημοσίευμα το οποίο μπορούσε να διαψεύσει. Γιατί να. Αυτό. Ήταν λίγο. Δεν είχα τόση ένταση. Απέναντι υπάρχουν τώρα δημοσιεύματα και δημοσιεύματα, παιδιά. Καλά, δεν είπα ότι δεν έχουν να κάνει κάτι παράνομο. Τη είπαν ότι μπορεί να είναι στην παραγωγή τη ταινία. Μην τρελαθούμε. Δεν έγινε κάτι συγκλονιστικό. Οκ. Παραγωγό την είπα. Ένα, όχι, δεν χρειάζεται. Είναι ανοησία να πει ότι είναι παραγωγό. Στην παραγωγή τη ταινία. Ήμουν να λέμε και αυτό να το πει. Έμα, δηλαδή, συγγνώμη, ήταν λίγο μια ένταση παραπάνω. Εντάξει, παιδιά, είναι από αυτά τα δημοσιεύματα που είναι τώρα είναι για να πούνε κάτι. Εμένα μου κάνει λίγο σαν πρόεδρο δικαστηρίου. Είμαι μηντενή. Σα παρακαλώ. Δεν τη είπανε ότι πιάσαμε την κόρη σα να κάνει κάτι παράνομο. Είναι στην παραγωγή τη ταινία και είναι λε και τη είπανε ότι. Μήπω δεν ήθελε να δώσει δικαίωμα άλλο για αυτό. Να μιλήσουμε για την παράσταση και με ρωτά μια βλακία για την ταινία. Εδώ είμαστε για την παράσταση. Βλακία για την ταινία. Κοίταξε να δει τώρα. Είναι η κουβέντα που κάνουμε. Τώρα θα πάμε και στο chat. Είναι η κουβέντα που κάνουμε και στο γραφείο και λε πολλέ φορέ. Πάει ο δημοσιογράφο να κάνει αυτά τα κιού. Τέλος πάντων, τις κοινές συνεντεύξεις που κάνουν έξω από μια παράσταση. Με από αφορμή ένα θέατρο, την παράσταση. Με αφορμή την παράσταση. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι όταν θα καθίσεις να απαντήσεις σε δύο ερωτήσεις. Θα πεις και άλλα πράγματα. Μετά από τη δουλειά σου θα υπάρξουν και άλλες δύο και άλλες δύο. Όμορφα, ωραία, τελειώνει. Τι να ρωτάνε και αυτοί οι έρμοι δημοσιογράφοι, για πες μου. Και πόσο μάλλον όταν τη Μιμή Ντενίση δεν τη συναντάς και συχνά έξω ως δημοσιογράφος εννοώ. Εντάξει, όμως επειδή. Επειδή για το κάτι που να τη φέρει σε δύσκολη θέση απαραίτητα. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Μα προφανώς ήρθε σε δύσκολη θέση. Εντάξει, παιδιά. Μόνη της. Είναι μια εξαιρετική παιδιά, παράσταση παρόλα αυτά που αξίζει τον κόπο να τη δούμε και είχαμε και μια άλλη παραστασάρα χθες τηλεοπτική. Ένα show συγκλονιστικό. Αυτό ήταν, ήταν άλλο τύπου. Just the two of us. Έγινε το Μάλε Βράσε με την Άννα Μαρία Ψυχαράκη και την Κριτική Επιτροπή για άλλη μια φορά. Τι συμβαίνει, δεν είναι αυτό. Αποχώρησε η Βική Δεβετζή.
καθόλου αδικία. Αποχώρησε. Ναι. Αφού είπε έτσι το αν σε έχω κάνει Θεό, έπρεπε να φύγει από μόνη του. Όχι να την διώξουν από το. Δηλαδή, αν είχε λίγο τσίμα, θα πρέπει να φύγει από μόνη του. Υπάρχει και ο Θεό. Το είπα, παιδιά, τα βλέπω. Και είχαμε και ένα τηλεφώνημα συγκλονιστικό. Η Άννα Βύση με τη Δέα Σταμαδί. Δεν είναι πια είδηση. Τηλεφωνικό, όχι. Θα μπορούσε όμως. Δεν μπορεί. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες στο Just the Two of Us. Το ζευγάρι εκείνο που αποχωρεί από το Just the Two of Us και μας χάρισε μοναδικές ερμηνείες. Η Πηγή και ο Θάνος. Σε έχω κάνει Θεό μια φορά να σε δω. Μα με διώχνεις πριν καν σου μιλήσω. Η Άννα πήρε τη Δέσποινα. Πες Άννα. Πάρε FaceTime. Πες παιδί μου, τι θέλει. Διώστε πλάνος είναι, Δέσποινα. Θα σταματήσω εγώ τώρα το show. Η Άννα Βύση μου ερώτησε τι νόητα. Πάρτε καλέ βίντεο. Βίντεο, γιατί. Ναι, πού είναι, Άννα. Ανοιχτή ακρόαση. Άννα, ακούς. Αυτά παθαίνεις. Ωραία, μίλα. Γεια σου Νίκο, γεια σας παιδιά. Μωρό μου είσαι Θεσσαλονίκη. Τα φιλιά μας από όλους. Κουκλάρα μου. Κορίτσι μου, πήρε να μου πει τι ωραία που περάσαμε χθες, καταλάβες. Αλήθεια. Ναι, απλά δεν έπεισε πάνω στις διαφημίσεις. Ετοιμάσου Άννα για το όσο έχω φωνή θα σου τράγει. Σε απειλεί ότι είμαστε στον αέρα. Ω ναι, καλά δεν βλέπεις jazz. Όσο έχω φωνή θα σου... Σε περιμένει η Άννα γιατί θέλει να σε ακούσει. Θα πάω. Πες Άννα λίγο και εγώ θέλω να την ακούσω. Ένα... Δεν είναι σε δύσκολη θέση. Άμα θέλει, μια πρόταση καλέ. Θα σε ακούσει live, θα σε πάρω στις διαφημίσεις. Είσαι μια συνήθεια που έχει πια περάσει. Είσαι ένα λάθος, τόσο μακρινό. Σου το ξαναλέω, σε κοκάζει. Πάρε την καρδιά σου για δες το καλό. Ήταν στημένο. Παιδιά, δύο κουβέντες είχα, τις ήξερα, πιστέψτε με. Το ξέρω από μωρό παιδί αυτό το τραγούδι. Στημένο ήτανε. Το επιβεβαίωνα κι εγώ. Δεν ξέρω. Έλα, μαράκι. Τα έχω χάσει ποια είναι, τι είναι στημένο και τι δεν είναι. Εγώ νιώθω ότι υπάρχει ένα τεράστιο στράβωμα ανάμεσά τους που μπορεί να είναι και αυτό στημένο. Δεν μου αρέσει πραγματικά και όλο αυτό που γίνεται. Εγώ θα ήθελα με το Χάρη να εστιάσετε περισσότερο στο διαγωνιστικό κομμάτι και όχι στη σχέση που έχω εγώ με το παρτενέρ μου. Θα εστιάσω ότι δημιουργούνται τάσεις έτσι. Θα μας πεις και που θα εστιάσουμε. Όχι, αλλά... Θέλεις να μας υποδείξεις και που δεν εστιάζεις. Όχι βέβαια, αλλά δεν είναι ωραίο. Για σε παρακαλώ ωραία, πολύ. Δεν είναι όμορφο, λοιπόν, εγώ δεν θέλω είναι όμορφο να προκαλείτε εντάσεις με όλα αυτά εγώ που λέτε. Εγώ προκαλώ εντάσεις. Εγώ με το Χάρη έχουμε τα δικά μας. Τη φωνή σου άρεσε πάρα. Αν δεν είναι μια χαρά να αλλάξουν ζευγάρι. Γιατί εγώ αυτό που βλέπω κάθε φορά στα δύο τελευταία act είναι ένα ζευγάρι που δεν συνδέεται. Και δεν μπορώ να το δω δημιουργικά. Συμφωνώ. Είναι ο ένας τραγουδάει από εδώ και ο άλλος από εκεί. Έτσι μας βάζουν το σκηνικό. Άρα, Μαρία, δεν μιλάω σε σένα και δεν χρειάζεται να απαντάς. Το σκηνικό έτσι. Μην απαντάς, παιδί μου, δεν μιλάνε σε σένα, ναι. Δεν μιλάνε σε σένα, ναι, πρώτα-πρώτα. Μην απαντάς, δεν μιλάνε σε σένα, ναι. Νομίζετε ότι είμαι αφθάδης. Σας λέω, σας εξηγώ. Δεν μιλάνε σε σένα, ναι. Του αγοριού απέναντι. Πείτε του πως το θέλω. Ο Γιώργος πραγματικά το έχει αγκαλιάσει πολύ θετικά όλο αυτό και σήμερα ήταν υποστηρικτικός, μου είπε συγχαρητήρια, δεν εμένει στο θέμα των φωνητικών μου επιδόσεων. Του αρέσει όμως ο φιλανθρωπικός σκοπός αλλά και η προσπάθεια που κάνω. Κυρία Πατούλη, επειδή έχετε και ως καθηγήτρια, πολύ ωραίο λόγο επίσης. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να σας δούμε και τηλεοπτικά. Είναι κάτι που θα σας ενδιαφέρει στο μέλλον. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχω σκεφτεί, όμως όλο αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο και πολύ δημιουργικό. Αμάρτησε μαζί μου και έλα, 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 έλα να με τρελώνεις. Το καλό νέο σήμερα είναι ότι... Οι ακτινογραφίες που έκανα χτες, γιατί το ατύχημα έγινε Δευτέρα σε 11 το πρωί, έδειξαν ότι η Περόνη έχει έρθει στη θέση της και ότι θα αποφύγω το χειρουργείο, Παναγία μου και το τρεμα. Φοβόσαστε το χειρουργείο. Βέβαια, γιατί έχει βίδες, λάμες. Μετά δεν κάνουν οι βίδες, πρέπει η άντευτού και από την αρχή να τις αλλάξεις. Μπαίνει σε μεγάλη ταλαιπωρία. Και για την ηλικία μου δεν είναι για να ταλαιπωρείς. Πόσο θα ζήσω, ας κουτσένω. Για Survivor σας βλέπω, μόλις γίνει καλά το πόδι με το σημάδι. Αυτό μου λείπει. Όχι βέβαια, είπαμε ναι. Είναι καλοκαίρι από τον πυρετό μας. Κι όταν σου χορεύω, απ' τις
ξαναζηλεύω. Ήταν ωραία, σου άρεσε. Μπράβο. Α, είναι πολύ. Μουγκό. Γίνει πρόταση κάμου, όχι. 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 Το συζητάτε. Πώς, κάθε μου κάτι πριν. Επίσημα πρόταση γάμου δεν έχει γίνει. Απλά έχει πέσει το τραπέζι, ας πούμε. Νομίζω είναι πολύ νωρίς για εσάς. για μας δεν είναι, για εσάς μήπως είναι. Πες μου ότι παντρεύεσαι χωρίς να μου πεις ότι παντρεύεσαι, ήταν η απάντηση της Λάουρας, έτσι, όχι, κανονικά. Όχι, εσύ, τι εννοεί ότι είναι νωρίς για εμάς. Είναι νωρίς για εσάς να το μάθετε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρει πώς θα το πάρουμε. Α, αυτό εννοεί. Θα το πάρουμε καλό. Έχει συζητηθεί, παιδιά, είναι σαφή η Λάουρα, έχει συζητηθεί. Έχει γίνει ενδεχομένως και μια πρότασούλα ή συζητησούλα. Αλλά είναι νωρίς για να το μάθετε εσείς. Α, έτσι εννοεί. Κατάλαβε. Νομίζω ότι... Μην το πούμε έτσι και πάμε κάνουμε μια τρέλα. Αυτό σκέφτηκα πώς το είπε, γι' αυτό βάλετε καλά πρωί-πρωί. Είστε με τα καλά σας πρωί-πρωί. Έλα, ναι, τι. Πάτε καλά πρωί-πρωί. Εδώ η ψυχεδέλεια ίδια. Εδώ το παλιό Πασόκ, πάτε καλά. Τι πες μου, τι έγινε, γιατί εξήτασε. Τι λέτε, γιατί τι είναι αυτά που λέτε. Εμείς λέμε. Σου φαίνεται νωρίς για να παντρευτούν. Μα τα παιδιά είναι μαζί να 5-6 εβδομάδες. Μπορεί να είναι και 5-6 μέρες και να θέλουν να κάνουν το γάμο. Πας λίγο στα καλά σου. Εγώ δεν πάω στα καλά μου. Τα παιδιά είναι μαζί πάνω από 6 μήνες, 8. Θα δούμε γλυκά 8... και 5 μέρες να είναι. Αν θέλει να παντρευτεί ένα ζευγάρι, παντρεύεται. Το λάμπρο δεν θα ρωτήσει το λάμπρο. Δηλαδή... Εγώ δεν είπα να πάρουν την αδειά μου. Κάνουν τι θέλουν, μια χαρά, με αγάπη, όλα καλά. Αλλά... Εκτός αν κάνεις κουμπαριά. Όχι, δεν θέλω πολλές φορές κουμπαριά. Πολύ στεναχωρηθήκα που δεν ήξερε ότι η κυρία Πατούλη ενδιαφερόταν να ασχοληθεί με την τηλεόραση. Να, δεν είχαν πολλού. Ήταν πάρα πολύ ωραία νωρία. Φέρε κι άλλον έναν. Άλλος με τη βάρκα του ήταν πάρα πολύ ωραία. Τι στεναχωρήθηκες. Να, εδώ κάνουμε μην αφήγουν, δεν αφήνουν κι άλλοι. Τη θέση του Μιλιάγλου. Γενικά, όχι, Μιλιάγλου μια χαρά είναι καλά. Παιδιά, αν έρθει η Πατούλη στη θέση μου, με την τρέζα μια χαρά, εμένα δεν με χαλάει καθόλου. Υπέρλα πριν την κατάσταση. Εσύ κάνεις κάλεσμα, αλλά όχι. Άλλη. Τη δίνω την καρέκλα μου για την κυρία Πατούλη. Για κοιτάξτε να δείτε όμως πώς τσουπ 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 κάνεις μικρά βηματάκια, πηδηματάκια μέσα στο χώρο. Δηλαδή, σ' αρέσει. Πηδηματάκια στο χώρο γίνονται πολλά γενικά. Καλό είναι να μην συμβαίνουν. Τα πηδηματάκια στο χώρο, αφήστε τα κι άλλου. Θέλω να πω, την κυρία Πατούλη τη στόχατε εσείς να θέλει να γίνει παρουσιάστρια. Καλά, και εγώ θέλω να γίνει στόχα, θέλει να γίνει τραγουδίστρια. Όλα συμβαίνουν. Γενικά, ό,τι θέλει γίνεσαι. Κοίτα, έχει πολύ καλή σχέση και με τον Νίκο τον Κοκλώνη, γιατί όχι. Μπορεί να τη στήσει μία. Εγώ την κυρία Πατούλη του χρόνου. Αυτό. Εγώ σε σοου την έβλεπα πάντως. Εγώ του βλέπω του τίτλου Open Weekend με την κυρία Πατούλη να είναι κανένα. Μια χαρά δηλαδή. Γιατί Open Weekend, αφού σου λέει τώρα έχει πάει σε άλλη επιχείρηση να πούμε. Μπορεί να έρθει εδώ να θέλει να φύγει. Έχει πάει στον Α, πρέπει εδώ να την πληρώσουμε. Η Άννα Μαρία Ψυχαράκη χάει τα νεύρα τη έτσι. Η Άννα Μαρία Ψυχαράκη. Γενικώ νομίζω δεν έχει. Από τον Big Brother είναι έξαλλη. Δεν έχει ηρεμήσει φαίνεται. Εγώ αισθάνομαι ότι αυτό το κορίτσι που είναι πολύ γλυκό και πολύ. Έτσι αγνό και αθώο, δεν μπορεί. Έχει τόσα νεύρα με το Χάρη Βαρτακούρη. Τι εννοούμε αγνό και αθώο. Τι εννοούμε αγνό και αθώο, να διευκρινίσουμε λίγο αυτό. Εμένα μου βγάζει κάτι πολύ ακραίο. Άκου να δεις τώρα, περίμενε τώρα. Η Άννα Μαρία Ψυχαράκη, τηλεοπτικά μιλώντας πάντα, βλέποντας την πορεία της από το Big Brother μέχρι τώρα, δεν μου βγάζει ένα άτομο το οποίο δεν ξέρει που πάει και τι πρέπει να κάνει για να κερδίσει τα φώτα και, τις, και τα Big Brother μιλούσε κάμερας. Με τα λουλούδια, τώρα μιλάει με την Κριτική Επιτροπή. Ναι, αυτό λέω, αλλά αυτά που λες είναι ναι. Ένα... Τραβάς το ενδιαφέρον, έτσι. Τώρα δεν μπορεί να πάρει το στρώμα της και να πάει κοιμηθεί έξω στην κουζίνα. Τώρα κάνει ό,τι μπορεί. Τι να κάνουμε. Και κάνει και, μουτράκι στο Χάρη. Και χαιρετισμού στο Χάρη Βαρθακούρη και τέλος πάντων να το σταυρώσουμε τον άνθρωπο και αγιασμό να του... Δηλαδή είναι... Που αλλάξανε ζευγάρι, με ποιον το βάλαν τώρα το Χάρη. Με τον. Με άντρα είναι. Με άντρα είναι. Όλοι στα τώρα, ναι. Στα ίδιο νησιού. Δεν μπορεί να δύο κότσου μαζί. Τι φωνάρα ο Στέλιο Διονυσίου. Και φιλαράκι. Να βάλουν και τον Γρηγόρη Μπιθικό να κάνουν το τρίο που. Τι φωνάρα ο Στέλιο Διονυσίου, τρελαίνω με. Ελένη μου, να πούμε και ένα μπράβο στη Δίκη Δέτσικα που ήταν εκεί και έκανε τις δηλώσεις όλες κτλ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σα. Δικάκι μα και περαστικά στην κυρία Μάρα μα. Που χτύπησε το ποδαράκι της ευτυχώς. Η περώνη της όμως είναι καλά. Απέφυγε το χειρουργείο. Η περώνη της είναι μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε μία φορά ακόμα για σήμερα το διαγωνισμό μας, γιατί είναι μεγάλος, αξίζει και πραγματικά πρέπει να τηλεφωνήσετε πολλές φορές ή να στείλετε πολλά μηνύματα, γιατί η αγαπημένη μας Greco Strom μας φέρνει τα πιο ωραία στρώματα και τα πιο ωραία κρεβάτια στο χώρο μας, στο σπίτι μας. Αν θέλετε λοιπόν ένα ποιοτικό καινούριο στρώμα, η Greco Strom κάνει έκπτωση 50% σε όλα τα στρώματα της σειράς Body Topia, αλλά και έκπτωση 35% ταυτόχρονα σε όλα τα κρεβάτια. Black Friday μόνο στην Greco Strom, με τόσο μεγάλες εκπτώσεις. Μπορείτε να δείτε όλες τις προσφορές σε στρώματα και κρεβάτια στο grecostrom.gr και για τις αγορές σας άμεσα και με ασφάλεια στο shop.grecostrom.gr. 14999. Πολλά τηλέφωνα ή στείλετε πολλά μηνύματα, όπεν και το ονοματεπώνυμό σας και μια αποστολή στον ίδιο ακριβώς αριθμό. Αυτό το τηλέφωνο ή αυτό το μήνυμα
θα σας δώσει τη δυνατότητα να διεκδικήσετε και το μεγάλο μας δώρο, το Toyota Aygo X Cool & Go, την αυτοκινητάρα αυτή, τη βλέπετε, τη θέλετε, θα έρθει με πολύ αγάπη σε εσάς. Είναι το πιο τέλειο εξοπλισμένο αυτοκίνητο που μπορείτε να έχετε δικό σας. 14999, τηλεφωνήστε πολλές φορές. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε και έχουμε συνέχεια. Πολύ ωραία, έχουμε το Σάββατο Μπούμπουρα. Θα πάμε και λίγο ΜΑΔ, να δούμε ποιους συναντήσαμε εκεί. Έχουμε τη Σταματίνα την Τζιμτσιλή. Τρεμώ το χέρι σου να πείσω. Τρεμώ μακριά σου πώς να ζήσω. Τρεμώ δεν θέλω να ξαναγαπήσω. Φίτσα δύο φίλους, αλλά δεν τους θέλει. Έλεγα, κάτσε εδώ με την ΠΑΟΚ, τι ειδική ομάδα. Μην πεις κάνει τίποτα άλλο. Ο ΠΑΟΚ, παιδιά, ο ίδιος. Αυτή πρέπει να είναι. Ο δικέφαλος αετός πρέπει να αλλάξει το σήμα. Η τρούφα σε λευκό βγαίνει. Η τρούφα βγαίνει σε ήσυχο. Η τρούφα βγαίνει σε ό,τι βλέπετε. 5 λεπτά νωρίτερα να ερχόσασταν. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ελπίζουμε να έχετε μία όμορφη Κυριακή, να είστε καλά, να έχετε ξυπνήσει όμορφα, να κάθεστε αναπαυτικά στον καναπέ σας, να βλέπετε Open Weekend, αυτά τα τρία γλυκά προσωπάκια. Να πούμε και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά αρχικά στην τηλεόραση. Ήμουν Παγκόσμια Μέρα Τηλεόραση σήμερα. Σήμερα, χρόνια πολλά. Επίσης, σαν σήμερα δεν είναι που ξεκίνησε και η ΕΡΤ. Ήδη λέω χαζομάρες. Νοέμβριο του 60. Μπορεί το 66. Και επίσης, καλά, είναι και μεγάλη γιορτή, βεβαίως, στα σώδια της Θεοτόκου. Η Μαρία μας δεν γιορτάζει. Χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει. Όχι, το 15 Αύγουστο. Είναι λοιπόν, διάφορες που γιορτάζουν. Βέβαια, πολλές. Αλήθεια λες. Πάμε σε ένα ωραίο θέμα, το οποίο είδαμε τη συνέντευξη του Αντώνη Ρέμου χθες από την Άνιση Παραδεσανού και την εκπομπή «Αυτό είναι Σαββατοκύριακο» εδώ στο Open. Ο Αντώνης Ρέμος, λοιπόν, μίλησε στη συνέντευξη παραχώρηση στην Άνση για τον Πέτρο Φιλιππίδη, με τον οποίο είχαν πολύ φιλικές σχέσεις πάρα πολλά χρόνια. Αυτό το γνωρίζαμε όλοι. Ναι, δηλαδή και εγώ τους έχω συναντήσει πάρα πολλές φορές έξω και τα λοιπά να κάνουν παρέα. Πάμε να δούμε όσα πολύ ενδιαφέροντα είπε για τη σχέση του αυτή και για την εξέλιξη αυτών των υποθέσεων. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης αυτή τη στιγμή είναι προφυλακιστέος. Όλη αυτή η κάθαρση που έγινε στον χώρο των ηθοποιών τον καιρό της καραντίνας. Δεν έγινε κάθαρση, καμία κάθαρση. Τι, το ότι συνέβη ένα γεγονός το οποίο... Έχουμε δύο προφυλακισμένους ηθοποιούς. Ναι. Ναι, αυτό θα μου επιτρέψεις να πω ότι επειδή είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, με στεναχωρεί και με χαροποιεί ταυτόχρονα. Με χαροποιεί γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο από όπου και αν προέρχεται μια κατάχρηση εξουσίας είναι κατακριτέα. Και με στεναχωρεί που ένας εκ ταυτών είναι άνθρωπος τον οποίο τον γνωρίζω προσωπικά και έχω μέσα στην ψυχή μου, τον έχω σαν φίλο μου μέσα στην καρδιά μου. Αναφέρεσαι στον Πέτρο Φιλιππίδη, φαντάζομαι. Ναι. Και αυτή τη στιγμή, αν όλα αυτά είναι αλήθεια, ο καθένας μας πρέπει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των λαθών του. Θα πρέπει να μιλήσει η δικαιοσύνη και μετά να πούμε αν έγιναν τα πράγματα έτσι ή έγιναν αλλιώς. Εγώ δεν ξέρω, εγώ η προσωπική δική μου προσωπική άποψη για τον Πέτρο είναι ότι ήταν ένα καταπληκτικό παιδί. Δεν μπορούσε να ξέρω τι είναι στα εσωτερικά του και στην προσωπική του ζωή. Προφυλακισμένος, να το διορθώσω, γιατί είπα προφυλακιστέως πριν. Ναι. Κάπου εδώ έρχεται και επιβεβαιώνεται η συνέντευξη που είδαμε χθες από τον Ζαχαρία Ρόχα. Αυτό πήγα να πω και εγώ. Που είπε ότι καλό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις, ό,τι σχέση και αν έχεις, ό,τι και αν πιστεύεις για έναν άνθρωπο, να το κρατάς για τον εαυτό σου. Δεν χρειάζεται στην παρούσα χρονική στιγμή να μιλάει κανείς. Όσο καλός και αν πιστεύει ότι είναι ο Χ. Πέτρος Φιλιππίδης, ο οποιοδήποτε είναι αυτή τη στιγμή σε κατάσταση, σε μια διαδικασία για να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τις κατηγορίες αυτές. Και κάτι άλλο όμως ο Ζαχαρίας Ρόχας, σταματήστε να ρωτάτε τους ανθρώπους τη γνώμη σας για τον Πέτρο Φιλιππίδη. Κάτσε, συγγνώμη τώρα, περίμενε. Πήγε η Νάνση ή ο καθηγητής. Ναι. Ξέρει τι σχέση έχει ο Αντώνης Ρέμος με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Όλοι το γνωρίζουν αυτό. Μα θα ρωτήσεις καλούς τους φίλους. Μα θα ρωτήσεις καλούς τους φίλους τι θα σου πούνε, ότι είναι ο Σατανάς. Όχι, αλλά θα σου πούνε ότι στην παρούσα φάση. Να αποστασιοποιηθείς. Πέφτω από τα σύννεφα, δεν θέλω να μιλήσω, δεν μπορώ. Αλλά. Το καλό παιδί είναι το φάουλ. Όταν είσαι συναισθηματικά εμπλεκόμενο και έχει υπάρξει φίλο με έναν άνθρωπο, καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή την κομβική στιγμή για την ζωή του, του φίλου σου, του ανθρώπου που έχει περάσει κάποιες στιγμές, που έχει γνωρίσει την καλή του πλευρά. Που μάλιστα δεν ήξερε και την κακή του πλευρά. Αν όλα αυτά που, για τα οποία κατηγορείται είναι αλήθεια αυτό και καταδικαστεί και τα λοιπά από τη δικαιοσύνη. Αυτό κατάλαβα. Είσαι σε μια δύσκολη θέση. Δηλαδή, προσπαθείς μέσα σου εκεί να πεις τη γνώμη σου, κρατώντας μια ισορροπία,
που απλά είναι η στιγμή τέτοια που δεν μπορείς να το κάνεις. Το καλύτερο είναι το ιδανικότερο είναι να μην το σχολιάζουν καθόλου. Όμως ερωτώνται συνεχώς ασταμάτητα και πολυβολητά. Λαμπρό, διαφωνώ σε αυτό. Δεν υπάρχει κακή ερώτηση ούτε χαζή ερώτηση. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Εγώ πιστεύω ότι. Δεν είπα ότι είναι χαζή ερώτηση. Ναι. Είπα... Ούτε άτοπη, ούτε άσχοπη. Δεν υπάρχουν. Αυτή δεν ήταν χαζή ερώτηση. Ούτε πει ότι είναι ρητορική ενδεχομένως η ερώτηση. Ούτε ρητορική. Ότι κάνει αυτή την ερώτηση. Για είναι μια ερώτηση που την απευθύνουμε. Πάνω και... κάτω περιμένει την απάντηση, αυτό εννοεί. Την απευθύνουμε και ξέρουμε πως ό,τι και αν ξεστομίσει ο άλλος είναι θέμα. Όχι. Όχι απαραίτητα. Όχι, διαφωνούμε. Όχι απαραίτητα. Ό,τι και αν ξεστομίσει. Θα ήταν καλή είδηση, θα ήταν μια καλή είδηση αν έλεγε ότι παιδιά, ξέρετε κάτι. Ναι, εγώ με αυτόν τον άνθρωπο είχα μια σχέση, αλλά στην παρούσα φάση δεν θέλω να το σχολιάσω καθόλου. Ό,τι και αν έλεγε ο Αντώνης σε αυτό, ό,τι και αν απαντούσε, θα ήταν τίτλος. Ναι, αλλά τώρα λέμε ότι είναι αυτός ο συγκεκριμένος τίτλος που καλό είναι να μην υπάρχει. Ναι, που καλό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις. Αισθάνομαι ωραίος να ισορροπήσει. Είναι αποσπασματικός όμως. Να ακροβατήσει. Γιατί δεν βάζουμε στον τίτλο όλη του τη δήλωση. Παίξαμε όλο το απόσπασμα. Ωραία. Ο τίτλος όμως, κοιτάξτε, αν τώρα ανοίξει κάποιος τηλεόραση, θα δει αυτό το πράγμα. Ο Πέτρος Φιλιππίδης, πολύ καλό παιδί. Το είπε. Είναι μέσα σε εισαγωγικά φράση είναι. Δεν είναι. Δεν τα μεταφράζει. Είναι η φράση που είπε. Ναι, παιδιά, όμως έχει πει πριν από αυτό. Και άλλα τόσα. Και αυτά τα είπαμε και ακούστηκαν ξεκάθαρα όλα στον αέρα. Και λέμε, δεν λέμε ότι αυτή τη στιγμή ότι ο Αντώνης Ρέμος. Όχι, ρε φίλε, για να μην δούμε στον κόσμο κενά σημεία. Δεν λέμε ότι αυτή τη στιγμή ο Αντώνης Ρέμος έκανε κάτι. Τροπή του κεφτού του. Λέμε απλά ότι καλό είναι στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, όπως και ο ίδιος ο Αντώνης Ρέμος είπε, να περιμένουμε τι θα γίνει. Περισσεύουν αυτά τα σχόλια. Δεν χρειάζονται. Δεν χρειάζονται χαρακτηρισμοί. Και επαναλαμβάνω και υπερθεματίζω και ξαναμαναλέω ότι είναι πολύ δύσκολο άνθρωπος, γιατί που έχει εμπλακεί συναισθηματικά και έχει κάνει παρέα και έχει μοιραστεί πράγματα και έχει και έχει και έχει και έχει αυτή τη στιγμή σε μια τέτοια κομβική στιγμή στη ζωή ενός άλλου ανθρώπου να πάρει θέση για ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή πρέπει να ισορροπήσει το συνέστημα, το βίωμα, την αλήθεια, τις καταγγελίες, τη δικαιοσύνη, τα θύματα μέσα. Καταγραφή, όλο αυτό κόσμο, που μπορεί να αισθάνεται ένας άνθρωπος όταν δημόσια θα ανοίξει το στόμα του και θα πει τη γνώμη του για μια τέτοια υπόθεση. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όμως να βάλουμε τον εαυτό μας. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Αλλά. Το οποίο αλλά δεν αλλάζει το ότι συμφωνώ. Είναι ένα αλλά που λέει ότι να βάλουμε ο καθένας τον εαυτό μας, να πάρει 2-3 δικούς του πολύ κοντινούς ανθρώπους και να βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση. Να μπει στη θέση λοιπόν και μετά να αναρωτηθούμε αν εμείς απλά ξέρεις τι γίνεται. Αυτήν τη στιγμή, όπως είναι η κοινωνία, επειδή όλοι και δικαίως και σωστά κατά τη δική μου γνώμη την ταπεινή, είμαστε με την πλευρά των θυμάτων και των ανθρώπων οι οποίοι φέρεται να έχουν υποστεί τέλος πάντων αυτά τα εγκλήματα. Είμαστε λίγο ευαίσθητοι στο να ακούμε πράγματα τα οποία είναι καλά για τους ανθρώπους οι οποίοι καταγγέλλονται. Μαζί σου 1000%. Αυτό είναι που, από εκεί προκύπτει μια ιστορία και από εκεί μπορεί να προκύψουν τα σχόλια τα οποία είναι καλά, κακά. Καταλαβαίνω όμως τη δύσκολη θέση ενός ανθρώπου και ας μην ξεχνάμε ότι πάντα υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας. Δηλαδή, περιμένουμε όλοι με πολλή αγωνία να δούμε τι θα αποφανθεί. Μα ό,τι και λοιπόν, είναι καλά, δικαιοσύνη. Να αποστασιοποιήσεις σε τέτοιες περιπτώσεις, όλοι γνωρίζουμε τη σχέση του, να λες, OK, έπεσα από τα σύννεφα με όλο αυτό που συνέβη στον φίλο μου, στον κολλητό μου, στον αδερφό μου. Αυτό ξέρεις τι σου είπε αυτός ο άνθρωπος, σου είπε, ότι εγώ όταν φεύγω, κάνουμε μαζί παρέα, βγαίνουμε έξω 5 φορές την εβδομάδα. Πού να ξέρω τι κάνεις όταν δεν εσύ κλείνεις την πόρτα του σπιτιού σου και όταν είσαι μόνος σου στη δουλειά μπορεί σου. Μπορεί να ξέρεις, μπορεί και να μην ξέρεις. Δεν είναι απαραίτητο ούτε να ξέρεις ούτε να μην ξέρεις. Ναι, ναι αλλά δεν είναι απαραίτητο ούτε να ξέρεις. Ακριβώς, είναι το ίδιο λέμε. Αλλά όταν έχει πάρει τέτοια προβολή και τέτοια διάσταση ένα τέτοιο θέμα και μιλάμε για τεράστιο ζήτημα τώρα και έγκλημα. Αν αυτό όντως... λέω. Όλοι είμαστε με την πλευρά των θυμάτων. Λέω καλύτερα να μην μιλάς και να καταγγείλεις. Και φίλε Λάμπρο, να σου πω κάτι. Δεν άδειξε πάντως να έχει διάθεση να μην είναι με την πλευρά των θυμάτων. Όχι βέβαια, απλά δεν σε κάνει για αυτόν τον άνθρωπο. Απλά θα σου. Θα το πω για άλλη μια φορά, όπως το λέμε σαν παρέα εδώ όλοι, οι ερωτήσεις αυτές πρέπει να γίνονται μόνο και μόνο για αυτό που λέγαμε χθες. Για να μην σταματήσει ο κόσμος να ασχολείται με αυτό το θέμα. Μα λένε πρέπει ξεχαστεί. Να γίνονται, αλλά δεν μας αρέσουν κάποιες απαντήσεις. Δεν πάντα έχουμε όλα. Πρέπει να γίνονται, αλλά πρέπει να παίρνουμε και τις απαντήσεις. Γι' αυτό και γίνονται οι κουβέντες και γίνεται ο διάλογος για να βγάζουμε συμπεράσματά μας ολοκληρωμένα μετά. Νομίζω ότι ακούστηκαν όλα σε συγκεκριμένα. Ενδεχομένως όμως μπορεί να πάρουμε και απαντήσεις που δεν μας αρέσουν. Σαφέστατα. Ο καθένας έχει την ευθύνη των λόγων του και το δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του όπως εκείνος στη δημοκρατία έχουμε. Εννοείται. Όλες οι απόψεις είναι δεκτές. Λοιπόν, πάμε στο Σάβα Μπούμπουρα, ο οποίος έδωσε αποκλειστική συνέντευξη στη Βίκυ Ιδέτσικα. Μίλησε για τη συνεργασία του με την Ελένη Μενεγάκη. Μίλησε για το αν έχει διαμάχη με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Γενικά μας είπε πολλά. Μέχρι και για το unfollow που είχε κάνει στην Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Πού πάμε και τα θυμόμαστε. Πάμε να το δούμε. Εγώ, Ελένη, ήρθα χθες. Γιατί δεν με ενημέρωσε απλά κανένας να μην έρθω. Αλλά ήρθα και. Μιλά σοβαρά. Ναι, αλλά μόλις είδα ότι δεν είστε εδώ, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Αλλά έμεινα, πέρασα ωραία με τα παιδιά. Είσαι με την Ελένη, πώς νιώθεις? Είμαι με την Ελένη, με τον Δημήτρη, με την Ελιάνα και τον Θοδωρή και όλους τους συνεργάτες. Πάμε πάρα πολύ ωραία. Γουστάρω, ξυπνάω κάθε μέρα, λες και είναι. Πώς νιώθουν κάποιοι ότι
τελειώνει η Παρασκευή και το Σάββατο. Για μένα κάθε μέρα είναι σαν να έρχεται το Σάββατο. Με το Δημήτρη έχετε έτσι κοντρίτσες, πειράζεστε? Πειραζόμαστε, είμαστε της ίδιας λογικής και κουλτούρας, είμαστε συνομήλικοι. Έχουμε αυτή την ίδια λογική του χιούμορ και του τρόλ. Πέραμε πάρα πολύ ωραία με τον Δημήτρη. Δέσαμε παραδόξως πολύ καλά. Γιατί ξέρεις, δεν τον ήξερα πάρα πολύ καλά, δεν με ήξερα, αλλά ήρθε πάρα πολύ ωραία όλο αυτό. Φοβάσαι τον ανταγωνισμό, βλέπεις τα νούμερα της τηλεθέασης? Τα νούμερα τα παρακολουθώ. Τα νούμερα σου δείχνουν ακριβώς τι μπορείς να μετακινήσεις, τι μπορείς να κάνεις καλύτερα, τι πάει και τι δεν πάει. Νομίζω και καλό θα ήταν γι' αυτό το λόγο να τα παρακολουθούμε. Όχι σχετικά με το τι κάνει ο ανταγωνισμός και τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο για να περάσουμε τον ανταγωνισμό. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να γίνουμε καλύτεροι και να προσφέρουμε κάτι καλύτερο στον κόσμο. Εσύ τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που μπορεί να φέρει νούμερα σε μια εκπομπή? Το αληθινό, το αυθόρμητο, το πραγματικό. Τι είναι αυτό που δεν μπορείς καθόλου στην εργασία σου? Μπορεί να είναι, ας πούμε, να μην είναι ειλικρινής ο άλλος ή να είναι αγενής ή να είναι απότομος. Τι είναι αυτό που δεν σε αρέσει? Γενικά, σέβομαι ότι ο καθένας μπορεί να έχει μια άσχημη μέρα. Ναι. Και it's okay. Όλοι έχουμε άσχημη, όχι μόνο μια μέρα, και 100 μέρες μέσα στον χρόνο μπορεί να έχουμε άσχημες. Το θέμα είναι πώς αντιδρούμε εμείς στην άσχημη συνθήκη. Αρχικά στον εαυτό μας που okay. Αν είναι στον εαυτό σου okay, το θέμα είναι, ξέρεις, και στον κόσμο γύρω σου. Αλλά να σου πω την αλήθεια, δεν με ενοχλεί. Το συναισθάνομαι τον κάθε άνθρωπο, τον καταλαβαίνω και λέω θα μπορούσα να είμαι εγώ στη θέση του. Εσύ έχεις βιώσει ωστόσο bullying στη δουλειά? Bullying βίωσα μικρός. Μικρός, σχολείο και bullying και διαδικτυακό bullying που είναι πολύ της μόδας. Βιώνουμε και βιώνει και πολλοί κόσμος καθημερινά. Και εγώ μπορεί να ξαναβιώσω. Τα social media πλέον ξέρω ότι είναι το δικαστήριο της ζωής κατά κάποιο τρόπο. Είχε γίνει ένα περιστατικό που ήταν να κάνεις αναρρίχηση και ταυτόχρονα όταν έμαθες ότι το κάνεις αναρρίχηση ήρθε ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Ναι. Καταρχάς πώς γίνεται να σου ήρθε ένας λογαριασμός της ΔΕΗ 700 ευρώ? Κοίτα, ήταν κάτι ξεχασμένοι λογαριασμοί, δεν ξέρεις κάτι ένταντι, αυτά λίγο χάνονται, σε μετάφραση λίγο κάτι mail, γιατί πλέον δεν τα παίρνω και σε χαρτί για οικολογική συνείδηση. Ναι, τα παίρνω όλα σε mail, οπότε κάπου χάθηκα και μου ήρθε ένας λογαριασμός. Ξέρεις, η πρώτη αντίδραση λες είναι ένα όχ. Είχατε περάσει κάποια προβλήματα υγείας με την κορούλα σου πρόσφατα? Απλά πράγματα. Απλά εντάξει, ήταν άρρωστη και η κίνηθε και αρετή. Έπρεπε να νοσηλευτούν για μια-δυο μέρες. Ξέρεις, να πάρουν τα φαρμακάκια τους. Σωρούς και μια χαρά. Όλα καλά. Παρουσιάστηκε, ξέρω, παρουσιάστηκε από τα μέσα. Ξέρεις, είναι και οι τίτλοι τώρα αυτό το πράγμα. Δεν το γλιτώνεις ό,τι και να γίνει. Όχι, όλα οκ. Okay. Εσύ έχεις κάνει unfollow κάποιους ανθρώπους όπως είναι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου? Ξέρεις, νιώθω ότι λίγο πάει ο κόσμος να τσιμπήσει και λίγο την ίντρικα και λίγο το αυτό. Όπως έχω ξαναπεί και άλλους ανθρώπους έχω κάνει follow. Είναι απλά επειδή δεν μου αρέσει το content σε αυτό που βλέπω στο κινητό μου. Όπως και εμένα με κάνουν follow και με έχει πάρει φίλος μου να σου πω, μου λέει βαρέθηκα να βλέπω φαγητά μου, είμαι σε διατροφή. Σε πειράζει? Του τι να με πειράξει, άνθρωπε μου. Κάντε follow, κάντε όλοι follow. Δεν μας ορίζει το ποιους ακολουθούμε και ποιους ξανακολουθούμε στη digital ζωή. Μας ενδιαφέρουν οι φίλοι μας στην πραγματικότητα. Και φυσικά όλοι γνωστοί και αγαπημένοι είμαστε, αλλά δεν έχει νόημα τώρα αυτό για μένα. Πολλοί πιστεύω συνάδελφοί σου γενικότερα τους ορίζει κατά κάποιο τρόπο όλο αυτό με τα social media. Δικό τους θέμα εννοείται, βέβαια. Ο καθένας, τα πάντα στη ζωή έχουν να κάνουν με την οπτική του καθενός. Άλλη οπτική δική μου, άλλη οπτική δική σου, άλλη εικονολήπτη. Τον ευχαριστούμε πολύ. Είναι τόσο γλυκό παιδί ο Σάββας και εγώ αυτό που κράτησα. Πολλά κομμάτια του είναι πολύ ωραία και είναι τροφή για κουβέντα. Αυτό έτσι που μου έκανε εντύπωση είναι αυτό που είπε ότι τα social πιάνει το δικαστήριο της ζωής. Και όντως, παιδιά, έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή, άλλος λέμε κάτι, όσοι έχουμε έτσι δημόσιο λόγο, και μπαίνουμε στο Twitter να δούμε πώς σχολιάστηκε. Ή τι θα μου γράψουν από κάτω, τι σχολιάστηκε. Μια φωτογραφία όμως στο Instagram. Δηλαδή, μπαίνεις και βλέπεις. Όλοι το κάνουμε, νομίζω. Παίρνουμε και βλέπουμε τι θα έχουν πει γι' αυτό. Πώς κάνουμε, αλλά αυτό, όμως, το πόσο το αφήνεις να σε επηρεάζει έχει να κάνει με την οπτική τη δική σου και το κατά πόσο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν επηρεάζεται μόνο ναι, το πόσο σε επηρεάζει, όχι αν σίγουρα σε επηρεάζει. Πόσο ευτυχισμένοι αλλά το πόσο πολύ, είναι το πόσο οι άνθρωποι λίγο που δεν επηρεάζονται ή δεν το κάνουν ή υπάρχει το πόσο που κλείνουν τα σχόλια, οπότε ναι, δεν υπάρχει επενεργοποίηση και το έλεγε πολύ ωραία μέσα σε αυτά που είπε και συζήτησαν την προηγούμενη εβδομάδα Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος είπε ότι είχε απενεργοποιήσει τα σχόλια από το Instagram του και ετοιμάζεται μάλιστα μέσα στο 22 να κλείσει τελείως και το account του. Γιατί το τι γίνεται από κάτω από μια ανάρτηση
με το άρρωστο μυαλό ή το πειραγμένο μυαλό. Υπάρχει ανθρωποφαγία. Υπάρχει ανθρωποφαγία και κρύβονται πίσω από fake προφίλ πολλοί. Και δεν λέμε τώρα αν είναι ωραία το φόρεμα. Παιδιά, ακούστε όμως λίγο. Και υπάρχει την πίκρα. Υπάρχει αυτό, αλλά υπάρχει και το άλλο. Υπάρχει και το ότι αν δούμε μερικές φορές τα σχόλια που γράφουν κάποιοι σε εμάς αποστασιοποιημένοι, ίσως βρούμε και κάποια πράγματα στα οποία δεν είμαστε αλάθητοι. Καλή κάνουμε λάθος, έτσι. Και μπορούμε να διορθώσουμε κιόλας. Είναι η πλευρά της ανθρωποφαγίας και του βρίζω και κάνω κεράνο. Σημασία έχει πώς σου γράφει κάποιος κάτι. Σαφώς. Και αν μου πει η μπλούζα που φοράς δεν είναι ωραία, δεν θα με ενοχλήσει. Αν μου πει η μπλούζα που φοράς που δεν είναι ωραία και πώς είσαι έτσι, είσαι σαν μπάζο. Και να σου ρίχνει και κατάρες και κακό. Και ποιος είναι αυτός που το γράφει. Ναι. Και με ποιο τρόπο. Δεν τον ξέρει αυτό. Παιδιά, θα πω ότι αν δεν μας αρέσει. Έχει δεχτεί σοβαρό διαδικτυακό μπούλινγκ και μάλιστα πρόσφατα. Έτσι. Δηλαδή, αν διάβαζε κανείς τα σχόλια που είχε. Είχε μια άτυχη στιγμή. Περίπου. Ό,τι και να ανελάβρω μου, δεν μπορεί να εύχεσαι να καταργέσει τον άλλον να πάθει δεν ξέρω τι κακό. Και αν δεν έχει. Αυτό έχει περάσει. Τι λέμε τώρα. Αν δεν έχει περάσει να βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα στα social, πίστεψε με, δεν μπορεί να καταλάβει. Έχω περάσει 2-3 φορές πάρα πολύ άσχημα με κατάρες για τον τάφο του παππού μου. Τι εννοεί και να μπω μέσα. Πλάκα μου κάνει τώρα. Για όμω και να έχει. Σιχούλα μου, δεν το λέω σε ένα σαλάμπρο. Λέω ότι στην κουβέντα που κάνουμε, αν δεν έχει νιώσει πώ είναι να παίρνει τόσο μαζικά μηνύματα. Με κατάρες και βρισχές. Και δεν μπορείς να καταλάβεις. Πόσο να μη σε νοιάζει καθόλου. Πόσο εγώ δεν έχω γνωρίσει την πορεία μου όλα αυτά τα χρόνια έναν άνθρωπο. Εμένα. Εργαζόμουν σε 2-3 παράλληλες δουλειές και στέλνανε στο People του περιοδικού Greece και στέλνανε στο αμερικάνικο People ότι ο διευθυντής σας στην Ελλάδα είναι έτσι, είναι αλλιώς κτλ. Χιλιάδες μηνύματα. Πόσο δεν με νοιάζει. Δεν σου λέγανε Λάμπρος. Από Ελλάδα. Κατάρες. Παιδιά, ας τα κλείσουμε τότε τα social. Δηλαδή, πραγματικά, άμα δεν μας κάνουν τόσο πολύ. Γιατί είναι και σαν μια δικιά μας μετά η ιστορία ότι δεν το θέλουμε, αλλά πάμε και κάνουμε συνεχόμενα. Δεν θέλω να πάμε να σε φτιάξω, να κλείσει η ιστορία. Να πάμε να δούμε την αγαπημένη μας εταιρεία Ντίντο και τα φανταστικά αυτά καλλιντικά. Γεια σας, κορίτσια όμορφα. Γεια σας, καλημέρα. Έχουμε τη Μάρα και την Σέβη. Και τη Σέβη για να δούμε, κορίτσια μου, πώς θα γίνουμε όμορφες, πώς θα ετοιμαστούμε. Γιατί η χριστουγεννιάτικη περίοδος έρχεται σιγά-σιγά. Όλοι λίγο πολύ θα βγούμε ένα βραδάκι και θέλουμε να μάθουμε τα μυστικά. Πώς μπορούμε να αναδείξουμε τα δυνατά μας σημεία και να γίνουμε όμορφες και ποιο είναι το ασφαλές, ωραίο βραδινό μακιγιάζ. Τέλεια. Λοιπόν, αρχικά να συστηθώ. Είμαι η Μάρα Βαρβάκη, αισθητικός με εξειδίκευση στο μόνιμο μακιγιάζ και επίσημη make-up artist της εταιρείας Dido Cosmetics. Μας αρέσουν πολύ τα Dido. Η Dido Cosmetics είναι μια ελληνική εταιρεία όπου παρασκευάζονται τα προϊόντα της στην Ελλάδα και επιλέγει πρώτες ύλες άριστης ποιότητας. Καλέ, δες εδώ χρώματα. Δες νεκτάρι, δες λίγο. Δες τώρα αυτό το γαλάζιο εδώ, το μπλε ρουά. Υπάρχουν αυτά τα χρώματα, τα τέλεια. Ναι. Έχει πολλές χρωματικές παλέτες και πολλές υφές σκιές. Έχουν πολύ καλή χρωματική απόδοση και είναι μεγάλης διάρκειας. Υπάρχουν και σε matte και σε γυαλιστερές και σε μεταλλιζέ. Και wet and dry. Έχουμε δοκιμάσει σήμερα στο make-up που προτείνω ένα εορταστικό και πολύ έτσι. Απλό ταυτόχρονα. Εννοώ όχι, εύκολο στο να το κάνει. Ναι, ότι κάποια. Όλες οι γυναίκες μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Αυτό έχω χρησιμοποιήσει αυτή την παλέτα. Έχω βάλει στη βάση το κάτω βλέφαρο, αυτήν εδώ τη σκιά, και έχω παίξει στη γωνία με αυτήν εδώ. Λοιπόν, επίσης, θέλω να πω ότι η Dido επιλέγει πολύ προσεκτικά τα συστατικά της. Και επειδή τα καλλιντικά μας ουσιαστικά αφομοιώνονται στον οργανισμό μας, τα κραγιόν που χρησιμοποιούμε ουσιαστικά επειδή τα τρώμε, εκτός από χρώμα, προσφέρει και ενυδάτωση και θρέψη στα χείλη. Είναι πολύ σημαντικό. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι είναι ανεξίτηλα και σταθερά και δεν φεύγουν. Μπορείς να δώσεις ένα φυλάκι λίγο στο. Α, δεν έμεινε τίποτα, οπότε, παιδιά, το από τη μάσκα δεν γίνεται τέλειο. Έτσι. Α, από τη μάσκα, σωστά. Ναι, υπάρχει μια ταλαιπωρία τώρα σε όλες τις γυναίκες με την πανδημία. Πολλές τώρα με τη μάσκα δεν τολμάς να βάλεις κραγιόν. Γι' αυτό το λόγο. Εγώ λατρεύω το κόκκινο κραγιόν και θέλω όταν βγω να φοράω το κόκκινο. Με τη μάσκα γίνομαι τώρα όμως θα μπορείς. Τώρα με την Dido μπορώ. Με την Dido μπορείς και είναι το νούμερο 13. Είναι και το ωραίο το κόκκινο. Επίσης, επειδή έχει τώρα matte αποτέλεσμα, υπάρχει και το liquid εδώ που μπορούμε να βρούμε που είναι διάφανο, που και αυτό είναι πολύ σταθερό. Και να κάνεις και Ελλάδα, ναι, και προσφέρει μια ενυδάτωση. Για βάλε λίγο αυτό να το γυαλίσουμε και ωραίες τερακότες, βλέπω εδώ, ωραία ρούζ. Δες τώρα τι ωραία χρώματα είναι αυτά. Αυτή είναι μια παλέτα που έχει και πούδρα και τερακότα και ρούζ από ό,τι βλέπω μέσα. Ναι.
Βολεύει πάρα πολύ τις γυναίκες οι οποίες μας βλέπουν από το σπίτι να ξέρουν ότι είναι και σε πολύ προσιτές τιμές, διότι είναι εργοστάσιο και είναι από την παραγωγή στην κατανάλωση. Πολύ σημαντικό. Και επειδή είχαμε και την Black Friday, συνεργάζεται η έκπτωση που έχουμε μείον 20% σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και στο dindocosmetics.gr. Εποφεληθείτε της προσφοράς. Άρα λοιπόν, Μάρα, για να έρθουμε εδώ στο κορίτσι μας για ένα βραδινό, λαμπερό, γκλάμουρους μακιγιάζ. Βάζουμε μια ωραία μεταλλική, ωραία σκιά, έτσι φωτεινή. Έχω χρησιμοποιήσει αυτό εδώ το make-up, το νούμερο 3, το οποίο είναι λεπτόρευση υφής. Έχει ανάλαφρη αίσθηση. Έχει ανάλαφρη αίσθηση. Έχει φυσική ομοιομορφία, λάμψη. Και είναι πολύ λαμπερό το αποτέλεσμα. Προτείνω. Ωραίο δέρμα. Το πολύ σημαντικό είναι η βάση να είναι αλαβάστρινη, γιατί εδώ τη Σέβη που βλέπω από κοντά είναι φανταστική. Είναι πολύ σημαντικό επίσης και για τις γυναίκες που μας βλέπουν από το σπίτι το ότι να ταιριάζουμε, γιατί πολλές παρατηρώ ότι τελειώνει το make-up σε αυτό εδώ το σημείο και φαίνεται μια διαφορά απόχρωσης. Καλό είναι λοιπόν ανάλογα το ρούχο που φοράμε να το τελειώνουμε το μακιγιάζ, το make-up και να το... Γύρισε μου λίγο να το σβήνουμε, να το φλουτάρουμε. Και να το σβήνουμε μέχρι τέρμα, στο λαιμό και τον ντεκολτέ, ούτως ώστε να μην έχει διαφορά απόχρωσης. Στην εταιρεία Dindo λοιπόν θα δείτε τα πάντα από ωραία lipstick, ωραίες σκιές, ωραίες τερακότες, ωραίες πούδρες, φανταστικά make-up, προϊόντα λάμψης, τα πάντα από ό,τι βλέπω επίσης, εδώ πέρα, μολύβια. Υπάρχει και το σετ της τετράδας που μπορούμε να κάνουμε τους συνδυασμούς στην ανοιχτή απόχρωση και στη σκούρα. Τέλειο. Χρωματιστά μολύβια ωραία για τα μάτια που είναι πολύ στυλά τα κορίτσια μου. Και εμείς λοιπόν με την Dindo σας κάνουμε δώρο, γιατί ξέρω ότι αγαπάτε τα δώρα. Και θέλω τρεις τυχερές από εσάς να έχουν όσα περισσότερα προϊόντα μπορούν από την αγαπημένη μας εταιρεία στο σπίτι, να πειραματιστούν, να νιώσουν όμορφα και να ανανεωθούν. Θα κερδίσουν λοιπόν τρεις τυχερές από μία δωρεπιταγή αξίας 60 ευρώ για να μπουν μέσα στο site της Dindo και να αγοράσουν ό,τι θέλουν. Αν μπείτε τώρα στο Instagram μας, ακολουθήστε τα βήματα που θα δείτε κάτω από το post που θα ανεβάσουμε με τα προϊόντα της Dindo και τρεις τυχερές θα πάρουν αυτές τις ωραίες δωρεπιταγές για να αγοράσουν ό,τι θέλουν. Και πιστέψτε με, θα βρείτε τα πάντα, πραγματικά. Αυτό είναι το post, το βλέπετε. Μπείτε να ακολουθήσετε τα βήματα, like στη φωτογραφία, follow Dindo Cosmetics, follow Open Weekend το λογαριασμό μας και η κλήρωση θα γίνει αύριο. Ξέρω ότι το δώρο το θέλετε πολύ, μπείτε να το διεκδικήσετε. Το highlighter επίσης μπορούμε να το τονίσουμε εδώ στα ζυγωματικά, αλλά και στα κόκαλα. Θέλω να τις βάλεις και λίγο εδώ στην καρδούλα. Όλα τα ξέρεις, βλέπω ενημερωμένη σε βρίσκω, Ελένη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρα. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και την Dindo. Εμείς θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγα λεπτά. Μείνετε κοντά μας. Τώρα ξεκινάει το καλό. Τώρα ζεσταθήκαμε. Μεγαλύτερες κομματάρες του 20ου αιώνα. Είναι ένα τεράστιο τραγούδι το οποίο έχει πολύ μεγάλη ιστορία και αν η Σάνι Μπαλτζή που έγραψε αυτό το συγκλονιστικό στίχο δεν είχε βάλει μέσα. Λάχης Παπαδόπουλου. Λάχης Παπαδόπουλος, βεβαίως. Η φράση ψυχουλάκια από σνακ ήταν αυτή που δεν άρεσε καθόλου στο Βασίλη Καρά και γι' αυτό και δεν το είπε. Απίστευτο. Το τραγούδι όμως αυτό θα είχε καταλήξει στο Βασίλη Καρά. Αλήθεια. Και η φοβερή φωνάρα που το ήθελε αυτό το τραγούδι και δεν το είπε είναι η Ελένη Δήμου. Αλήθεια, και ναι, στη Δήμου θα πήγαινε πολύ. Αλλά νομίζω ότι επειδή το έχουμε συνηθίσει με τη χαρακτηριστική φωνή του Χρήστου Δάντη, δεν είναι ένα τραγούδι που θέλεις να τα ακούσει από άλλον. Θέλεις να τα ακούσει από τον Χρήστο Δάντη αυτό το τραγούδι. Γιατί έχει μια μοναδική χρειά, νομίζω παρόμοια της δεν υπάρχει στο ελληνικό ρεπερτόριο. Συμφωνούμε. Και έχει σταμπαριστεί από αυτό τον τραγούδι. Τον συνάντησες, λαμπρούκο μας. Λοιπόν, τον συνάντησα τον Χρήστο για ακόμα μία φορά. Τα είπαμε πολύ ωραία. Έχει τις απόψεις του και τις εκφράζει χωρίς φόβο και πάθος σε ό,τι αφορά τους χειρισμούς για τον κορονοϊό, για τα εμβόλια. Βγαίνει και δηλώνει ευθαρσώς τη θέση του έτσι, υπέρ του εμβολιασμού. Μας λέει ότι και τέταρτο και πέμπτο και έκτο εμβόλιο εγώ θα το έκανα. Όποιος είχε λίγες αντιστάσεις στην αρχή, νομίζω ότι τώρα για να... Με όλα αυτά που συμβαίνουν, έχουν καθεί αυτές οι αντιστάσεις. Εννοείται. Και ποια είναι υπέρ του εμβολιασμού. Μας μιλάει για δύσκολες στιγμές της ζωής του. Πριν από λίγους μήνες έχασε τον αδερφό του.
με τον οποίο τους συνδέει πολύ μεγάλη αγάπη φυσικά. Και για ένα άγνωστο περιστατικό το οποίο είχε με τη Βίκη Μοσχολιού, είχαν δουλέψει μαζί με τη Βίκη Μοσχολιού και κάποια στιγμή λέει κάπως είχαν λίγο παραλίγο να πάρω τα μυαλά μου αέρα, αλλά η Βίκη Μοσχολιού με βοήθησε στο να το κράτησω. Πάμε να το δούμε. Δεν υπάρχει Θεός, μάλλον πέθανε. Κι αν υπήρξε ποτέ μας την έκανε. Μας παράτησε να είναι πιο ανέτος. Προβληματίζεσαι που ακόμα είμαστε πίσω, ας πούμε, στο στόχο του εμβολιασμού? Δεν είμαι σίγουρος ότι υπήρξε μια λάθος διαχείριση από την πλευρά των ηθινόντων, δηλαδή της κυβέρνησης συγκεκριμένα, στο τι είναι το εμβόλιο, αν είναι σωστό, αν δεν είναι σωστό. Δεν υπήρχε μια σαφής οδηγία αν θα κάνουμε μία, δύο, τρεις δόσεις ή όχι. Εγώ είμαι έτοιμος, ας πούμε, να κάνω και τετάρτη και πέμπτη, αν χρειαστεί. Βασικό μου πιστεύω είναι ότι αν δεν υπήρχαν τα εμβόλια, θα πρέπει να ήμασταν κρεμασμένοι ακόμα στα δέντρα και να πεθάναμε στα 30-35. Τα δω όλα και στα μάξι μου κοιμάμαι. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα φετινό και τον τελευταίο 1,5 χρόνο που απασχολεί, που είναι κίνημα MeToo και μια δική σου παλιά γνώριμη και τώρα είναι γνώριμη βεβαίως, η Λίτσα Γιαγκούση, έκανε μια επώνυμη αναφορά για ένα περιστατικό που είχε γίνει με τον Μάκη Χριστοδούλο. Δεν το γνωρίζω, όχι, το περιστατικό ακριβώς. Γνωρίζω όμως από εκείνη ότι ο χρόνος της από 40 λεπτά έγινε 10. Αυτό όταν υπάρχει μια συμφωνία εξ αρχής, κακό είναι να μην την τηρείς. Η κοπέλα είχε κάποιο παράπονο από την διεύθυνση, τον επιμελητή προγράμματος, που στην περίπτωση αυτή ήταν ο Μάκης Χριστοδούλο, σαφέστατα θα μιλώ. Αισθάνεσαι ότι έχουμε να ακούσουμε κι άλλα το τραγούδι και πιο σοβαρά? Θα ακούσουμε πάρα πολλά και πιστεύω ότι θα δούμε και πάρα πολλά. Και οι κακές συμπεριφορές δεν ήταν εντελώς ανοιχτές, δηλαδή πολλές φορές δεν τις παίρνεις χαμπάρι. Πολλές δηλαδή, φορές ο συνάδελφος, ας πούμε, σου συμπεριφέρεται άψογα και υπάρχει από πίσω ένα κύκλωμα ανθρώπων το οποίο κατευθύνεται είτε από τον ίδιο είτε αυτόβουλα που σου σκάβει το λάκκο. Εσύ 30 χρόνια και ένιωσες κάποιον να προσπαθεί να σε βλάψει, έτσι? Εννοείται ότι όλα στη δουλειά αυτά είναι... Όταν έχεις πάντα κάποιον από πάνω σου, εννοείται ότι, ότι τα ξέρουμε στη δουλειά αυτά. Συμβαίνω. Ναι. Εσύ από την άλλη πήγες ποτέ να ξεφύγεις, να αισθάνθηκες κάποια έπαρση ή κάτι να... Αυτά τα νιώθεις, αλλά ποτέ δεν συμπεριφέρθηκα χωρίς σεβασμό σε παλιότερους ανθρώπους από μένα. Θα θυμηθώ τώρα ένα περιστατικό που είχα συνεργαστεί με τον Γιάννη Πουλόπουλο και τη Βίκη Μοσχολιού με τον Γιάννη Σπανό. Ο επιχειρηματίας έκανε δύο αφήσεις. Στη μία έβαλε δίπλα στο Γιάννη Πουλόπουλο εμένα και δίπλα στη Βίκη Μοσχολιού έβαλε τον Γιάννη Σπανό. Και θυμάμαι ότι είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ η Βίκη, γιατί ένιωσε αδικημένη από αυτό. Με πήρε στο καμαρίνι λοιπόν και με συμβούλεψε και μου λέει: Χρήστο μου, δεν μπορεί να τα κάνεις αυτά. Μου λέει: Δεν σου κάνει καλό που είσαι δίπλα στον Γιάννη. Θα έπρεπε να είμαστε εγώ και ο Γιάννης σε μια φύσα. Και στην άλλη εσύ με τους υπόλοιπους. Η πιο μικρή, λοιπόν, ας πούμε. Ναι. Και της λέω: Βίκη μου, δεν είχα καμία σχέση με αυτό το πράγμα. Δηλαδή η γυναίκα έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Και θυμάμαι ότι και μόνο που μου έκανε αυτή τη συζήτηση στο καμαρίνι της, δεν τολμούσα να της πω ούτε καλησπέρα. Δηλαδή ντράπηκα τόσο πολύ που δεν τολμούσα να της πω ούτε καλησπέρα την επόμενη σεζόν. Ναι. Την επόμενη σεζόν. Γιατί με είχε πιάσει και μια έτσι έπαρση για λίγο και μου είπε: Οι δημοσιογράφοι θα σε πολεμήσουν με αυτό. Και τους λέω: Βίκη μου, δεν με νοιάζει. Και στο φινάλε. Να σε πω σε κάτι άσχημο που συνέβη πριν λίγο καιρό. Έχασε τον αδερφό σου. Όταν χάνεις οικείου σου, συγγενείς, καθένας που φεύγει σε κάνει να νιώθεις και πιο μόνος σου. Έχω χάσει αρκετούς και είναι επίπονο, είναι άσχημο. Και στο φινάλε, ποιος μας κρατάει. Ένα τραγούδι ακόμα είναι ο τίτλος της νέας εκπομπής που θα κάνει στο Open, ο Γιώργος Θεοφάνους. Νιώθω ότι με τίμησε με τον τίτλο αυτόν. Γιατί παρέα με τον Βασιλικό που λένε ποτίζεται και η γλάστρα, έτσι. Γιατί κάναμε ένα τραγούδι με τον Γιώργο, το οποίο έχει αντέξει πάνω από... όχι πάνω, περίπου 18 χρόνια είναι τώρα. Και είμαι σίγουρος ότι θα φιλοξενήσει ανθρώπους και θα τους συμπεριφερθεί όπως τους πρέπει. Κι αν στο φινάλε ζαλίζει αυτό το πάθος, όταν στο τέλος αυξίζει, α
Και ακούγοντάς τον, αυτό που σκέφτεσαι, γιατί σκεφτόμουν τώρα το περιστατικό με τη Μοσχογιού και τον Πουλόπουλο, όντως μπορεί κάποιος μεγαλύτερος από σένα κάποια στιγμή να λέει κάτι για να σε προστατεύσει, γιατί όντως η σύγκριση με έναν ογκόλυθο της μουσικής, το Γιάννη Πουλόπουλο, ήταν άνηση και άδικη ενδεχομένως για τον Χρήστο Δάντη τότε. Φυσικά, με ρωτάμε το περιέγραφε, που μιλάμε για ένα περιστατικό που είχε γίνει πριν, ξέρω εγώ, 20 πόσα χρόνια. Ακόμα έβλεπες, κοίτα τώρα τι έγινε, δηλαδή κοντζά Μοσχολιού. Πάντως, παιδιά, να σου πω κάτι. Ακόμα και αν ήταν άδικο για τη Βίκη Μοσχολιού αυτό. Και ακόμα και αν η ίδια το είπε για το δικό της το καλό. Η στάση του Χρήστου Δάντη απέναντι σε αυτό και το πώς σεβάστηκε τους καλλιτέχνες που έχουν τέτοια ιστορία πίσω τους. Είναι και η μεγάλη διαφορά, θέλετε, με τα παιδιά που, με κάποια παιδιά, μην είμαι αδικός, που βγαίνουν τώρα στο ελληνικό τραγούδι και που αισθάνονται πως έχουν έρθει και έχουν αρπάξει ξαφνικά τη δύναμη από πού δεν ξέρω κι εγώ. Γιατί θα μπορούσε να είναι άλλο στη θέση του Χρήστου Δάντη και να πει τι κάθεται και μου λέει. Μπράβο. Τώρα. Δεν κατάλαβα, γιατί να μην το ζήσω να είμαι στην αφίσα με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Είναι αυτό όμως που λέμε ότι τότε, επειδή τα μέσα για να προβάλλει κάποιο τη δουλειά του και να βγει ένα νέο καλλιτέχνη και να γίνει ευρέω γνωστό ήταν πολύ περιορισμένα. Ήταν σπουδαία δουλειά να κάνει δίσκο τότε να βγει σαν καλλιτέχνη. Έχει βγει ο Δάντη τότε το 1990 με το ταχυλικά αποτυπώματα και πριν βγάλει δικό του δίσκο είχε κάνει μία-δύο συνεργασίες περάσματα σε άλλους δίσκους. Δεν είναι όπως τώρα που μπορεί να βγει ο καθένας να κάνει την παραγωγή του, να κυκλοφορήσει. Οι εταιρείες βγάλανε σπάνια δίσκους. Άλλος κόσμος ήταν τότε, άλλη η μουσική βιομηχανία. Και αυτό που είπε για τον καλλιτεχνικό χώρο ακόμα, είναι αυτό που λένε πολλές φορές θεατράνθρωποι, που λένε δεν συμβαίνουν μόνο στο θέατρο αυτά, συμβαίνουν και στο τραγούδι κακοποιητικές συμπεριφορές. Και εκεί αισθάνομαι εγώ, σε όλους τους χώρους, ότι είναι μια καλή αφορμή να πέσει λίγο φως και να δούμε καταστάσεις, συμπεριφορές, οι οποίες δεν ήταν σωστές και ήταν άσχημες για τους ανθρώπους. Το λένε πολλοί και νομίζω, μας το είπε και ο Χρήστος, ότι θα ακούσουμε πάρα πολλά. Και θα μάθουμε και θα μάθετε πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς και από το χώρο του τραγουδίου. Ίσως δεν είναι τόσο κακοποιητικά σεξουαλικά, είναι όμως πολύ κακοποιητικά ψυχολογικά, κακοποιητικά μειωτικά. Κακοποιητικά. Η Λάμπρο μου δεν έχουμε μάθει κάτι ακόμα, δεν έχει ανοίξει ένα στόμα ακόμα για να ανοίξουν και τα υπόλοιπα στην πορεία. Θα γίνει. Είναι πράγματα αυτό που λέμε δείχνουν. Ότι από τη μία είναι, OK, καταλαβαίνω αυτό που συζητούσαμε πριν, ότι η ερώτηση αυτή πρέπει να πάψει να γίνεται μπλα μπλα μπλα, γιατί ο καθένας λέει τη γνώμη του. Απ' την άλλη, είναι ότι αποσιωπάς με αυτήν την στάση ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Και μια πολύ σημαντική στιγμή στην ιστορία που μπορούν να ανοίξουν όντως τα στόματα. Και να απελευθερωθούν ψυχές. Το πιο σημαντικό. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Λαμπρό, και εσένα πάρα πολύ μου άρεσε αυτή η κουβέντα σας. Κάθε φορά που σε βλέπω με τον Χρήστο Δάντη, μου αρέσεις. Να το κάνεις από μαδία. Βγαίνετε πιο συχνά, να κάνουμε παρέα. Το κάνουμε στη Λίγο, ο Χρήστος και ο Λάμπρος. Και μέρα μου αρέσει, γιατί μου είχε κάνει την τιμή να συνεργαστούμε αρκετό καιρό έτσι, δισκογραφικά και έχω μάθει πάρα πολλά από τον Χρήστο. Φαίνεται ότι σε βλέπει πολύ φιλικά και βγαίνει αυτό και από τη συζήτησή σας και όλο το κλίμα. Λοιπόν, πάμε σε μια άλλη πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Γιολάντα Ελευθεριάδου, το κορίτσι μας στο γλυκό το Θεσσαλονικιώτικο, συνάντησε το σύμβουλο εξαρτήσεων Βασίλη Καλαμπαλίκη και αναλύουν τι είναι εξάρτηση, ποιοι είναι πιο επιρρεπείς στην εξάρτηση, οι άντρες ή οι γυναίκες και πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τελικά τις εξαρτήσεις μας. Οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν παγιδευμένοι στην εξάρτησή τους και πολλές φορές βλέπουμε να την κάνουν συνήθεια και τρόπο ζωής. Τι είναι όμως στην πραγματικότητα η εξάρτηση, κύριε Καλαμπαλίκη? Στην ουσία είναι η προσκόλληση, η υπερβολική προσκόλληση ενός ανθρώπου σε μία κατάσταση ή σε κάποιες ουσίες. Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες συμπεριφορές εξάρτησης? Υπάρχουν διάφορα είδη εξαρτήσεων, εξαρτήσεις που συνδέονται με τα ναρκωτικά, εξαρτήσεις που συνδέονται με το αλκοόλ, τα φάρμακα, τα στεγογραφούμενα φάρμακα. Εξαρτήσεις και μάλιστα η πιο διαδεδομένη της εποχής μας είναι με το διαδίκτυο που όλοι εμπλεκόμαστε με κάποιο τρόπο σε αυτό. Υπάρχουν εξαρτήσεις που συνδέονται με το σεξ, με το φαγητό και υπάρχουν και εξαρτήσεις που θα έλεγα και αυτές είναι πολύ έντονες, που σχετίζονται με τους ανθρώπους. Ο τρόπος που αναπτύσσουμε σχέσεις με τον σύντροφό μας ή με τα παιδιά μας ή με τους δικούς μας ανθρώπους, πολλές φορές έχουν αυτοί οι τρόποι χαρακτηριστικά εξάρτησης. Γιατί στρέφεται κάποιος στην εξάρτηση? Υπάρχουν λόγοι που σχετίζονται με το άτομο, με την προσωπικότητά του, ο τρόπος που βλέπει τον εαυτό του, για παράδειγμα, αν τον βλέπει θετικά ή αρνητικά. Αν είναι εκείνη την περίοδο ιδιαίτερα ανασφαλής ή λιγότερο ανασφαλής. Υπάρχουν λόγοι που συνδέονται με το περιβάλλον, που εδώ μπορούμε να αναφέρουμε την οικογένεια, μπορούμε να αναφέρουμε το σχολείο, μπορούμε να αναφέρουμε τους φίλους. Και υπάρχουν και λόγοι που συνδέονται με την κατάσταση ή την ουσία, την προσβασιμότητα δηλαδή, την πρόσβαση σε αυτές. Όπως για παράδειγμα το να βρει κανείς αλκοόλ είναι κάτι πολύ εύκολο σε σχέση ίσως με άλλες ουσίες. Άρα και αυτό παίζει ένα ρόλο στην εμφάνιση εξάρτησης. Κύριε Καλαμπαλίκη, μα πώς είναι δυνατόν η οικογένεια να σας μπρόξει σε κάποια εξάρτηση?
Βλέπουμε κάποια χαρακτηριστικά, κάποια πράγματα να συμβαίνουν σε μια οικογένεια που μπορεί να σιγοντάρουν στην εμφάνιση μιας εξάρτησης ή ενός προβλήματος, μπορεί να είναι και ψυχικό πρόβλημα. Για παράδειγμα, αν σε μια οικογένεια υπάρχει υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ από κάποιο μέλος της οικογένειας, είναι μια εικόνα που δημιουργεί κάποιους συνειρμούς, άρα μπορεί να παίζει ένα ρόλο. Αν σε μια οικογένεια υπάρχει κακή επικοινωνία με την έννοια της επιθετικότητας, της έλλειψης σεβασμού, παίζουν ένα ρόλο εμφάνισης μιας προβληματικής συμπεριφοράς. Ποιοι εθίζονται πιο εύκολα, οι άντρες ή οι γυναίκες? Οι άντρες έχουν την υπεροχή στις ουσίες σε ένα ποσοστό περίπου 85%, όπως και στο τζόγο και στο αλκοόλ. Οι γυναίκες έχουν την υπεροχή στα συνταγογραφούμενα φάρμακα και τα δύο φύλλα, θα έλεγα, σε σχέση με τις ανθρώπινες επικοινωνίες σχέσεις. Κύριε Καλαμπαλίκη, κατά την άποψή σας, σε ποιες ηλικίες είμαστε περισσότερο ευάλωτοι? Αν είμαι πιτσιρικάς, 16 χρονών, είμαι σε ένα κίνδυνο σε εισαγωγικά, εύκολων δοκιμών, είμαι τολμηρός, άρα μπορώ να δοκιμάσω, επειδή νιώθω και άτρωτος, οτιδήποτε μπορεί να είναι επικίνδυνο. Αφορά όλες τις ηλικίες, υπάρχουν θέματα σε όλες τις ηλικίες, απλά να πούμε ότι όσο πιο μικρός είναι κάποιος, όσο μικρός είναι σε ηλικία δηλαδή, χάνει πιο εύκολα το όριο, χάνει πιο εύκολα την μπάλα. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει κανείς για να βγει από την εξάρτησή του? Το δύσκολο στην εξάρτηση είναι να παραδεχθεί κάποιος ότι έχει ένα ζήτημα, ένα πρόβλημα. Αν το κάνει αυτό, που είναι ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα, τότε μετά θα μπει στη διαδικασία να σκεφτεί ότι χρειάζεται να αλλάξει πολλά πράγματα από τον τρόπο που σκέφτεται, από τον τρόπο που ζει. Σε αυτόν τον στόχο μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια κάποιων ανθρώπων που κατά τη γνώμη του μπορούν να τον βοηθήσουν, να τον υποστηρίξουν. Ή τη βοήθεια ενός θεραπευτικού προγράμματος που ξέρει τον τρόπο να τον καθοδηγήσει, δηλαδή, γιατί ο ίδιος πρέπει να κάνει την βρώμικη δουλειά, να τον καθοδηγήσει στα βήματα που απαιτούνται για να αλλάξει την ζωή του και να την πάει εκεί που θέλει. Όπως είπαμε, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει κανείς ότι είναι εξαρτημένος. Από τη στιγμή που το έχει καταλάβει ότι έχει μια εξάρτηση, είναι εύκολο να ξεφύγει από αυτήν? Κύριε Δευτεριάδου, να πούμε ότι ο άνθρωπος θα παλεύει με τις εξαρτήσεις του, μικρές ή μεγάλες, διαρκώς. Κάποιος στην προσπάθειά του έχει κάποιες αποτυχίες, δηλαδή μπορεί να γυρίσει πίσω στην εξάρτηση για κάποιο καιρό, αλλά αυτό δεν είναι ήττα. Είναι μια διαδικασία μάθησης, γνώσης, που μπορεί να τον βοηθήσει να πετύχει το σκοπό του, που είναι η ελευθερία του. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι έτσι ώστε να μην πέσουμε στην παγίδα της εξάρτησης? Να αγαπάμε τον εαυτό μας και να διαλέγουμε ανθρώπους κοντά μας οι οποίοι μας εκτιμούν, μας αγαπούν και μας σέβονται. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Γιολάντα Ελευθεριάδου και να αλλάξουμε κλίμα και να αλλάξουμε θέμα, γιατί η παρέα μας μεγάλωσε, ομόρφινε και έγινε πολύ τρυφερή και ωραία. Νικολέτα, μας καλώς ήρθες. Και την έχει φρελάμε με τη χαρά που είσαι μαζί μας. Για κάτω, γιατί. Ήρθες και με τη Λούση. Με τη Λούση είναι αυτή. Και θα μιλήσουμε τώρα, αφού έχουμε μπει από αύριο, πέφτουν και οι θερμοκρασίες και μπαίνουμε σιγά σιγά και στην καρδιά του χειμώνα. Τι πρέπει να κάνουμε τους χειμερινούς μήνες για τα κατοικίδια μας? Ναι. Πολλοί αναρωτιούνται αν κρυώνουν τα κατοικίδια εφόσον έχουν αυτή τη γούνα. Τι θέλεις? Τώρα αυτή που να κρυώσει. Και αυτή όμως κρυώνει. Θα κρυώσει. Θα κρυώσει το χιόνι, θα κρυώσει τη βροχή, θα κρυώσει τις χαμηλές θερμοκρασίες. Διότι τα κατοικίδια, από τη στιγμή που τα κάναμε οικόσιτα και ζουν μέσα στο σπίτι και έχει μάθει αυτές τις θερμοκρασίες, λογικό είναι όταν βγαίνει έξω σε χαμηλότερες θερμοκρασίες να κρυώνει. Έλα εδώ. Έλα, 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 έλα. Καλό, εδώ πολύ όμορφη είναι η Λούση. Μου αρέσει να κάθεται σε ψηλότερα σημεία γενικά. Είναι και η δικιά μου. Πουλάκια. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Βρήκατε και κάθε εδώ. Οπότε, πιο πολύ βέβαια να πούμε ότι... Παπαγαλάκια κάθονται ψηλά έτσι. Παπαγαλάκι Λούση, παπαγαλάκι τρούφα. Λοιπόν, ειδικά τα κοντότριχα, τα σκυλάκια, να πούμε σίγουρα πιο έντονα κρυώνουνε. Τα μεγαλύτερη ηλικία, όταν δηλαδή είναι περίλικα 13-14, και τα κουταβάκια. Πώς καταλαβαίνουμε ότι κρυώνουν? Τρέμουν. Αυτό το τρέμουν. Κανονικά τρέμουν τα σκυλάκια όταν βγαίνουν έξω. Το δείχνουν δηλαδή πάρα πολύ έντονα. Τι μπορούμε να κάνουμε εκεί? Να φορέσουμε σίγουρα κάποιο ρουχαλάκι. Να τα βγάζουμε βόλτα πρωινές ώρες ή λίγο. Πριν νυχτώσει, για τα καλά και πέσει. Ή όχι πολύ νωρίς το πρωί. Ή όχι πολύ νωρίς το πρωί. Ακριβώς να έχει λίγο πιο καλή θερμοκρασία. Από εκεί και πέρα το ρουχαλάκι, εφόσον το φορέσουμε, στο σπίτι εννοείται πρέπει να το βγάλουμε. Δεν είναι δηλαδή για καλοπισμό. Δηλαδή, καμιά φορά τα βλέπω να ξύνονται, κάνουν, ράνουν. Αυτό εννοείται το ενοχλεί και δεν είμαι εγώ και πάρα πολύ υπέρ τώρα να το φοράμε συνέχεια ρουχαλάκια για ομορφιά.
καλύτερα. Αν όμως βλέπουμε ότι κρυώνει, από το να κρυώσει και να έχει τις επιπλοκές όπως είναι η διάρρεια ή διάφορες τέτοιες επιπλοκές που θα βύχει, θα κρυώσει, όπως και εμείς οι άνθρωποι, καλύτερα να του φοράμε το ρουχαλάκι του. Όσον αφορά τις πατουσίτσες, να πω, όταν βγαίνουν έξω, μπορεί από το αλάτι, από το κρύο, από διάφορα. Από κάτι που θα πετραδάκια που είναι παγωμένα, να ασχιστεί η πατουσίτσα τους. Το πέλμα, ναι. Το πέλμα. Σίγουρα δεν κρυώνει η πατούσα, διότι έχει κάποια σαν φλεβίτσες που το αιματώνουν, οπότε δεν κρυώνει, αλλά μπορεί να ασχιστεί. Οπότε τι κάνουμε, όταν γυρίζουμε σπίτι, την καθαρίζουμε και βάζουμε βαζελίνη. Βαζελίνη, δεν ζητάει μετά. Δεν έχεις πάτωμα στο σπίτι. Όχι, ελάχιστη, ελάχιστη, ίσα-ίσα να απορροφηθεί. Επατινάς. Και ανέβει και τη σκάλα, ή την κατέβει, φυλάκια. Ίσα-ίσα για να απορροφηθεί, όχι. Παντοφλίτσες υπάρχουν για... Υπάρχουν παπουτσάκια και παντοφλίτσες, βέβαια κανένα κατοικίδιο δεν νομίζω να βολεύεται με αυτές. Να σε ρωτήσω κάτι, το χειμώνα που οι θερμοκρασίες είναι πιο χαμηλές, πρέπει να προσέξουμε κάτι ιδιαίτερα στη διατροφή του. Δηλαδή, στα πιο μεγάλα σκυλάκια πρέπει να αλλάξουμε κάτι, ίσως. Ναι, πάρα πολύ σωστό. Η διατροφή, όσο να είναι, δίνει ενέργεια στο κατοικίδιό μας. Η ενέργεια τη δίνει, ανεβάζει τη θερμοκρασία του σώματός μας. Οπότε, γενικά, να αυξήσουμε την διατροφή του, να αυξήσουμε την ποσότητα του φαγητού του. Τι γίνεται όμως? Επειδή θα το βγάζουμε λιγότερη βόλτα το χειμώνα, πρέπει να προσέξουμε μην την αυξήσουμε πολύ, διότι δεν θέλουμε και την παχυσαρκία. Γιατί ένα κατοικίδιο που κινείται λιγότερο το χειμώνα και τρώει περισσότερο. Γι' αυτό και το Δημήτρη τον τζουλάμε τους χειμώνες. Τα καλοκαίρια δεν βγαίνει το χειμώνα. Το χειμώνα να τρώτε περισσότερο για να ζεσταίνεστε καλύτερα και λίγη άσκηση παραπάνω δεν βλάπτει. Οι γατούλες, ας πούμε, που δεν βγαίνουν έξω. Δεν τις πάμε βόλτα δηλαδή και τα λοιπά και μένουν μέσα στο σπίτι. Το χειμώνα πρέπει να ξέρουν κάτι οι άνθρωποι που έχουν για κατοικίδια, γατούλες. Κάτι πρέπει να κάνουν. Με λουρί. Όχι, ενώ στο μπαλκόνι, ρε παιδί μου, τους αρέσει πάρα πολύ. Ναι, είναι αυτό. Τους αρέσει, οι γάτες μπαίνουν, βγαίνουν. Να πούμε ότι όλα τα ζωντανά είναι οργανισμοί διαφορετικοί, αλλά να απαντήσω και στην ερώτησή σας για τις γατούλες. Στο σπίτι τι πρέπει να προσέξουμε το χειμώνα? Λοιπόν, αρχικά το τζάκι ή αυτές τις σόμπες αυτές που μπορεί να πάνε και να κουμπίσουν πάνω, οι οποίες επειδή όντως μπορεί μια γατούλα να κρυώνει. Και να πλησιάζει το τζάκι, να μην γίνει ψητή. Είναι και περίεργη. Θα πρέπει να πλησιάσουν πολύ. Μπορεί να πλησιάσουν περισσότερο από ό,τι πρέπει. Οπότε είναι αυτός ένας κίνδυνος, τον οποίο πρέπει να προσέξουμε. Επίσης, επειδή κρυώνουμε εμείς, δεν σημαίνει το σπιτάκι, το δεντρόσπιτο της γατούλας, το βάλουμε κοντά στο καλοριφέρι για να ζεσταίνεται. Καλύτερα να έχουμε το σπιτάκι της και να επιλέγει αυτή να πηγαίνει. Γενικά, να σε ρωτήσω κάτι. Κρυώνουν όσο κρυώνουμε εμείς? Δηλαδή, όταν κρυώνω εγώ, μπορεί να κρυώνει και το κατοικίδιό μου? Ναι, πιστεύω ότι προσαρμόζεται γενικά στις συνήθειές μας, οπότε συμβαδίζουμε κάπως, συγχρονιζόμαστε. Ότι μπορεί να κρυώνει και αυτό σίγουρα λιγότερο από ότι εμείς, αλλά το ότι το νιώθει το κρύο. Επίσης, τα μικρόσωμα σκυλάκια κρυώνουν περισσότερο από τα μεγαλόσωμα. Παίζει ρόλο. Δεν νομίζω. Εμένα αυτή κρυώνει πάρα πολύ. Αυτή κρυώνει πάρα πολύ, γι' αυτό το λέω. Επειδή η τρούφα τρέμει και μέσα και έξω. Δεν... Σίγουρα το μέγεθος. Τρέμει. Η Όλγα. Τρούφα τρέμει. Το μέγεθος παίζει σίγουρα κάποιο ρόλο στο κατοικίδιο, στο αν θα κρυώσει ή όχι. Η τρούφα, αν και είναι μακρύ τριχή, δεν είναι τόσο φουντωτή, επειδή δεν έχει το διπλό τρίχωμα, επειδή είναι Yorkshire Terrier. Οπότε αυτό. Να πούμε λίγο, να πω λίγο για κάτι θέλω πολύ σημαντικό για τα αδέσποτα, τα σκυλάκια τα οποία ζουν το χειμώνα έξω. Και πιστεύω ότι μια κίνηση από τον καθέναν μας δεν είναι τόσο δύσκολη, δηλαδή μπορούμε να αφήνουμε και τροφούλα για να ανεβάζουμε την ενέργειά τους. Ίσως να φτιάξουμε στη γειτονιά μας και κάποιο σπιτάκι με ένα κουτάκι, να βάλουμε έχουμε μια κουβερτούλα. Έχουμε εδώ τον Νίκο, τον οπερατέρ μας, που το λες αυτό και μας έλεγε χθες ότι πάντα στην τσάντα του έχει μια λιχουδιά. Αν δει κανένα δέσποτο σκυλάκι τώρα που χειμωνιάζει, να μπορεί να του δώσει κάτι να φάει ακόμα και στον δρόμο. Είναι πολύ σημαντικό. Νικολέτα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Είναι η αγαπημένη μας ώρα την Κυριακή αυτή. Χρήστο Γλυμή, άκουσα από πάνω τι είπες και συμφωνώ. Πάμε σε διαφημίσεις. Εσείς και επιστρέφουμε και φτιάχνουμε το πιο ωραίο κάροτ και ο Μανούλα μου. Ποτέ, με τον Δημήτρη Δράκο. Ζηλιαρικά σου μάτια με έχουνε τρελάνει. Δε λογάρια σαν παλάτια σκλάβο με έχουν κάνει. Μαραζώνω σαν το κεράκι λιώνω. Τι ωραία που είμαστε,
τι όμορφα που είμαστε και η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα και για να φέρουμε πιο γρήγορα, πιο κοντά, πιο μέσα στα σπίτια μας το κλίμα και το πνεύμα των Χριστουγέννων, θα ξεκινήσουμε με μια χριστουγεννιάτικη όμορφη εικόνα και το βικάκι μας που μας περιμένει σε αυτό το πανέμορφο μαγαζί που έχει τόσο ωραία χριστουγεννιάτικα. Βίκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είμαστε σε ένα μαγικό παραμυθένιο κόσμο, στο Season Stores, στο Γέρακα. Έρχονται τα Χριστούγεννα, βλέπω παντού στολίδια, δέντρα πανέμορφα, γυρλάντες. Εδώ βρίσκουμε τα πάντα και έχω μαζί μου τη Σύση Αλεξιάδου, η οποία είναι ιδιοκτήτρια και θα μας πει περισσότερα. Γεια σας, τι κάνετε. Γεια σας, γεια σας. Τι όμορφα που μας φέρνουν τα Χριστούγεννα πιο νωρίς ακόμα, αν και πολλά σπίτια έχουν αρχίσει ήδη να στολίζουν και να προετοιμάζονται. Και ξέρω ότι στα καταστήματά σας μπορούμε να βρούμε τα πάντα. Ήδη έχουν ξεκινήσει από 1η Νοέμβρη πάρα πολλοί πελάτες να στολίζουν φέτος. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από τον κόσμο να στολίσει νωρίς. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί βλέπει κανείς έξω και τα σπίτια στολισμένα και τα μαγαζιά. Και έχουμε στολίσει όλοι περισσότεροι τα σπίτια τους, οπότε είναι μια πάρα πολύ ωραία αίσθηση, πιστεύω. Σύση μας, φέτος τι είναι στη μόδα, δηλαδή κάθε χρόνο υπάρχει μια τάση πάνω κάτω. Σε χρώματα, σε δέντρα, σε στολίδια. Φέτος τι μας προτείνεις εσύ, σε ποια χρώματα να παίξουμε, πού να κινηθούμε. Κοιτάξτε, χρώματα υπάρχουν πάρα πολλά καινούργια φέτος να διαλέξει κανείς, όπως τα πράσινα ή να παίξει σε μπλε τόνους ή να παίξει σε κάποιους ροζ τόνους αν θέλει. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες προτάσεις. Υπάρχουν και λευκά στολίδια, υπάρχουν στολίδια τα οποία είναι με οικολογικά θέματα. Mm-hmm. Βασικά είναι τι ανάλογα πηγαίνει στο χώρο του καθενός. Και τι τραβάει, ξέρετε, τι θέλει η ψυχούλα του καθενός για το χώρο του, πώς θέλει να τον φτιάξει ανάλογα, με τι ύφος να δώσει. Σωστό είναι αυτό που λες. Έτσι και γιος τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή που έχει να κάνει με το τι μας φτιάχνει τη διάθεση. Άρα θα στολίσουμε το σπίτι μας με ό,τι στον καθένα φτιάχνει τη διάθεση και φέρει ένα χαμόγελο στα χείλη του. Σύση μας, θέλω μια χάρη. Ακριβώς, ναι. Θέλω να στολίσετε και το δικό μας σπίτι εδώ πέρα. Να έρθουμε το όλο Σαββατοκύριακο να είναι στολισμένο, να είναι χριστουγεννιάτικο. Να έχει λαπάκια, στολιδάκια, δεντράκια, μπαλίτσες, τα πάντα. Με μεγάλη μας χαρά. Να το κάνουμε με μεγάλη μας χαρά για σας. Το κρατάω, εγώ είμαι κρυάρι, ναι, μην μου υποσχεθείς. Όχι, σας το υποσχόμαστε. Λοιπόν, να σας κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ανυπομονώ και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή μας συνάντηση. Ανυπομονώ να δούμε και τα στολίδια σας από κοντά. Εμείς να βγούμε κι εμείς στο κλίμα των Χριστουγέννων. Ευχαριστούμε πολύ, δικάκι μου. Βάλε ρούλι λίγο Χριστούγεννο να νιώσουμε. Santa Claus και πάω στην κουζίνα. Στην κουζίνα μας σήμερα ένα κούκλο όμορφο και γλυκατζή. Όσο ωραία είναι τα γλυκά που φτιάχνεις, τόσο ωραίο είσαι και εσύ, ρε παιδάκι. Περίμενα να δοκιμάσεις πρώτα το γλυκό και μετά θα μου το πεις. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά έχω πάρει συστάσεις, μη στεναχωριέσαι. Το έχεις με την κουζίνα. Εγώ πάρα πολύ. Ωραία, κάτσε να με βοηθήσεις λίγο. Όχι. Ναι, το έχω. Θα ρωτήσω τον Δημήτρη μετά. Θα φτιάξουμε με τον Δημήτρη μας λοιπόν ένα φανταστικό carrot cake. Ακριβώς. Με γλυκιά τυρόκρεμα ενδιάμεσα. Δεν είναι σχέδιο. Εγώ δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου carrot cake. Σοβαρά. Δεν έχω φάει ποτέ. Θα είναι η πρώτη σήμερα. Τι να κάνω, πες λοιπόν, μου να πω πρώτα τελευταία ή θα τα πεις εσύ. Θες να τα πεις, δεν θέλω να έχω θέμα. Λοιπόν, μας τα έχει φέρει η αγαπημένη μας Ωρεόπολη που πάντα μας φροντίζει και μας προσέχει εδώ πέρα. Με τα νέα ανακαινισμένα καταστήματά τους που καλύπτουν τις ανάγκες όλων των πελατών, όπου κι αν είστε, ό,τι και να κάνετε, ειδικά τώρα τις γιορτές, ιδιαίτερα τώρα τις γιορτές. Διάβασε τελικά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε για το κέικ πρώτα. 300 γραμμάρια καστανή ζάχαρη, 300 γραμμάρια ηλιέλαιο, 3 μεγάλα αυγά, 300 γραμμάρια καρότο τριμμένο σε λεπτό τρίφτη, 300 γραμμάρια αλεύρι, 100 γραμμάρια καρύδι τριμμένο, από μία κουταλιά του γλυκού σόδα, μπέικινγκ και κανέλα, 1/4 του γλυκού, κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο σε σκόνη και μισό κουταλάκι αλάτι. Για την τυρόκρεμα θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, να είναι ξεπαγωμένο καλά.
300 γραμμάρια τυρί κρέμα, 500 γραμμάρια άχνη και μία βανίλια. Τέλεια. Και για γαρνίσμα θα χρειαστούμε λίγο σοκολάτα μπίτερ, λίγο ελιέλαιο και λίγα καρύδια. Φανταστικά, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν. Το τρίβω το καρότο εγώ. Έχω και το παιδί εδώ. Το παιδί. Την παρέα μας. Μύρισε φαγητό. Λοιπόν, τα καρότα εσύ μου τα ετοιμάζεις, τέλεια. Λοιπόν, αυτό το κέικ δεν θέλει να αντικεί διατροφή. Κάτσε, όχι διατροφή τώρα που κάνουμε γλυκό. Μου χαλάς το image. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το κέικ. Αυτό το κέικ δεν θέλει μίξερ. Δεν θέλει, το κάνουμε απλά ανακάτεμα. Το μόνο που θα χρειαστεί μίξερ είναι η τυρόκρεμα, γιατί θέλει λίγο σφίξιμο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω. 3 αυγουλάκια μεγάλα. Όσο πιο μεγάλα γίνεται. Τώρα αυτό που έχει μέσα καρότο είναι γλυκό. Ακριβώς, είναι γλυκό και σου βγάζει άρωμα. Είναι πολύ αρωματικό και αφράτο. Σου βγάζει άρωμα κανέλα καρύδι. Μπορεί να σου θυμίσει και λίγο καριδόπιτα. Α, μ' αρέσει. Δηλαδή δεν σου έρχεται κατευθείαν καρότο. Είναι όλο μια ανάμειξη. Το χάνεται. Ναι, χάνεται ακριβώς. Και προσέχουμε. Χρήστο, γλυμί το τρίβω καλά το καρότο. Δείξε τις ικανότητές σου. Λοιπόν. Και το καρότο δεν το στύβουμε, δεν κάνουμε κανένα λάθος να το στύψουμε γιατί μπορεί να νομίζουμε ότι θα έχει πολλά υγρά κτλ. Θέλουμε όλη την υγρασία του καρότου μέσα. Λοιπόν, κάτι σου λένε τώρα εσένα. Μη μου την αποσυντονίζετε, θα κάνουμε λάθος. Λοιπόν, ζάχαρη, καστανί, ηλιέλαιο και αυγό. Ένα καλό ανακάτεμα, να γίνει ένα ωραίο μείγμα. Θα λιώσει ζάχαρη, καστανί. Θα λιώσει, θα δεις. Λοιπόν, βλέπεις εδώ, ήδη έχει αρχίσει και πήξει. Αν θέλουμε, μπορούμε να το βάλουμε και στο μιξεράκι. Δεν έχει θέμα, δεν χαλάει, δεν παθαίνει τίποτα. Άμα δεν βαριόμαστε να το πλύνουμε μετά. Αυτό. Γιατί υπάρχουν και αυτοί που βαριούνται να ανακατέψουν. Λοιπόν, βάζω λίγο εδώ το μπέικιν, τη σόδα, τα μπαχαρικά μου όλα μέσα στο αλεύρι και τα ανακατεύω. Θα ρίξω πρώτα το καρότο. Α, το βάζεις μέσα στα μέσα, όλα. Σκόνη, ε. Είναι ένα μείγμα που είναι όλα bloom, ανακάτεμα και είμαστε ωραίοι και όμορφοι. Α, το βάζεις το υγρό μέσα το καρότο. Ακριβώς. Πρώτα όλα τα υγρά, γιατί και η ζάχαρη ουσιαστικά σαν υγρό περνιέται, επειδή λιώνει. Τα λιώνει, ναι. Έβαλα και το καρότο μου, καριδάκι. Ωραίο και το καριδάκι. Ωραίο το καρύδι. Και μας θυμίζει και λίγο μελομακάρονα τώρα στις γιορτές, όταν δούμε καρύδι. Αλήθεια αυτό που λες. Λοιπόν, θα βγάλω το σύρμα, γιατί θα με δυσκολέψει τώρα, γιατί θα αρχίσει να πίζει. Και θα ρίξεις αυτό. Αλευράκι. Σιγά σιγά. Με όλα τα μπαχαρικά και όλο μαζί, δεν έχει θέμα. Δεν είναι από τα μείγματα που θα πέσουνε. Δεν πέφτει. Δεν πέφτει, όχι. Δεν βαραίνει. Σωστά. Φτιάχνεις κανένα γλυκό στο σπίτι. Κοίταξε, με τη ζαχαροπλαστική δεν νομίζω ότι το έχω τόσο πολύ, γιατί επειδή θέλει γραμμάρια και θέλει πολύ χημεία. Ναι, αλλά εντάξει, ναι. Μια ζυγαριά είναι όλο το θέμα. Αν έχεις τη συνταγή και την ακολουθήσεις, δεν θα σου βγει κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι το θέμα. Σε σχέση με τη μαγειρική. Δηλαδή, επειδή έχεις ακριβώς τα υλικά σου, θα σου βγει, θες, δεν θες. Τώρα, άμα δεν σου βγει. Ναι. Εκεί πάει να πει ότι μάλλον. Το στολμηρό. Κάτι... Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το μείγμα μου. Αυτό είναι το μείγμα του κέικ. Πολύ εύκολο. Εύκολο. Λοιπόν, εγώ θα χρησιμοποιήσω 2 τσέρκια 22 εκατοστών, γιατί με βολεύουν τα τσέρκια να το βάλω και να το βγάλω. Αλλιώς, αν δεν έχουμε τσέρκια στο σπίτι, επειδή είναι λίγο πιο επαγγελματικά αυτά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ψάκι. Να μην το κάνουμε στρογγυλό, να το κάνουμε παραλληλόγραμμο, τετράγωνο και να το κάνουμε. Επειδή θα το χωρίσουμε μετά σε 4 κομμάτια, το τετράγωνο μπορούμε να το κόψουμε στα 4 και να γίνει ένα τετράγωνο κέικ. Και μπορώ να τα βάλω και σε φόρμες μικρές, ατομικές και να γίνουν μικρά. Δεν έχουμε θέμα, μπορούμε να τα κάνουμε όπως θέλουμε, ατομικά μικρά. Μπορούμε την τυρόκρεμα να μην τη βάλουμε ενδιάμεσα, να τη βάλουμε από πάνω σαν cupcake. Ό,τι παραλλαγή μπορούμε να φανταστούμε. Δεν μας νοιάζει τώρα πώς θα είναι το σχέδιο, αρκεί να είναι σωστά η συνταγή. Κάνω ό,τι κάνεις. Ακριβώς, σωστή. Αν θέλουμε να ξεκολλήσει και πιο εύκολα στα τσέρκια, μπορούμε να βάλουμε και μια λωρίδα λαδόκολα γύρω-γύρω. Αλλιώς με ένα μαχαιράκι το ξεφορμάρουμε. Λοιπόν. Μην κολλήσει, ε. Ακριβώς. Μοιράζουμε το μείγμα, γιατί αν μυρίσεις, σου έρχεται το άρωμα. Κανέλα, καρύδι. Κανέλα, καρύδι. Το καρύδι σαρίφαλο. Μυρίζει και η κανέλα αυτή. Κανέλα. Λοιπόν, μοιράζουμε και στα δύο, από μισό και μισό. Για να ψηθεί και ομοιόμορφα, γιατί αν βάλουμε πολύ στο ένα και λίγο στο άλλο, το ένα θα παραψηθεί, το άλλο αυτό θα είναι άψητο. Αυτό θα κάνεις ένα. Αυτό θα γίνει ένα. Θα φουσκώσει αυτό. Αυτά τα δύο αυτό. Θα γίνουν ένα. Αυτά τα δύο θα γίνουν ένα ακριβώς. Και το κάθε ένα θα το κόψω στη μέση. Θα γίνουν 4 κομμάτια. Μάλιστα. Θα γίνει ένα ψηλό κέικ. Εδώ είναι το ωραίο. Είναι πολύ απλό, αλλά το αποτέλεσμα είναι μας δικαιώνει. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Λοιπόν, 160 βαθμούς. Για 35 λεπτά περίπου, 30-35 λεπτά, αναλόγως και το φούρνο πάντα. Αέρα. Αέρα πάντα, προθερμασμένο, 160.
Κετσούπ. Κετσούπ. Οπ, οπ, ο Λύκος, ο Λύκος. Ο Λύκος. Σου λέει θα μου το φάνε, τόσε ώρε. Είναι τυχαίο τώρα που βγαίνει σιγά σιγά το έτοιμο ότι ήρθανε. Δεν είναι τυχαίο. Χαιρόμαστε που είσαι μαζί μας, γι' αυτό ήρθαμε. Α, καθυστέρηση. Το έχω αυτό συνήθως. Χαίρονται. Ναι. Αλλά δεν ξέρω γιατί όμως. Χαίρομαι όταν σε βλέπω. Ο καθίστος λοιπόν. Ο καθίστος λόγους του. Έχει, εδώ είναι τα πράγματα, ναι. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Εδώ έχουμε τα έτοιμα. Έτοιμα. Βλέπουμε πως είναι. Έχουν πάρει και χρωματάκι. Το χρωματάκι το παίρνουν και γιατί και από την κανέλα κιόλας, κυρίως. Έκατσε στον ήλιο. Λοιπόν, βγάζουμε το αλουμινόχαρτο. Εδώ έχω βάλει εγώ λαδόκολλα. Και να γιατί είναι πολύ πιο εύκολο, γιατί κάνεις ένα έτσι. Αλλιώς μετά θέλει μαχαιράκι. Λοιπόν, μπορείς να μου βγάλεις και αυτό άμα θέλεις εσύ. Θα βγάλω. Και να μου το αφήσεις πάνω στον πάγκο. Παναγίτσα μου και Χριστούλη. Θα πάρω τώρα το σπαθί του σαμουράι. Δώσε πόνο. Βλέπουμε και το Instagram. Μίτσο, εσύ δεν θα φας. Όχι, μην είσαι φας. Δεν βοήθησες. Όχι, αγόρι μου. Ένα καρότο του ζήτησα να μου τρίψει τίποτα αυτός. Δεν τρίβω. Βλέπουμε και το Instagram. Όποιος θέλει μπορεί να σε ακολουθήσει, γιατί πραγματικά οι φωτογραφίες και τα γλυκά που φτιάχνεις είναι φανταστικά και μπορούν να πάρουν πολύ ωραίες ιδέες. Λοιπόν. Το κόψε στη μέση. Στη μέση, περιμετρικά να είναι ωραίο το πάγο σε ομοιόμορφο και βλέπουμε μέσα το, καρύδι, το καρυδάκι. Παίρνετε λίγο και το καρότο που πορτοκαλίζει. Να. Ξεκινήσαμε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν. Θα κόψω και αυτό. Την τυρόκρεμα δεν φτιάξαμε. Θα τη βάλουμε τώρα. Θα τη βάλει ο Μίτσος. Μίτσο, έλα, πού τη. Ξεκίνα. Λοιπόν. Τρώνε. Ξεκινάμε. Βουτυράκι, το τυράκι που το έχουμε. Θέλω εδώ. Oh, man. Δεν το βγάλαμε. Αυτό θέλει μίξερ τώρα, ε. Ναι. Ωραία. Όλοι το μέσα στο μίξερ, αγάπη μου. Κάτσε, εδώ είμαστε. Βάλουμε στο μίξερ. Το μίξερ εκεί. Έτσι τα πόδια του όλοι. Θα βάζω μέσα. Έτσι, Μίτσο. Ναι. Ακριβώς, θα βάλεις το βουτυράκι μέσα. Ναι. Θα βάλουμε και το τυράκι. Θέλουμε πρώτα βούτυρο και τυρί. Ναι. Να γίνουν μια ομοιόμορφη κρέμα. Ναι. Γιατί αλλιώς, αν βάλουμε κατευθείαν την άχνη, δεν θα προλάβει να λιώσει το βούτυρο και θα κάνει κομματάκια και δεν πρόκειται να εξαφανιστούν ποτέ από μέσα. Λοιπόν. Τι άλλο βάζουμε τώρα. Το ξεκινάς. Α, το ξεκινάω. Εδώ έχει την ασφάλεια. Τι πας, και μέσα εκεί θα βάλεις. Πες μας τι άλλο για να προλάβουμε να δείξουμε τη συνταγή. Θέλω να το ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, μετά θα μπει η άχνη. Όλη αυτή. Όλη αυτή. Λίγο να ομογενοποιηθεί. Ναι. Και βάζουμε την άχνη. Λοιπόν. Κόβω εγώ εδώ και το υπόλοιπο. Κλείστε γιατί θα γίνω. Πώς ανοίγει το αυτό. Ρίξε τη μισή, κάνε μία βόλτα. Α, δεν πειράζει. Απλά σιγά σιγά μη σας έρθει πάνω σας και γίνεται χιονισμένη. Τώρα δεν μου είπε παιδιά όλη την άχνη. Έλα, δεν πειράζει. Το είπα, ε. Το είπα. Ένα, δύο, τρία. Εκεί. Να την πάρει και το ξεκινάς μετά να χτυπηθείς το γρήγορο. Λοιπόν, έχω έτοιμη εγώ, επειδή αυτή θα χρειαστεί να φρατέψει κάνα πεντάλεπτο. Ναι. Και μετά λίγο ψυγείο. Για να δέσει. Για να δέσει. Δεν έχουμε έτοιμη όμως εμείς. Λοιπόν, έχω έτοιμη εγώ εδώ. Ατέλεια, ευτυχώς. Βλέπουμε πώς γίνεται. Πηχτή και ωραία. Θα πάρω εγώ εδώ το εργαλειάκι μου το αγαπημένο. Λοιπόν. Να μαγειρεύω. Και βάζεις. Κέικ. Είναι έτοιμη, είναι έτοιμη. Εδώ πέρα. Λοιπόν, θα βάλω τον πάτο πρώτα. Εκεί. Μοιράζουμε την κρεμούλα σε όλες τις στρώσεις. Έλα. Και μπορούμε να αφήσουμε και λίγη και για το τέλος για να γαρνίρουμε απ' έξω, εξωτερικά. Κι άλλο θες. Λίγο ακόμα. Εδώ. Ωραία. Βάζουμε το επόμενο. Το ίδιο. Το ίδιο. Και κάνουμε το ίδιο σε κάθε στρώση. Φανταστικό. Απλώνουμε. Και είναι έτοιμο. Έχουμε και ένα έτοιμο, εννοείται. Γιατί αυτό μετά θέλει 2-3 ώρες στο ψυγείο. Για φέρε μας και το έτοιμο. Για να μπορούμε να το κόψουμε. Λοιπόν. Το έτοιμο, παιδιά, τα σπάει. Γιατί τώρα, επειδή δεν μας νοιάζει αυτό εδώ, θα το τελειώσουμε μετά. Τη σοκολάτα... Το έτοιμο μας νοιάζει. Τη σοκολάτα πού τη βάζεις? Η σοκολάτα θα μπει από πάνω. Ναι. Λοιπόν, έλα. Θα βάλουμε λίγο το ηλιέλαιο μέσα στη σοκολάτα. Βάζουμε ηλιέλαιο μέσα στη σοκολάτα για να γίνει λίγο πιο γυαλιστερή και πιο αραιή, για να μπορούμε να την απλώσουμε καλύτερα. Να γίνει σαν γλάσο. Μπορείς να πάρεις και αυτό, άμα θες. Ωραία. Λοιπόν. Είναι έτοιμη, έτσι. Είναι έτοιμη ακριβώς. Και την περιλούζω. Λούζω. Θα το κάνεις εσύ, σ' αρέσει. Όχι, κάτω εσύ. Όχι, καλύτερα εσύ. Λοιπόν. Αμάν, αμάν. Εδώ είναι το αγαπημένο κομμάτι όλων. Αρέσει και στα παιδιά αυτό. Παιδιά είναι, θα παίξουν. Ω, θεή. Λοιπόν. Σοκόλαση. Απλώνουμε από πάνω.
Αυτό τώρα θέλει ψυγείο ή όχι? Θέλει ψυγείο. Τώρα όχι, γιατί ουσιαστικά το έχουμε παγώσει, το έχουμε βγάλει και το γαρνίρουμε. Μετά όμως θέλει ψυγείο για να το συντηρήσουμε, αν δεν το φάμε όλο κατευθείαν. Τέλεια. Λοιπόν. Ευχαριστούμε, Δημήτρη, μας πάρα πολύ. Και από πάνω και το καριδάκι. Εννοείται. Λίγη τρούφα από πάνω. Και ωραίο, πού σε έβαλε, παιδάκι. Βάλε και λίγη τρούφα από πάνω. Δεν υπάρχει. Η τρούφα στη σοκολάτα. Είναι φανταστικό, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Oh. Θα μας γλυκάνεις μετά. Και εμείς πάμε προς τον καναπέ μας. Σας χαιρετώ και εγώ ετοιμάζω τα κομμάτια σας. Όλοι μαζί, γιατί μας περιμένει το σοφάκι μας το όμορφο στην αίθουσα σύνταξης για να δούμε ωραίες ειδήσεις από τον κόσμο, να δούμε τι συμβαίνει και έξω από τα ελληνικά δεδομένα. Yeah. Βρέθηκε λοιπόν, διαβάσαμε τις προηγούμενες μέρες μία είδηση ότι αγνοούνταν ταινίστρια που δεν ξέραμε, η οποία είχε κάνει μία καταγγελία και μετά από την καταγγελία η αυτή, Κινέζα ταινίστρια Peng Shuai, η οποία είχε κάνει στις 2 Νοεμβρίου μία καταγγελία, στο κινέζικο Twitter, λέγεται Weibo, είχε γράψει εκεί ότι ένας αξιωματούχος, πρώην αξιωματούχος της κινέζικης κυβέρνησης, αντιπρόεδρος μάλιστα, από το 2013 έως το 2018, την είχε εξαναγκάσει σε πράξεις σεξουαλικής βίας, προτού αποκτήσουν σχέση. Έκτοτε αγνοήτο. Αγνοήτο. Σοφάκι μου. Έχουμε καλησπέρα καταρχάς. Καλησπέρα. Έχουμε στοιχεία για το που βρίσκεται τώρα η ταινίστρια? Έχουμε εξελίξεις στο θρίλερ. Η κρατική εφημερίδα Global Times, ο αρχισυντάκτης, έχει δημοσιεύσει στο Twitter βίντεο τα οποία τη δείχνουν να δειπνεί σε εστιατόριο, να εμφανίζεται σε εκδήλωση, σε τουρνουά νέων, η οποία όμως δημοσίευση δεν έχει επαληθευτεί. Η λεζάντα η οποία συνοδεύει την ανάρτηση και τα βίντεο αυτά από την Global Times αναφέρουν ότι είναι τραβηγμένα την Κυριακή, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμα για το πού βρίσκεται, καθώς η ίδια δεν έχει δώσει κανένα σημάδι ζωής, δεν έχει μιλήσει κανένας μαζί της. Ένα ερωτηματικό στο τέλος το θρίλερ της... Ένα μεγάλο ερωτηματικό. Και παγκόσμιας φήμης ταινίστες, οι οποίοι βγήκαν και είπαν δώστε απαντήσεις, πού βρίσκεται. Και η Ομοσπονδία η ίδια ζητάει. Με το hashtag κιόλας, where is Peng Shuai, όλοι την αναζητούν. Και μάλιστα έχουν ζητήσει και διευκρινήσεις από τις κινέζικες αρχές. Και έχει κιόλας απειλήσει να αποσύρει τα τουρνουά από την Κίνα ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ένωσης του Τένις. Οπότε οι αρχές εδώ μας δείχνουν ότι προσπαθούν πάρα πολύ να πείσουν στην ουσία την Δύση για το ότι είναι καλά. Είχαμε κιόλας τις περασμένες μέρες ένα υποτιθέμενο email από την ίδια, στο οποίο απευθύνεται στην Παγκόσμια Ένωση του Τένις. Και ουσιαστικά τα παίρνει όλα πίσω, όλες τις καταγγελίες που είχε κάνει. Λέει ότι δεν ισχύουν τίποτα από όλα αυτά όσα είχα πει, όσα είχα καταγγείλει. Και τα παίρνει όλα πίσω, συνεχίζουμε κανονικά, σωστά τα λέω. Είναι ψευδής, σωστά. Ωστόσο και αυτό το email... Θεωρήθηκε ότι ήταν ψεύτικο. Προκαλεί πολλά ερωτήματα, γιατί φαίνεται ο κέρσορας αυτό το email. Το οποίο φαίνεται μόνο όταν επεξεργάζεσαι φυσικά ένα κείμενο. Αυτό είναι πραγματικά τρομακτικό. Δεν θυμάμαι άλλη παρόμοια περίπτωση που μπορεί να έχουμε δει παγκόσμια μια τέτοια ιστορία. Ένα άνθρωπο να καταγγέλει κάτι. Με αφιλητή όχι. Αλλά αν θυμάστε, γιατί κάναμε κάποιους παραλληλισμούς, θυμάστε την υπόθεση του Κασόγκη, του δημοσιογράφου του Σαουδάραβα που πήγε στην πρεσβεία της Τουρκίας και δεν βγήκε ποτέ. Δεν βγήκε σε ένα κομμάτι. Δεν βγήκε σε ένα κομμάτι ακριβώς. Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε το θέμα, γιατί νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και πάμε σε μια ευχάριστη είδηση για εμάς τους fans του Sweet Game, του παιχνιδιού του Καλαμαριού, το οποίο είδαμε απνευστή. Και ετοιμάζεται ο δεύτερος κύκλος, Σοφάκι μου. Επιβεβαιώθηκε ότι θα έχουμε και δεύτερη σεζόν. Δεύτερη σεζόν σε αυτό το παιχνίδι του Καλαμαριού, που για πάρα πολλές εβδομάδες, πάρα πολύ καιρό, ήταν στις νούμερο 1 τάσεις στο παγκόσμιο Netflix. Ετοιμάσαμε ένα βίντεο γι' αυτό. Πάμε να μάθουμε πολλές λεπτομέρειες και πληροφορίες και μετά να το κουβεντιάσουμε. Μετά από πολλές σκέψεις, αμφιβολίες και αφού μας ζόρισε για ένα χρονικό διάστημα, ο δημιουργός του Squid Game είπε το μεγάλο ναι για το sequel της σειράς. Σε νέα του συνέντευξη, ο Χουάν Ντονγκ Χιούκ δήλωσε πως το παιχνίδι του Καλαμαριού θα επιστρέψει για δεύτερη σεζόν. Μάλιστα, ανέφερε πως η αγάπη που έλαβε η σειρά δεν άφησε άλλη επιλογή στους συντελεστές από το να συνεχίσουν. Υπήρξε τόσο μεγάλη πίεση και τόσο ζήτηση και τόσο αγάπη για τη δεύτερη σεζόν. Οπότε νιώθω σαν να μην μας αφήσατε άλλη επιλογή, αναφέρει χαρακτηριστικά. Ωστόσο, μην περιμένετε σύντομα την επιστροφή, καθώς είναι πολύ νωρίς ακόμα για να γίνει. Νομίζω όμως πως είναι πολύ νωρίς για να πω πότε και πώς θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη σεζόν. Οπότε σας υπόσχομαι το εξής. Ο Γκι Χουν
θα επιστρέψει και θα κάνει κάτι καλό για τον κόσμο. Για την ιστορία, ο σκηνοθέτης και δημιουργός της επιτυχημένης σειράς, σε προηγούμενες συνεντεύξεις του, έχει αναφερθεί στο πώς σκέφτεται τη συνέχεια της ιστορίας, υποστηρίζοντας πως θα μπορούσε να επικεντρωθεί στον εκπρόσωπο, αλλά και γύρω από τον άντρα με τετατσί, που ψάρευε υποψήφιους παίκτες. Ναι, μετά από λαϊκή απέκτηση, νομίζω όλου του κόσμου. Και δεύτερος και τρίτος κύκλος θα υπάρξει προφανώς. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Όσο να μην τραβηχτεί από τα μαλλιά όπως άλλες σειρές. Όπως ευτυχώς δεν. Κάποιοι λένε ότι έγινε με το Casa de Papel που το περιμένουμε και αυτό. Εγώ συμφωνώ με τους κάποιους. Από το τρίτο κύκλο και μετά το βαρέθηκα. Του Casa de Papel. Ναι, εντάξει. Ναι, πολλοί είπαν ότι τράβηξε παραπάνω. Δηλαδή τα ίδια και τα ίδια. Εδώ αν μπουν καινούργιοι παίκτες μέσα σε αυτά τα παιχνίδια και φεύγουν και κανένα καινούργιο παιχνίδι, θα έχει κάποιο ενδιαφέρον. Στα ποδιού. Ας μην κάνουμε spoiler. Σοφάκι μου, όμορφο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Να σας αφήσω λίγο. Άμα είναι για λίγο μόνο. Κάτσε. Θα σας αφήσω λίγο γιατί με περιμένει η Φωτεινή Γεωργαντά εδώ στο Video Wall και τα αγαπημένα μου πριν Φωτεινούλα μου, μου έχει λείψει. Τι κάνετε, καλημέρα, τι ωραία παρέα, μου καταπληκτικά. Έχει λείψει. Ναι, και εμένα πάρα πολύ. Είμαστε πολύ και πολύ καιρό να σας συναντήσω εδώ, Κυριακά. Να, λοιπόν, που είμαι εδώ, γιατί πραγματικά τα Dr. Prino σας φέρνω μια υπέροχη μοναδική προσφορά. Τα Black Friday ήδη ξεκίνησαν στα Dr. Prino και πλέον η καταληκτική ημερομηνία για όλους είναι 26 του μήνα. Παρ' όλα αυτά όμως φέρνουμε μια καταπληκτική θεραπεία σήμερα. Θα μιλήσουμε για τη σούπερ μοναδική θεραπεία, το Skin Gloss. Skin Gloss, αν δεν έχεις κάνει, αγαπημένη μου Ελένη. Δεν έχω κάνει, δεν με έχεις πάρει ένα τηλέφωνο να κάνεις ένα Skin Gloss. Ελενάκι μου, εσύ και όλη η παρέα εδώ μπορείτε να έρθείτε, γιατί πραγματικά είναι μια σούπερ μοναδική θεραπεία. Είναι αναδόμησης, ανανέωσης και αναζωγόνησης των κυττάρων. Ερχόμαστε καταρχάς, λοιπόν μόνο εδώ. Μόνο που έχει τη λέξη Gloss μέσα που σημαίνει λάμψη, φωτεινότητα, φωτεινότητα, σφυγιλότητα, ανόρθωση, σύσφυξη, φουλ ελαστικότητα. Έχουμε λοιπόν συνδυασμό της νανοτεχνολογίας, αυτή είναι η συσκευή ακριβώς, και έχουμε μια πολυδραστική φόρμουλα, ένα κοκτέιλ από 40 ενεργά συστατικά, τα οποία μέσα περιέχουν, αγαπημένη μου Ελένη, υαλουρονικό, βιταμίνες, αμινοξέα, πεπτίδια, ό,τι δηλαδή χρειάζεται ο οργανισμός και ό,τι το έχει μπόλικο εκεί στα 25 του με 30, που ξέρετε με την πάροδο του χρόνου δυστυχώς φεύγουν όλα αυτά τα συστατικά, Ελένη μου, μας χαιρετούν, αλλά εμείς ερχόμαστε εδώ τα Dr. Prino με μια μοναδική θεραπεία, το Skin Gloss, να δώσει λοιπόν ουσιαστικά να αναπληρώσει αυτά που μας παίρνει ο χρόνος. Και είναι και μια καλή στιγμή, Φωτεινή μου, γιατί τώρα εν ώψη γιορτών. Έτσι. Θέλουμε όλοι να δώσουμε ένα μπουστάρισμα στην επιδερμίδα μας, στον οργανισμό μας, στην εμφάνισή μας. Και αυτή η ανέμακτη, από ό,τι βλέπω και από την εφαρμογή της θεραπεία, είναι πολύ πολύ ωραία. Χωρίς βελόνες, χωρίς πόνο, χωρίς σημάδια, από την πρώτη και όλα στιγμή βλέπουμε την ανόρθωση, βλέπουμε τη σύσφυξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η κάθε μία από εμάς, ο καθένας από εμάς, όταν ξυπνάμε το πρωί, τι κάνουμε, προσπαθούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Προσπαθούμε να ανεβάσουμε εδώ τα ζυγωματικά για να δείξουμε ακόμα πιο fresh. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έρχεται αυτή η καταπληκτική τεχνολογία Skin Gloss σε μία σούπερ μοναδική τιμή, πρέπει να σου για πω. Για πες μου την τιμή. Μοναδική τιμή, γι' αυτό θέλω να είστε πάρα πολύ γρήγορες, πάρα πολύ γρήγοροι, στο 210-80-10.000 για την Αθήνα, αλλά και στο 231-0-256-254 για τη Θεσσαλονίκη. Τώρα, κορίτσια και αγόρια, θα πάρετε τηλέφωνο, γιατί υπάρχει μια σούπερ προσφορά από 150 ευρώ μόνο, λόγω Black Friday, ναι, μόνο 30 ευρώ. Κάνεις πλάκα. Λοιπόν, και όμως είναι αληθινό, απίστευτο και όμως αληθινό. Είναι μια πραγματική, προσφορά, ένα δώρο από τα Dr. Prino, γιατί θέλουμε να επιβραβεύσουμε όλους εσάς που τόσα χρόνια μας υποστηρίζετε και μας εμπιστεύεστε και πολύ καλά πράτετε. Και φυσικά σας δίνουμε μια καταπληκτική ιατρική θεραπεία, γιατί είναι ακριβή. Θέλω να σου πω ότι η συγκεκριμένη θεραπεία εφαρμόζεται μόνο από γιατρούς, από το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό των Dr. Prino. Αυτή η πολυδραστική φόρμουλα, η οποία εκείνη τη στιγμή θα την δείτε ότι ανοίγεται μπροστά σας με όλα αυτά τα 40 ενεργά συστατικά που ουσιαστικά αναδομούν, αναστρέφουν τη γύρανση στην επιδερμίδα του προσώπου, τη βλέπετε εκείνη τη στιγμή και βλέπετε αμέσως από την πρώτη κιόλα συνεδρία τη φωτεινότητα, τη σφυγιλότητα, τη λάμψη στο πρόσωπό σας. Και το φανταστικό είναι ότι δεν είναι μια ενέσιμη θεραπεία που, την οποία φοβόμαστε, μην παραμορφωθούμε. Πώς θα βγούμε μετά, πώς θα πάω στη δουλειά μου, πώς θα βγω το ραντεβού μου, πώς θα συνεχίσω τη ζωή μου. Βλέπω εδώ πέρα ότι είναι σαν περιποίηση
ουσιαστικά. Αυτό ακριβώς, αλλά όμως είναι μια ιατρική θεραπεία. Επαναλαμβάνω, skin gloss για όλες εσάς, για όλους εσάς, το 210-80-10.000 για την Αθήνα. Αλλά και στο 231-0-256-254 για Θεσσαλονίκη. Τα Dr. Prin είναι παντού σε όλη την Ελλάδα. Είτε τώρα μας βλέπετε από την Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κόρινθο, Κρήτη. Να δώσω τα φιλιά μου στην Κρήτη. Αλλά φυσικά και στο Σύνταγμα, στην Πατησίων, Πειραιά, Άγιο Δημήτριο, Νέα Ερυθρέα, Εγάλεο. Σας περιμένουμε με το ίδιο πρωτόκολλο να το εφαρμόσετε για να λάμψετε, κορίτσια. Γιατί πραγματικά τώρα από εδώ και στο εξής γιορτάζουμε κιόλας. Χρόνια πολλά φυσικά σα γιορτάζουν σήμερα. Ένα υπέροχο δώρο λοιπόν από τον Dr. Prinu. Ελάτε κοντά μας, σας περιμένουμε με αυτή πραγματικά τη νούμερο ένα θεραπεία skin gloss για λάμψη και αναστροφή της γύρανσης. Είτε είμαστε 25, είτε είμαστε 95. Όσο και να είμαστε, μπορούμε να νιώσουμε πιο ωραίες. Και αυτό είναι το σημαντικό. Επωφεληθείτε της πολύ ωραίας προσφοράς μας έφερε η Φωτεινή και τα Dr. Prinu και σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, θα έρθουμε με το μαράκι μου και θα πάρω και τα αγόρια μαζί. Why not? Θα πάρω και την Εφέλη, θα πάρω όλα εδώ τα παιδιά να έρθουμε να ομορφύνουμε. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Η τρούφα είναι η μόνη που δεν έχει ανάγκη, είναι μελή μου. Όπα και άλλα και όλα και δώσ' τη σκεφή μαγευτείτε. Με τον σημερινό μας καλεσμένο, να σας πω ότι μπορείτε να τηλεφωνήσετε για ακόμα λίγο, όσες περισσότερες φορές μπορείτε, στο 14999. Γιατί έχουμε πλούσια δώρα που σας περιμένουν εκεί. Ξεκινώ με τη δωρεπιταγή αξίας 1.500 ευρώ από την πολύ αγαπημένη μας Greco Strom, την εταιρεία που ομορφαίνει τα όνειρά μας, τον ύπνο μας, μας κάνει να κοιμόμαστε αναπαυτικά. Και αυτή την εποχή μπορείτε να αποφεληθείτε και να κερδίσετε από τις εκπτώσεις που φτάνουν έως και μείον 50% στην αγαπημένη μας σειρά Bodytopia. Greco Strom, εγγύηση στον ύπνο. Με το ίδιο τηλέφωνο ή το ίδιο μήνυμα, open και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 14999, αυτό το Toyota Aygo X Cool & Go σας περιμένει για να γίνει δικό σας το πιο ωραίο αυτοκίνητο της πιάτσας. Ήρθε η ώρα, ήρθε η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Τρουφίτσα μου, ήρθε η στιγμή. Αυτός μπορεί να σε βάλει να παίξει στο θέατρο. Είναι τόσο καλός. Είναι ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης και είναι σήμερα στο Open Weekend. Μπουνίτσα! Ωραίο τον Ντόπερμαν. Είναι λυκό σκύλο από τα λίγα. Δεν επικίνδυνο. Δεν επικίνδυνο. Κοίταξε, άμα την πειράξεις πολύ, στους άντρες δεν ξέρω, επιτίθεται. Να σε γνωρίσω, η Τρούφα ή η Ιεροκλής. Γεια, γεια σου, Τρούφα. Είναι λίγο, παρακαλώ, περάστε, καθίστε αναπαυτικά. Πού? Δεξιά. Δεξιά. Γιατί το καλό μου το προφίλ εμένα είναι από εδώ, από τα αριστερά. Ιεροκλή μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες σήμερα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ξέρω ότι είσαι και κουρασμένος, γιατί χτες είχατε διπλή παράσταση. Ναι, κάθε Σάββατο έχουμε διπλή, αλλά δεν πειράζει. Τέξει. Συνηθισμένη. Συνηθισμένη και παίζετε μια πάρα πολύ ωραία παράσταση, την οποία ήρθαμε και με τη Μαρία και την είδαμε και σας καμαρώσαμε. Μεταφερόμαστε με έναν τρόπο σε αυτή την ρεμπέτικη μουσική που αγαπάς πάρα πολύ. Και νομίζω ότι τώρα περισσότερο από ποτέ έχουμε ανάγκη τέτοιες παραστάσεις. Έχουμε ανάγκη και όχι μόνο για το μουσικό είδος, γιατί εντάξει, ο μουσικός μας πολιτισμός είναι εξαιρετικό είδος και πολύ δημοφιλές. Δηλαδή, αρέσει και στους νεότερους, τα νεότερα παιδιά πάρα πολύ. Και δείχνεις εσένα τα νεότερα παιδιά και είναι. Ναι, έτσι. Καταλαβαίνω. Και τους μεγαλύτερους ακόμα. Αλλά έχει ενδιαφέρον, γιατί αυτό το κείμενο είναι το παλιό σύριαλ, το Μινόρε της Αυγής, που διασκευάστηκε, προσαρμόστηκε για το θέατρο. Αλλά είναι και η εποχή και αυτοί οι χαρακτήρες και έχουν μια τρυφερότητα και πράγματα που έχουμε χάσει λίγο σήμερα στην καθημερινότητά μας. Ένα κώδικα τιμής διαφορετικό, το φιλότιμό τους, η καρδιά τους είναι λίγο πιο αθώα, παρόλο που πολλοί από αυτούς ήταν και ζόρικοι τύποι, ήταν μελαλίδες που λένε. Άλλης κατηγορίας, πάντα υπάρχουν κατηγορίες και διαβαθμίσεις. Ναι, αλλά ήταν ένας ολόκληρος κόσμος, ο οποίος μέσα από τον οποίο ξεπήδησε ένα πολύ σπουδαίο είδος μουσικής. Και έχουν ενδιαφέρον αυτοί οι χαρακτήρες και νομίζω γι' αυτό γοητεύονται και οι θεατές και οι ακροατές. Τι πιστεύεις ότι συντέλεσε σε βάθος χρόνου και αλλοιώθηκαν αυτοί οι χαρακτήρες του τότε με το σήμερα? Είναι η φυσιολογική εξέλιξη. Θέλω να πω ότι άλλες ήταν οι συνθήκες της ζωής, άλλα τα κοινωνικά, οι κοινωνικές συνθήκες, τα θέλω των θεατών. Έχουμε αλματώδη εξέλιξη. Μόνο η τεχνολογία και ο άλλος τρόπος ζωής από τότε μέχρι σήμερα έχουν κάνει τα πράγματα διαφορετικά. Αλλά αυτά είναι όμως και. Αν πούμε ότι είναι αξίες κάποια από αυτά, που είναι δηλαδή, παραμένουν διαχρονικές. Δηλαδή, πάντα έχουμε ανάγκη για λίγη τρυφερότητα και άλλο ενδιαφέρον στις σχέσεις μας. Μην είμαστε μόνο να θέλουμε να πετύχουμε πολλά πράγματα, στόχους της ζωής μας, στη ζωή μας τρέχουμε, αλλά ξεχνάμε και πολύ απλά καθημερινές συμπεριφορές, οι οποίες είναι πολύτιμες.
αυτή τη γλώσσα που χρησιμοποιούσαν τότε, η οποία ήταν, όπως είπες και εσύ, ένας ηθικός κώδικας που ήταν πιο ντόμπρος, αν μπορώ να το πω έτσι, που ήξερες ότι τους ανθρώπους τους κοιτάς στα μάτια και σου λένε μια την αλήθεια τους. Τώρα αισθάνεσαι ότι έχουμε εγκλωβιστεί λίγο σε όλο αυτό το κυνήγι της επιτυχίας των υλικών αγαθών, των social που έχουν μπει στη ζωή μας και της τεχνολογίας. Καλά, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο δεν μπορούμε και να το αναλύσουμε. Θέλω να πω ούτε στον χρόνο ότι είμαστε ειδικοί, γιατί όλοι αυτός ο κοινωνικός μετασχηματισμός πάει άλλο. Εμείς μπορούμε να το δούμε σε επίπεδο καθημερινότητας. Να δούμε, χωρίς να έχει νοσταλγία, γιατί καμιά εποχή δεν ήταν οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος είναι πάντα άνθρωπος. Υπάρχει σκληρότητα, υπάρχει ανταγωνισμός. Εκεί μάλιστα αυτές οι κοινωνίες, οι πιο κλειστές, που ήταν περιθώριο, ήταν και αρκετά παραβατικοί. Mm-hmm. Σκέψω ότι τα περισσότερα τραγούδια αυτά μιλάνε για ουσίες οι οποίες είναι απαγορευμένες. Για φυλακές, μιλάνε για πράγματα τα οποία ήταν. Αυτό βέβαια πάντα έχει, ειδικά στην τέχνη, έχει μια γοητεία. Δηλαδή πάντα οι χαρακτήρες, οι παραβατικοί είναι πιο ενδιαφέροντες για τους θεατές να το βλέπουν σε μια ταινία ή σε μια παράσταση. Βλέπεις και λίγο την απελευθέρωση και την εξέλιξη και της γυναίκας μέσα στον χρόνο, συγκρίνοντας με εκείνη την εποχή που ήταν πολύ διαφορετικά μεγαλωμένη. Νομίζω πιο πατριαρχικές οικογένειες τώρα και τώρα έχουμε περάσει σε ένα άλλο πρότυπο ζωής. Απολύτως δεν έχει καμία σχέση. Μέχρι τότε η γυναίκα, και όχι μέχρι τότε και χρόνια αργότερα, έπρεπε να γίνουν πολύ μεγάλες προσπάθειες για να κατακτήσει να πάρει τη θέση της. Σκέψω ότι το έργο αναφέρεται σε μια εποχή που δεν ψηφίζαν οι γυναίκες ακόμα. Και σε έναν νόμο της εποχής αρχίζουν και ψηφίζουν μόνο όσες έχουν τελειώσει το δημοτικό σχολείο. Η δικιά σου μαμά πώς ήταν, ας πούμε, σαν μαμά? Ήταν μια μαμά έτσι αυστηρή, μια μαμά που σου έλεγε θα βρεις αυτό το καλό. Αυτό που μεγαλώσανε τέλος πάντων οι. Πιο... Εννοείς ότι είμαι παλιά γενιά, όχι. Πιο παλιά από μένα τουλάχιστον. Μαμά που μας βλέπει τώρα θα χαίρεται, γιατί με μεγάλωσε νομίζω με πολύ τρυφερότητα, αγάπη και φυσικά με νουθεσίες. Δηλαδή όλοι οι γονείς πάντα σου λένε ότι ορισμένα πράγματα πρέπει να κάνεις έτσι. Ακόμα και στο lifestyle. Δηλαδή τα παπούσια έπρεπε να είναι πάντα καθαρά, τα νύχια κομμένα, να μην είναι το μαλλί, όλα αυτά. Έχεις ακόμα αυτούς τους ψυχαναγκασμούς. Δηλαδή αυτό που σου λέει η μαμά, τη φωνή της μαμάς μέσα στα αυτιά, μην πετάει τρίχα στο μαλλί. Γίνεται δεύτερη φύση αυτό. Ή πολλές φορές μπορείς να αντιδράσεις και να πεις ότι εγώ όλα αυτά τις συμβάσεις καθημερινά. Συνήθως τα αρνείσαι στην εφηβεία. Μετά επανέρχεσαι αυτά που σου λέει η μαμά σου και ο πατέρας σου. Πες μου κάτι που σου λέγανε οι δικοί σου γονείς που δεν είπες ποτέ στην δική σου, στο δικό σου παιδί. Που είπες ότι αυτό δεν θα το πω, δεν θα το κάνω αυτό, το λάθος ας πούμε. Δεν είναι θέμα λάθος, είναι άλλη αντίληψη των πραγμάτων. Η διαφορετική αντίληψη. Δεν νομίζω ότι κάναμε πολύ διαφορετικά πράγματα. Μάλιστα, θεωρώ ότι ο τρόπος που μας μεγάλωσαν οι δικοί μας ήταν πολύ πιο σοφός από εμάς που δήθεν ψαχτήκαμε. Διάβασαμε τόσο Φρόιντ, Γιούγκ, παιδική ψυχολογία ή όλα αυτά. Τελικά κάναμε πολλά λάθη. Ως γενιά εννοώ και βλέποντας όλη τη δική μου γενιά, μεγαλώσαμε παιδιά στις δικές σας ηλικίες περίπου. Δεν ήμασταν τόσο καλοί γονείς όσο οι δικοί μας. Εφόσον βέβαια δεν μιλάμε για όλους τους γονείς. Ναι, νομίζω ότι με πολύ σοφό τρόπο, ενώ θεωρητικά οι άνθρωποι ξέραν πολύ λιγότερα πράγματα, ήταν πολύ λιγότερο διαβασμένοι και καλλιεργημένοι από εμάς. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι είχαν μια άλλη αντίληψη του πώς πρέπει και να απογαλακτιστείς και να μεγαλώσεις και να αναλάβεις τις ευθύνες σου. Εμείς ήμασταν πιο προστατευτικοί και νομίζω ότι κάναμε κακό. Και μιλάω για όλη την γενιά. Δεν μιλάω μόνο για μένα προσωπικά, βάζω και τον εαυτό μου. Ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λες. Δηλαδή, θα πίστευα ότι τότε οι γονείς ήταν. Δηλαδή, είχες ένα πατέρα γιατρό και σου έλεγε θα γίνεις γιατρός γιατί είμαι γιατρός εγώ. Δεν θα φύγεις εύκολα από το οικογενειακό περιβάλλον γιατί. Αυτό εύκολα το αρνείσαι. Αλλά μπορείς να το. Δηλαδή, σου άφηνε το περιθώριο να. Ενώ μπορούσε να σε καθοδηγήσει, αλλά ταυτόχρονα σου άφηνε και το περιθώριο να αντιδράσει και να κάνεις αυτό που θες. Το έκανε με σωστό. Λες από τη δική σου εμπειρία, γιατί αυτό έκανε η μαμά σου. Όταν της είπες θέλω να γίνω ηθοποιός, που μπορεί μέσα της να αντιδρούσε, αλλά όταν έφυγες, το δέχτηκε. Το δέχτηκε. Αλλά ο πατέρας μου είπε ότι αν θέλεις να το κάνεις, γιατί δεν πίστευε ότι με ενδιαφέρει πραγματικά αυτό. Και είχε και απόλυτο δίκιο ο τρόπος που το αντιλαμβανόταν. Και μου λέει, εντάξει, αν θες να το κάνεις, κάνε το μόνος σου. Αυτό ήταν πολύ σοφό κατά τη γνώμη μου. Γιατί... Έφυγα από το σπίτι δηλαδή για να γίνει αυτό. Αλλά αυτό είναι μια σύγκρουση η οποία ήταν ωφέλιμη. Κυρίως νομίζω σε σχέση με τα παιδιά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι όταν υπάρχει πραγματικό νιάξιμο, έχουν καλό ψυχικό υπόβαθρο οι γονείς, δεν έχουν διαταραχές σοβαρές και υπάρχει και αγάπη. Από εκεί και πέρα οι χειρισμοί μπορεί να ποικίλουν. Αλλά γενικά αν το δω ως ανατροφή στην πλειοψηφία τους οι παλιότερες γενιές, ακόμα και οι αγράμματοι άνθρωποι, είχαν μια μάλλον πιο σοβαρή συμπεριφορά. Εμείς ήμασταν και γενιές οι οποίες δεν πεινάσαμε, δεν υποφέραμε.
Ενώ αυτοί είχαν υποφέρει και μας πρόσφεραν πάρα πολλά, αλλά ταυτόχρονα δεν μας κάναν και ανθρώπους να μην έχουμε πρωτοβουλία και να πρέπει να παλέψουμε για να κατακτήσουμε κάτι. Είναι κάτι που το έχουμε ξεχάσει οι δικές μας γενιές. Πάμε λίγο στα θεατρικά σου, γιατί με ενδιαφέρει πολύ. Έβλεπα χθες το βιογραφικό σου και έχεις παίξει πολλά διαφορετικά είδη, πολλά διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, έχεις μια αγάπη στη μουσική, χωρίς να είσαι μουσικός, και βάζεις τον τελευταίο καιρό και με τους άγαμους, εντάξει, 30 ολόκληρα χρόνια στις παραστάσεις στη μουσική, αλλά έχεις παίξει κωμωδία, έχεις παίξει δράμα, έχεις παίξει 100 πράγματα. Ποιος ρόλος πιστεύεις ότι πραγματικά σε έβαλε στην καρδιά του κόσμου και ποιος εξέφρασε εσένα περισσότερο και για ποιον μετάνιωσες ενδεχομένως? Δεν έχω μετανιώσει για τίποτα, με την έννοια ότι όταν δεν κατόρθωσα να κάνω αυτό που θέλω σε ένα ρόλο και δεν ήμουν ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, και αυτό συνέβη κάποιες φορές, μη πω αρκετές γιατί δεν με συμφέρει. Για ποιον ρόλο, ας πούμε, δεν ήσουν ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα? Είναι αρκετή ρόλη, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι τους περισσότερους ρόλους και τις επιλογές μου τις έκανα με πολύ έτσι, αίσθημα ευθύνης ότι μου αρέσουν πάρα πολύ. Ακόμα και όταν δεν πέτυχα να κάνω αυτό που ήθελα και λόγω των συνδικών, γιατί είναι ομαδικό σπόρο αυτό που κάνουμε. Και έχει βέβαια και μεγάλη ατομική ευθύνη, αλλά οι επιλογές μου ήταν τέτοιες που φαίνονται και λίγο, όχι άλλο πρόσαλες, πολύ διαφορετικές. Ναι. Γιατί θέλω να περνώ συνέχεια από το ένα είδος στο άλλο. Βαριέσαι δεν... δηλαδή? Όχι, μου προκαλεί το ενδιαφέρον. Ας πούμε στο θέατρο έχω παίξει πολύ λίγη κωμωδία, σχεδόν καθόλου. Γιατί αυτοί οι ρόλοι, οι πιο δραματικοί μου, έχουν ενδιαφέρον. Η άγαμη για μένα, την πλευρά μου που χρειαζόταν την κωμωδία και όλη την εξωφρενική αυτή κατάσταση, την κάλυπταν η άγαμη που ήταν και το σπίτι μου. Η τηλεόραση δεν έχει περιθώριο να κάνεις πολλές επιλογές. Έπαιξα και τα δύο είδη. Περισσότερο έχω παίξει αυτό που τίνει προς την κομεντή, ρόλους αυτούς. Αλλά δεν νομίζω ότι είμαι κατεξοχήν κωμικός. Αν με ρωτάς αυτό, νομίζω ότι από αγάπη και αιμονή στην κωμωδία προσπάθησα να μάθω πώς παίζεται η κωμωδία από έναν άνθρωπο που δεν έχει κωμική φύση κατά ανάγκη. Ενώ ως ιδιοσυγκρασία ηθοποιού. Την αγαπάς τηλεόραση? Ναι, την αγαπάω. Την αγαπάω. Δηλαδή τα γυρίσματα πάντα μου κάνουν, έχουν ενδιαφέρον. Αν οι συνθήκες είναι πολύ καλές. Το μόνο που με ενοχλεί πάντα στην τηλεόραση είναι η ταχύτητα με την οποία πρέπει να δουλέψεις. Και που συνάδει με την ποιότητα ενδεχομένως μερικές φορές. Αναγκαστικά. Ο χρόνος πάντα είναι αυτό. Το όχι κατά ανάγκη, αλλά είναι καθοριστικός παράγοντας. Το να μπορείς να δουλέψεις ένα σενάριο 10 φορές, να κάνεις δύο πρόβες ή να προσέξεις ένα γύρισμα λίγο παραπάνω να μην είναι διεκπεραιωτικό ή κακό. Το ρωτάω αυτό γιατί υπάρχει επιλογή να κάνεις βιοποριστικά τηλεόραση και υπάρχει επιλογή να κάνεις και επιλεκτικά τηλεόραση. Μπορεί να τα συνδυάσει και τα δύο. Το βιοπορισμός είναι αναγκαίος, δεν γίνεται. Από κάπου πρέπει να ζήσει. Η τηλεόραση έχει ενδιαφέρον από αυτή την άποψη, αλλά αν κάνεις πράγματα τα οποία αγαπάς και οι συνεργάτες, οι συνθήκες, έχεις ένα καλό σενάριο, καλούς σκηνοθέτες, καλούς συμπαίχτες, ηθοποιούς. Ναι, κάνε με μάγο να σε κάνω πλούσιο, είναι αυτό δεν είναι. Ναι, αλλά αυτός είναι πάντα ο στόχος. Κάποιες φορές το πετυχαίνεις και το αποτέλεσμα είναι αυτό που θες. Εντάξει, ζούμε και σε μια χώρα που έχει ειδικές συνθήκες παραγωγής στην τηλεόραση. Εντάξει, καλά δεν πάμε τα τελευταία σινεμά. Χρόνια. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να κάνω περισσότερο σινεμά, μου λένε ότι το αγαπώ πολύ το σινεμά και να σκηνοθετήσω θέλω σινεμά. Στο θέατρο δεν με ενδιαφέρει, δεν σκηνοθετώ σχεδόν ποτέ. Αλλά οι παραγωγές είναι πολύ λιγότερες από αυτές που μου αναλόγουν, δηλαδή το να με καλέσουν να είμαι σε κάποια δουλειά ή το να. Στο σινεμά, στο θέατρο τις προκαλώ εγώ τις δουλειές. Στο σινεμά δεν μπορώ να τις προκαλέσω, δεν μπορώ να κάνω μια. Να ξεκινήσω εγώ μια παραγωγή. Το ότι είσαι ένας άνθρωπος που δεν συμμετείχες ποτέ σε κλίκες, σε παρέες, σε αυτό που λέμε τέλος πάντων αυτή την κλίκα του που έχει ο κάθε χώρος. Πιστεύεις ότι μπορεί να σου στέρισε και κάποιες δουλειές που θα μπορούσες να τις κάνεις? Ή ήτανε μια επιλογή σου την οποία... Όχι, δεν το αντιμετώπισα ποτέ έτσι. Δεν έβλεπα πουθενά εγώ κλίκες με την πολύ στενή έννοια. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι... Εντάξει, συνασπίζονται ή μπορούν να υπονομεύουν κάποιες δουλειές. Το πιθανό να συμβαίνει αυτό. Αλλά σε έναν βαθμό που εμένα δεν με απασχολούσε. Δηλαδή, όταν ήθελα να κάνω μια δουλειά και υπήρχαν οι κατάλληλοι συνεργάτες, προσπαθούσα να την ξεκινήσω εγώ τη δουλειά. Όταν μιλάς για υπονόμευση, τι εννοείς, ότι. Καλά, πας να πάρεις ένα θέατρο και σου λέει ο άλλος άμη του το δίνεις ή να μπορέσει ο άλλος να σου πάρει δύο ηθοποιούς και να σου πει πας εκεί. Τέτοια πράγματα. Τι άλλο μπορεί να κάνει? Δεν μπορεί αυτά να συμπονομεύσει. Αυτά τα πίσω από την πλάτη, ας πούμε, πράγματα. Ναι, αλλά αυτά έχει συμβαίνει σε όλες. Πόρτες. Ναι, δεν νομίζω πως είναι τόσο σημαντικό. Αν κάποιος έχει εξουσία και ισχύει στον χώρο και σε διαβάλλει διαρκώς και απαγορεύει τους άλλους με τους οποίους επηρεάζεται πάνω. Αυτό η Ηρακλή, δηλαδή κάπου να μάθεις ότι κάποια στιγμή ένας άνθρωπος αιμονικά, ας πούμε, μπορεί. Όχι, εμένα προσωπικά δεν είχα κανένα πρόβλημα. Είχα απλώς το θέμα, επειδή εγώ ήρθα από το χωριό μου αυτό και έκανα τις δουλειές σχεδόν μόνος μου τις περισσότερες και δεν είχα ενταχθεί
πουθενά σε ένα πλαίσιο ή δημιουργούσα ένα άτυπο πλαίσιο δικό μου. Δηλαδή, έλεγα: θέλω να δουλέψω πάνω στους ανθρώπους, παιδιά, ελάτε να κάνω μια δουλειά. Και επειδή είχα δουλέψει σε αυτό το χώρο, δηλαδή το να κάνω παραγωγές, το να στείνω τις δουλειές, ήταν μια ειδική δεξιότητα που την είχα αποκτήσει λόγω ανάγκης στη Θεσσαλονίκη. Οπότε την έκανα εδώ. Απλώς μου είπε κάποιος, μου λέει: γι' αυτό δεν σε πολύ γουστάρουν κάποιοι, γιατί δεν εντάσσεσαι, δεν μπορούν να σε χειριστούν, να σε βάλουν αυτοί σε ένα δικό τους πλαίσιο που να ορίζουν αυτοί τι θα κάνεις. Λέω: ρε παιδιά, αυτό δεν γίνεται. Εμένα μου αρέσει να το κάνω μόνος μου, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα. Τώρα θα μπορούσες να ενταχθείς. Δηλαδή, πες ότι γίνεται. Δεν ενταχθώ πουθενά. Όχι. Όχι, γιατί δεν με αφορά. Μου συνέβη 2-3 φορές άνθρωποι να υποκλέψουν στην ουσία την ιδέα σου και να σε προδώσουν και δικοί σου άνθρωποι. Δηλαδή, θα κάνω αυτό το έργο με αυτούς τους όρους και παίρνουν πολλές φορές και ο ίδιος ο δικηγόρος ενδεχομένως ή οι συνεργάτες. Παίρνουν το έργο, το παίρνει κάποιος άλλος. Μιλάμε τώρα για μικρότητες όμως, οι οποίες γίνονται. Είναι γνωστοί στον χώρο ποιοι κάνουν τέτοια και ποιοι δεν κάνουν. Οπότε εντάξει. Τώρα αυτό που μου λες τώρα με προκαλεί. Σε ιντριγκάρω. Με προκαλεί τώρα. Ονόματα δεν λέμε. Είναι γνωστοί στον χώρο αυτοί που τα κάνουν και αυτοί που τα κάνουν και όσοι δεν έχουν ένα κώδικα δεοντολογίας επαγγελματικό και κάνουν αυτά. Ναι, αλλά. Φαίνονται και αν δεν φανούν. Μπορεί να θεωρούνται σπουδαίοι θεατρά άνθρωποι ή να έχουν κάνει επιτυχίες. Ναι, και από πίσω να έχουν κάνει τα τέρατα. Και μου και τέρατα, λέω, όχι, με για τέρατα δεν ξέρω. Να. Μιλάω για συμπεριφορές οι οποίες έχουν ένα είδος μικρότητας, πονηρίας και ιδιοτέλειας. Άρα τα βλέπετε αυτά, δηλαδή τα ξέρει το χώρο του. Προφανώς, όταν κάποιος λειτουργεί έτσι. Και στο τέλος πολλές φορές, γιατί πολύ σε αυτό το χώρο, επειδή έχει και δημοσιότητα, αυτό μπορεί να αρχίσει να στείνει ένα μύθο γύρω από τον εαυτό σου ότι είσαι πολύ σπουδαίος. Ναι. Όταν καταραίει αυτός ο μύθος, γιατί το έχουμε δει να συμβαίνει. Το καταλαβαίνει ο κόσμος και σου λέει: εντάξει, ήταν παραπάνω. Όλοι είμαστε λίγο απατεώνες. Καταλαβαίνει ο κόσμος. Εγώ πολλές φορές κάνω μία δουλειά και όταν πάει καλά, λέω: πω, τους ξεγέλασα. Είμαι απατεώνες, αφού δεν κάνω για αυτή τη δουλειά. Αλλά τουλάχιστον αυτό είναι έντιμο. Αυτό έχει να κάνει με ένα πύχη εσωτερικό που αισθάνεσαι πάντα ότι θέλεις να δώσεις κάτι μεγαλύτερο. Μπορείς να κάνεις και το αντίθετο, άμα θέλεις. Ενώ τους ξεγελάς, να λες: μπα, έχω πολύ μεγάλη αξία. Αυτό είναι επιλογή στη ζωή σου, στη δική σου, για να το κάνεις. Πιστεύεις ότι έχει επαιρετικά αντίθετα. Υπάρχουν άνθρωποι που το βλέπουν να συμβαίνει, επειδή είμαστε ματαιόδοξοι και στο δικό μας χώρο είναι φυσιολογικό. Εμένα, μία από τις αγωνίες μου είναι την ματαιοδοξία μου να την ελέγξω. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Κάποιες φορές το καταφέρνω. Έχει ξεφύγει κάποιες άλλες. Ναι, προφανώς. Με ποιο τρόπο. Γιατί κάνω πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να μην τα κάνω, γιατί μέχρι εκεί φτάνουν οι δυνάμεις μου. Ή να είναι μεγάλο επίβολο το σχέδιο που κάνω. Βέβαια, αυτό είναι και δημιουργικό ταυτόχρονα, αλλά πολλές φορές είναι και καταστροφικό. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που στείνουν το μύθο του εαυτού τους, δηλαδή το πουλάνε αυτό το πράγμα. Και στο τέλος το πιστεύουν, είναι τρομακτικό. Το λέω καμιά φορά σε κάποιον τύπο. Είναι, του λέω: σαν να θες να μπεις σε ένα εστιατόριο, σε ένα μπαρ. Και πας, τους λες όλους, έχεις να δεις, μόλις μπω μέσα, χειροκροτήστε με. Μπαίνεις μέσα και ας πούμε ότι θα ήταν πλάκα αυτό και χειροκροτούν όλοι. Και μόλις γυρνώ, λες: πολύ ωραία. Με θαυμάζει ο κόσμος. Με χειροκροτούν όλοι αυτοί. Άμα τη στείνεις τη δουλειά, πρέπει να ξέρεις ότι αυτό είναι και ένα παιχνίδι. Θες να παίξεις αυτό το παιχνίδι της προβολής ή της επικοινωνίας, αλλά φτάνει. Εντάξει, μην το πιστεύεις κιόλας. Ότι είσαι σπουδαίο. Πάντως, ειδικά στο δικό σας χώρο και με όσα τόσο σπουδαίο. Μαθαίνουμε τελευταία, αυτό το πράγμα γινόταν κατά κόρον. Δηλαδή, έχει γίνει και έχει ξαναγίνει. Και ο κόσμος δηλαδή έβαλε σε ένα βάθρο ορισμένους ανθρώπους που σιγά-σιγά αρχίζει. Όχι σιγά σιγά, βία μάλλον θα έλεγα εγώ, αρχίζει και τους αποκαθιλώνει. Πιστεύεις ότι... Αυτό πολλές φορές είναι για ανθρωποφαγία, κάποιες φορές έχει έρισμα και βάση και αυτό φαίνεται στον χρόνο και υπάρχουν και οι κατάλληλες κοινωνικές, νομικές διαδικασίες για να γίνει και κάποιες φορές γίνει ένα γενικό ξεκατίνιασμα με ανθρώπους γιατί τα social έχουν συμβάλει σε αυτό. Από τη μία τα social και το διαδίκτυο έχουν ένα είδος δημοκρατικότητας, όλοι μπορούμε να λέμε, αλλά ταυτόχρονα το να λέει ο καθάσχετος το ό,τι να είναι, είναι και τρομακτικό. Λέγονται τρομακτικά πράγματα. Τώρα μιλάμε όμως για κάποιες όλες αυτές τις καταγγελίες, τέλος πάντων, που έχουν... Γίνει άλλο το θέμα. Γίνει ένα θέμα το οποίο υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχουν κανόνες, υπάρχει νομικός πολιτισμός, υπάρχει δημοκρατία και πρέπει να σεβόμαστε επί της αρχής όλα αυτά. Προφανώς δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος λέει ότι άλλος χρησιμοποιήσει την εξουσία του για να παραβιάσει τα δικά μου όρια, είτε είναι την ερωτική μου ζωή, είτε την υπόστασή μου αυτό, να με θίξει και δεν είναι να κάνει κάτι πολύ σοβαρό, ακόμα και να σε κάνει να νιώσεις άσχημα είναι πολύ σοβαρό. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει λογικός άνθρωπος ο οποίος λέει όχι, ότι πρέπει να συμβεί αυτό ή δεν είναι κατακριτέο. Εάν υπερβαίνει τα όρια, ανάλογα με τα όρια, υπάρχει η αρμόδια αρχή. Οι τηλεδίγες όμως, το έχω ξαναπεί, και το δημόσιο έτσι αυτό
η κατάργηση του τεκμηρίου της αθωότητας κάποιων ανθρώπων είναι πολύ σοβαρή. Συμφωνώ σε αυτό που λες για την κατάργηση του τεκμηρίου της αθωότητας. Απ' την άλλη, το ότι συντηρείται αυτό το θέμα στα μέσα δεν κάνει και τους ανθρώπους να αισθάνονται ότι έχουν ένα συνοδοιπόρο, ένα συναγωνιστή, τους ανθρώπους θύματα. Προφανώς. Όταν δεν είναι και υποκριτικό από τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τα μέσα για να προβληθούν ή για να κάνουν νούμερα ή για να πουλήσουν. Ή... Πολλές φορές υπάρχουν και δάκρυα, ξέρετε, τα οποία είναι, δεν είναι και τόσο ειλικρινή. Γιατί η συμπαράσταση στους ανθρώπους φαίνεται από όλη την πορεία της ζωής σου και αν κάνεις κάτι το οποίο έχεις και ένα προσωπικό τίμημα. Το να βγαίνω εγώ να φωνάζω χωρίς αυτό να έχει κανένα αντίκτυπο σε μένα και να είναι μόνο διαφήμιση για τον εαυτό μου, μάλλον δεν είναι και είναι λίγο ύποπτο. Ή αν μιλάω για πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω. Όταν υπάρχουν θέματα, αντικείμενα τα οποία υπάρχουν απόλυτα ειδικοί άνθρωποι, οι οποίοι μπορούν να εκφέρουν γνώμη. Δηλαδή, βλέπω ανθρώπους που μιλάνε για τα νομικά. Μα δεν είμαστε αυτό. Αλλά πρέπει να ακούσουμε. Δεν γινόμαστε το καλοκαίρι με τις φωτιές πυροσβέστες, με τον κορονοϊό λοιμοξυλόγη, με το. Δεν γίνεται αυτό. Παρανομική. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε λίγο σοβαροί. Υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι, ακόμα και αν αυτοί διαφωνούν μεταξύ τους, που ξέρουν καλά το αντικείμενο, πρέπει να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας και να πούμε. Δεν μπορώ να μιλήσω εγώ. Κατεβαίνει ένα νομοσχέδιο τώρα στη Βουλή. Δηλαδή, πρέπει, αν δεν ακούσω τρεις ειδικούς επί του θέματος και να βγάλω εγώ το δικό μου συμπέρασμα, να δω ποιο με πείθει ότι αυτό είναι σοβαρό ή αυτό είναι. Ανοησία. Γι' αυτό και εμείς. Τι θα κάνω, ανάλυση πολιτική? Όχι. Θα κάνεις την ανάλυση τη ρεμπέτικη μουσική που την ξέρεις πάρα πολύ καλά στο Μινόρε της Αυγής. Όχι τόσο καλά, ερασιτέχνης ρεμπετολόγος. Ερασιτέχνης, αλλά το έχεις διαβάσει το θέμα. Ναι. Παίζουμε μέρες που παίζετε και ώρες. Παίζουμε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το Μινόρε, που είναι βασισμένο στο Μινόρε της Αυγής. Είναι μια γλυκιά ενδιαφέρουσα παράσταση με ρεμπέτικα τραγούδια. Αναφέρεται στο πυρώτικο ρεμπέτικο του Μεσοπολέμου μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και παίζουμε Τετάρτη με Κυριακή κάθε μέρα. Έτσι, ώρες θα τις δει ο κόσμος. Και φανταστική παράσταση και φανταστικό τραγούδι. Να μην πούμε όλους τους συντελεστές, γιατί πρέπει από 30 ανθρώπους. Να πούμε μόνο το σκηνοθέτη μας, τον Τάκη του Ζαμαρία και το Γιάννη με το Σκιαδάρι που είμαστε παρέα. Ένα εκπληκτικό cast νέων ηθοποιών. Είμαστε 14 ζωή να έχουμε και δύο μουσικούς, τον Αντώνη και τον Θοδωρή Ξιντάρη μαζί μας. Πολύ σημαντικούς συναδέλφους. Και, το και στον Αλφα σε απολαμβάνουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήρθες σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Πάρα πάρα πολύ για τη χαρά και την τιμή που μας έκανες. Αυτό θα μου δώσεις κανένα σκυλάκι άμα... Θα σου δώσω το μισό. Λοιπόν, πάμε να δούμε την νικήτρια της Greco Strom, είναι η Κατερίνα Πασιάνη. Σε καλή μεριά να τα χαρείς, να τα κάνεις ό,τι θέλεις. 1500 ευρώ είναι δικά σου. Καλή σας εβδομάδα, να είμαστε καλά. Τα λέμε το επόμενο Σάββατο, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, εδώ στο Open Weekend. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Γεια σας, καλή μας εβδομάδα.